Ήχο, έχετε δίκιο, θέλετε και ήχο. Κουτσομπόλιδες, ήχο θέλετε. Λοιπόν, ναι, όταν έχεις το mute. Ναι, το είδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκινήσαμε λίγο το λαϊβάκι μας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έχει και μία καθυστέρηση το τρόβο. Μιλάς τώρα και σε ακούνε μετά από μισό λεπτό. Και ο Νικόλας Άισμαν ξεκινάει τα ελιξίρια, κάνει ποδαρικό με ένα τριανταφυλάκι. Να σε καλά, την πάρα μου. Καλωσόρισες. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχετε πιάσει δουλειά με τις εντολές. Έφτιαξα και κάτω, κάτω στο κυλιόμενο μήνυμα δείχνει τα ελιξίρια τα οποία έχουν VFX. Τα ελιξίρια τα οποία έχουν ειδικά εφέ. Τα δείχνει λοιπόν κάτω. Έχω φτιάξει εδώ διάφορα πραγματάκια. Για να δούμε, μπορούμε να το βάλουμε και απάνω. Τσακ. Ναι, τέλεια. Λούμια. Τσακ. Μπορούμε να το βγάλουμε αυτό. Θα βγάλουμε και αυτό. Να το βάλουμε. Εντάξει, έπαιζα πριν και τα έφτιαχνα και τώρα τα ευχαριστιέμαι και μόνος μου. Στο πάνω κυλιόμενο μήνυμα θα δείτε τις εντολές για να αλλάξετε τα χρώμα στο chat, εδώ πέρα στο στούντιο, συγγνώμη. Και στο κάτω κυλιόμενο μήνυμα θα δείτε ποια ελιξίρια έχουν ειδικά εφέ. Τα ειδικά εφέ για τα ελιξίρια είναι πολύ δυνατά, θα πρέπει να σας ενημερώσω και είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για αυτό που έχω φτιάξει ειδικά για το Pitbull. Είναι ένα ελιξίριο custom, το οποίο λέγεται Pitbull, είναι ο Diesel και έχω φτιάξει ένα πολύ ωραίο εφεδάκι, το πιο αντρικό εφεδάκι λοιπόν, και θα το γουστάρετε πολύ. Για να δούμε τώρα κάτι. Ελιξίρια. Πού είναι? Εδώ είναι. Messages. Και πάμε το. Sorry τώρα, εγώ δεν βλέπω εδώ τα δικά μου. Elixir commands. Ναι. Οπα, αλλού πήγε. Okay. Για να δούμε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, χαμός εδώ πέρα, κροκόδιλους. Καλωσορίσατε. Θα παίξουμε την παιχνιδάρα μας, το GTA. Αδερφέ, τι λάμπες έχεις βάλει που τις προγραμματίζεις έτσι? Λοιπόν, ο Σάνο ο τυπάρας είναι της Philips Hue. Δύο floodlights, από εδώ πέρα φαίνεται το ένα. Άμα δεις πάνω αριστερά, το μπλε, το μεγάλο, είναι της Philips Hue. Και στα ραφάκια μέσα, επίσης, είναι της Philips Hue. Άμα δεις πίσω μου, εδώ πέρα πίσω, έχει και στα ραφάκια. Αυτά είναι της Philips Hue τα φώτα. Τα άλλα, οι λεντοτενίες, είναι λεντοτενίες προγραμματιζόμενες. Και το πρόγραμμα το οποίο τα ελέγχω είναι το Lumia Stream. Τι είναι, μερεντάκι μου? Παιδιά, ο Φρεντάρας, κοιτάξτε πώς έχει αράξει. Κοιτάξτε εδώ άραγμα, ο Φρεντάρας. Τα δύο μου αγόρια έχουν πάει πάνω στον καναπέ. Τα μουλάρια, πώς χωρέσανε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Πώς τριμωθήκανε. Το μερεντάκι έχει όρεξη για παιχνίδι, παιδιά. Το μερεντάκι μου. Λοιπόν, είσαι ωραίος, thanks, να είσαι καλά την πάρα μου. Από το YouTube, παιδιά, ελάτε στο Τρόβο. Υπάρχει link στην περιγραφή του stream με το κανάλι στο Τρόβο. Εδώ πέρα πιάνουν όλες οι εντολές, αυτές που βλέπετε στα κυλιόμενα μηνύματα πάνω και κάτω, εδώ πέρα πιάνουν στο Τρόβο.
Και γενικά όλη η δουλειά γίνεται στο τρόβο. Τι κάνει το μερεντάκι? Σκάβει. Έχει πιάσει δουλειά η μερεντάκι πέρα. Κάτσε, έχουμε τα ρομποτάκια τώρα. Το μερεντάκι είναι εδώ πέρα ανήσυχο. Τι είναι, αγάπη μου? Πού θέλει να πάει? Ω, πάω κι εγώ. Sorry, παιδιά, κάθομαι και γαζεύω το μερεντάκι. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, το βάζετε και στην οθόνη, να υπάρχει το μερεντάκι, τέλεια. Και βλέπω τη γνωστή παρεούλα. Τι είναι, αγάπη μου, θες να βγεις έξω? Έλα, παιδάκι μου. Έλα, αγάπη μου. Έμα, μπαμπά, τόση ώρα περιμένω και εσύ δεν παίρνεις χαμπάρι να μου ανοίξεις την πόρτα. Λοιπόν, τι πάρες μου, και κάτσε να βάλουμε και στον Νικόλα Άισμαν το τριανταφυλάκι του. Ευχαριστώ για τα σπελάκια, με το που ξεκινήσαμε βλέπω σπελάκια, ένα χαμό βλέπω, ένα πανικούλι. Μαρία, θα μπεις τέτοιο, θα μπεις Discord? Έγινε. Για πες μας, Μαρία, θα μπεις Discord? Από... Έχει πέσει spam εδώ με τις εντολές, κανονικό. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Control S. Όχι. Κάτι έχει πάει λίγο λάθος εδώ πέρα. Sorry, παιδιά, ένας πανικός έχει γίνει. Okay. Λοιπόν, τι έχω χάσει? Έχουμε Γιώργος M.O. 3-30 φυλάκια. Ξεκινάτε με 30 φυλάκια, να είστε καλά παιδιά. Να το βάλουμε και του Γιώργου του τυπάρα τη συνεισφορά. Ορίστε, εδώ είναι τα παιδιά. Και η Μαρία, θα μπεις Discord, είσαι εδώ? Εν τω μεταξύ, George Giannisis ή η ζωή. Αν είστε εδώ πέρα, σας χρωστάω από subs. George Giannisis και ζωή. Γιατί τα παιδιά έχουν κάνει από 10 ευρώ donate, σύνολο έχουμε 20 ευρώ και δεν έκανα τα push-ups γιατί κάναμε RP. Έχουμε ένα παιχνιδάκι με το PayPal και τα push-ups. Το ξέρετε, σας το έχω πει πολλές φορές ποιο είναι. Ανάλογα τη δωρεά που γίνεται στο PayPal, παίρνω και τα ανάλογα push-ups. Και έχουν μαζευτεί 1050. Άντε, κοντεύουμε. Κοντεύουμε το στόχο. Πραγματικά κοντεύουμε το στόχο, παιδιά. Θα γίνει αναβαθμισάρα. Θα γίνει πανικός. Και έχουμε ζωή. Sorry, εγώ κάνω εδώ τα διαδικαστικά. Ξέρω, καμιά φορά μπορεί να βαριέστε με τα διαδικαστικά. Ποιος παμάρει, ο Νίκος παμάρει, ε. Ναι.
Ωραία, λέμε, άντε πάλι. Πολύ ωραία. Και ο Τζορτζ Γιαννίσης. Α, και ο Ηλίας Παμάρη και ο Θεοδωρής Παμάρη. Χαμός. Πολύ σπάμ έχει πέσει. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Βλέπω μαζεύεται και η ομάδα. Σιγά σιγά. Αυτό εδώ το είδαμε. Τι θέλω. Ο Τζορτζ Γιαννίσης. Ναι. Ο Τζορτζ Γιαννίσης λοιπόν επίσημα γίνεται κοπρόσκυλο 1. Τζορτζ Γιαννίσης. Είναι ο top donator βασικά. Ζωή είναι top donator. Και πάμε, δεν είναι μέσα ο Τζόρτζε. Άμα μπει ο Τζόρτζ Γιαννίσης ή η ζωή, να μου το πείτε παρακαλώ. Τους χρωστάω μερικά push-ups. Και εδώ πέρα τι έχετε φτιάξει. Α, ωραία. Μου τα σπάσατε τα φώτα. Μου τα σπάσατε. Με αυτό το σπάμε εκεί πέρα μάλλον κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Και κόλλησαν κάποια φώτα. Τέλεια. Μπράβο ρε, ωραίοι. Κάτσε μισό λεπτάκι. Να δω τι μπορούμε να κάνουμε για να τα φτιάξουμε. Να δούμε. Δεν φτιάχνουμε. Α, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Μου τα σπάσατε τα φώτα. Μπράβο σας. Τι γίνεται εδώ, παιδιά. Πραγματικά έχει πέσει πολύ σπαμ. Πολύ όμως. Χαμός γίνεται. Και ναι, μου χαλάσατε τα φώτα μου. Συγχαρητήρια. Τεστ. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι. Ποιος μας το ρίξε? Ο Λέγκεροθ. Έλα ρε τυπάρα. Έλα ρε τυπάρα. Αυτά είναι τα ειδικά εφέ που σας λέω που έχω βάλει. Τυπάρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το Cash Bank. Έχω και στη Μούρη το Φρέντο. Δεν το είδες όπως πρέπει, γιατί εδώ πέρα οι τυπάρες μου σπάσανε το live stream. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμή στήριξη. Και είναι τα εφέ που σας έλεγα. Κάτω, άμα δείτε το κυλιόμενο μήνυμα, λέει ποια εφέ, ποια τέτοια, μάλλον έχουν ειδικά εφέ. Ποια ελιξίρια. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το Cash Bank που είδατε. Πω παιδιά, δεν δουλεύει τίποτα. Τι κάνατε ρε εσείς εδώ πέρα, κάτι κάνατε. Καλά, κάτσε λοιπόν, σταματάνε όλα. Τέλος τα ρομποτάκια. Και κάτσε γιατί μου τα σπάσατε όλα. Περίμενε. Ρε μου το σπάσατε το στριμάκι μου ρε εσείς. Πολύ σπαμ ρε εσείς. Μου το σπάσατε το στριμάκι μου. Πρέπει να φτιάξω τα φώτα τώρα. Ρε κανίβαλοι. Για να δούμε με το off. Κλείσε εσύ. Quit. Έλα εδώ εσύ. Τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, δεν παίζει. Τέλεια. Έχω την εντύπωση ότι θέλει επανεκκίνηση ο υπολογιστής μου. Αυτή την εντύπωση έχω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
Έλα με ρεντάκι. Μερικοί όμως, ρε παιδιά, τώρα θα σας κάνω ένα παράπονο. Μου αρέσει να τα ευχαριστιέστε και αυτός είναι και ο λόγος που τα έφτιαξα. Αλλά μερικοί το σπαμάρετε και δεν το ευχαριστιέστε. Δηλαδή πιάνεις και γράφεις όλες τις εντολές ξανά. Δεν το ευχαριστιέσαι έτσι. Τι ευχαριστιέσαι? Χρησιμοποιήστε το έτσι ώστε να το ευχαριστηθείτε. Το spam δεν ξέρω. Και εντωμεταξύ από ό,τι βλέπω, α, δεν έστρωσε και πάλι όλο. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι παίζεται. Ένα φωτάκι δεν συνεργάζεται μαζί μας και αυτό. Okay, νομίζω το φτιάξαμε. Έτσι νομίζω. Για να δω. Κανονίστε, θα μου ξανασπάσω το λαϊβάκι μου τώρα. Κανονίστε. Κανονίστε, ικανούς σας έχω. Λοιπόν, το έφτιαξα. Το φτιάξαμε εδώ πέρα. Παίζει. Παιδιά, τις εντολές ευχαριστηθείτε τις. Όχι spam για το spam. Βάλ το χρωματάκι που γουστάρεις, να το δεις, να το χαρείς, να το χορτάσει η ψυχούλα σου. Αλλά όλες οι εντολές έτσι για το spam, μην το κάνετε παιδιά, γιατί καμιά φορά κολλάνε τα φώτα. Βάλτε το χρωματάκι που γουστάρετε. Okay, το στρώσαμε λιγάκι. Πού είχα μείνει εγώ τώρα? Είχα μείνει στο... Εδώ, στο PayPal, στα παιδιά, τα έβαλα, τα έβαλα. Ο Τζορτζ Γιαννίσης και η ζωή. Okay. Και το cashback που έκανε ο τυπάρας μου. Λοιπόν, ένας τυπάρας έκανε cashback. Να δούμε που είναι. Sorry αδερφούλη, το έκανες. Είχα το νου μου στα φωτάκια να τα συνεφέρω, γιατί με το spam κάτι κόλλησε, κάτι αυτοκτόνησε εδώ πέρα. Λοιπόν... Να και η Χριστίνα Χριστιανά, πού είσαι κοριτσάρα? Πού είναι ρε παιδιά το παλικάρι που έκανε το cashback? Τόσο κάτω πήγε, τόσο πάνω πήγε. Ανάτονε. Ο Λέγκερωθ. Τυπάρα, σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ για το cashback. Να είσαι καλά. Συγγνώμη, με πέτυχε σε μια φάση που πάλευα να επαναφέρω λίγο τα φωτάκια. Τώρα θα βάλω και τη δική σου τη συνεισφορά. Εδώ πέρα βάζω όποιο παιδί συνεισφέρει. Και τα ελιξιδιάκια που συνεισφέρει βέβαια. Και μπαίνεις και εσύ δυνατά εδώ πέρα με το cashback που έκανες. Για να σε δούμε και σένα. Να το ναι, ο τυπάρας μου. Εδώ είσαι. Και βέβαια είσαι και ο top donator για σήμερα. Τέλεια. Τυπάρα μου, Λέγκερωθ, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλώς όρισες και στο στριμάκι. Δεν έχω ξαναδεί το όνομά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο έβαλα, λέει, όχι ένα. Δύο 30 φυλάκια έβαλε στην πάρα μου, δεν το είδα. Νομίζω ότι ήταν ένα. Sorry, άμα βλέπετε και γράφω καμία μπούρδα, να μου το λέτε, γιατί μπορεί να μου φύγει κάτι πανεύκολα.
Τα βάλουμε αμέσως, ρε Νικόλα. Κάτσε να δούμε λοιπόν. Και μου λείπει και άλλο ένα από ό,τι βλέπω. Και μου λείπει και άλλο ένα. Να δω ποιοι κάνατε. Sorry, έχω φάει σκάλωμα τώρα. Δεν είμαι multitasking, παιδιά, και με το να ασχοληθώ με τα φωτάκια να τα ανάψω πάλι μου έφαγε όλη μου την ενέργεια και μπερδεύτηκα. Δεν είμαι καθόλου multitasking. Λοιπόν, ο Λέγκεροθ, ο Νικόλας Άισμαν έκανε 2 και ο Γιώργος Εμού έχει κάνει άλλο 1. Λύθηκε το μυστήριο λοιπόν. Πάμε να τα φτιάξουμε σωστά, έχετε δίκιο. Πάμε να τα φτιάξουμε σωστότατα. Και έχουμε και λέμε. Ο Γιώργος Εμού έχει κάνει 20 και ο Νικόλας Άισμαν έχει κάνει 10. Αυτή εδώ είναι η σωστή σειρά των πραγμάτων. Γιώργος Εμού 20. Νικόλας Άισμαν 10 και ο Λέγκεροθ που έχει βάλει τα 1000. Να είστε καλά, την πάρα μου. Να είστε καλά όλοι. Και οι καρδούλες όλες πάνω στα μάτια φυσικά. Να ξαναβάλουμε τα ρομποτάκια. Να τα ενεργοποιήσουμε. Ωραία. Τα ενεργοποιήσαμε. Και ξαναλέω, αλλάξτε τα χρωματάκια όσο γουστάρετε, αλλά όχι αυτό το συνεχόμενο spam. Από ό,τι φαίνεται δημιουργεί πρόβλημα. Αποφύγετε το λοιπόν. Λοιπόν, μαζεύω για σοκολατάκι. Μαζεύει για σοκολάτα. Μαρία, θα μπει στο chat και ο Τζορτζ Γιαννίσης, για γράψε άμα είσαι εδώ, γιατί σου χρωστάω κάτι που σάψε σένα. Για πάμε. Και περιμένουμε να δούμε. Να τον, ο Λέγκερος συνεχίζει εδώ πέρα με το easy. Ρε τι πάρα, να είσαι καλά ρε φίλε, έχεις ρίξει ένα σκασμό. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πολύ. Τι πάρα μου, να είσαι καλά. Και ότι πάρας ο Λέγκεροθ άλλα 300 και πάει στα 1300 One Man Army. Να τονε, 1300. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Άμα δείτε κάτω το κυλιόμενο μήνυμα με τα ροζουλιά, λέει ποια, ειδικά, ποια ελιξίρια έχουν ειδικά εφέ. Το Shiny Uni, το Cash Bank, αυτό που έριξε στην πάρα Λέγκεροθ και ρίχνει τον πυροβολισμό. Το Top One που είναι πολύ πιο έντονο, το Super Good που γίνεται πανικός εδώ πέρα μέσα, το Pitbull που είναι custom ελιξίριο και το Boosa που είναι επίσης custom ελιξίριο, τα οποία έχουν και αυτά VFX. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά για τη στήριξή σας. Είμαι ήδη μέσα, λέει, ωραία. Καλησπέρα από την πανέμορφη βροχερή Χαλκιδική. Τι κάνετε, λέει η Ειρήνη. Καλά είμαστε, Ειρήνη μου. Εδώ πέρα ξεκινήσαμε το στριμάκι μας και σε λίγο θα μπούμε και στο παιχνιδάκι. Κάτσε να δούμε. Το Τζορτζ Γιαννίση, παιδιά, δεν τον βλέπω μέσα. Η ζωή δεν την έχω δει μέσα. Να και η Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία, γεια σου, Μαρία, γεια σου, Μαρία, γεια σου, Μαρία, γεια σου, Μαρία. Έφυγε, μα. Την τρόμαξα. Την τρόμαξα, σηκώθηκε και έφυγε. Μαρία, ακούει. Α, έλα, να τον. Τώρα, εγώ δεν τώρα, ακούμε. Α, να τον, Τζορτζ Γιαννίσης εδώ. Έλα, τι πάρα, σου χρωστά που σάψε σένα. Και ο Σαντίν TV, yeah. Ρε, για χαρά, έλα, τι πάρα μου, έλα, τι πάρα μου, τι κάνεις, τι κάνεις. Λοιπόν, να βάλουμε λοιπόν στο Γιώργο, στο Τζορτζ Γιαννίση να ρίξει τα ζάρια του. Τι πάρα, Τζορτζ, είσαι έτοιμος? Ναι, θυμάμαι, λέει. Ωχ, το θυμάται, το θυμότανε, παιδιά, την κάτσαμε. Πολύ ωραία. Υπάρχει ένα παιχνιδάκι μέσω του PayPal που άμα κάποιος κάνει κάποια δωρεά, ανάλογα τη δωρεά που έχει κάνει, τα ρομπότ γίνονται ζάρια, νάτα. Ο άνθρωπος που έχει κάνει την δωρεά, ο Τζορτζ Γιαννίσης,
θα ρίξει μια ζαριά με το σοκ ή με το supernova και ό,τι φέρουν τα ζάρια θα το πολλαπλασιάσουμε ανάλογα τη δωρεά. Εάν έχει κάνει 10 ευρώ επί 1, 20 ευρώ επί 2, 30 ευρώ επί 3 και ούτω καθεξής. Να αναφέρω ότι έχω πάρει μέχρι επί 5 που είχε κάνει ο Νίκος Άρτεμις μια δωρεά 50 ευρώ και ο Κολόφαρτος εκείνος και ο Γκαντέμις εγώ έφερε 6, 6 και 5 και πήρα 85 push-ups. Τυπάρα George, ρίξε. Πάμε, για σένα τα ζάρια εδώ πέρα. Ρίξε τη ζαριά σου. Ρίξε τη ζαριά σου να τα κάνω για πρωινό, για πλάκα. Supernova, για να δούμε τι θα φέρει ο George. Έντεκα. Λοιπόν, τώρα θέλετε να περιμένουμε τη ζωή ή να τα κάνουμε επί δύο και της ζωής. Σε καλαπαρακώ από πολύ παλιά, είσαι μεγάλος μάγκας, στο σεβασμό μου, λέει ο Πέτρος από το YouTube. Να σε καλά την παρά μου Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέτε, εσύ Μαρία, τι λες? Ακούει? Δεν ακούει Μαρία μάλλον. Μαρία, ακούει? Ακούει, δεν ακούει. Κάτσε τη βγάλω disconnect για να ξαναμπεί πάλι μέσα και να ακούει. Λοιπόν, και τα 11 και τα 22 λίγα είναι για σένα. Εντάξει, ό,τι πουν τα ζάρια, την πάρα μου. Λοιπόν, έχω PayPal, λέει ο Γιώργος. Για να δούμε, ρε Γιώργο. Έχει δίκιο. Α, ωραία. Αυτά τα λίγα από το πεντάχρονο και κάτι μήνες κουτάβι μου. Πεντάχρονο κουτάβι, όπως το λες φίλε. Εγώ που είμαι άσχετος με το game, με έχεις κάνει να ανυπομονώ να δω παιχνιδάρα όταν δεν δουλεύω. Γίνεται αντί για push-ups να δώσεις 10 φιλιά στην Αγγέλη? Γίνεται, όχι αντί για push-ups, θα πάρουμε και τα push-ups. Και λοιπόν, επειδή είστε γατάκια, μεγάλη δήλωση, μεγάλη δήλωση, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε πάλι τα ζάρια. Γιώργο, θα ρίξεις και εσύ, ρίξε και εσύ μια ζαριά, θα ρίξει και ο Τζορτζ Γιαννίσης και το μεγαλύτερο νούμερο θα το πάρουμε επί τρία. Και του Γιώργου τη δωρεά και του Γιώργου Εμόου και της ζωής. Λοιπόν, για ρίξτε. Γιώργος Εμόου, ρίξε τη ζαριά σου. Θα ρίξουν και τα δύο τα παιδιά και το μεγαλύτερο ζάρι θα το πάρω επί τρία. Έτσι για να γουστάρουμε. Καλά θα πάει, λέει. Εξάρες, λες. Εξάρες θέλετε ρε γουρούνια. Λοιπόν. Γιώργος Εμόου, ρίξε με σοκ ή με supernova. Ρίξε ζαριά να δούμε τι θα γίνει. Follow. Ο Red Dragon, καλώς όρισε στην πάρα μου. Και έριξε τη ζαριά του. Δεν είναι λίγο, 5 και 4, 9. Πάμε, Γιώργος Τζορτζ Γιαννίσης, ρίξε. Α, μάλιστα. Τζορτζ Γιαννίσης. Και άλλο follow. Ποιος? Ο επιστήμονας. Καλώς τον επιστήμονα τον τυπάρα. Supernova, για να δούμε τι θα φέρει ο George. Δεν έχετε ρέντα σήμερα, δεν έχετε ρέντα. Δεν έχετε ρέντα. Νίκος Άρτεμις, που είναι κοπρόσκυλο ένα. Νίκο, ρίξε. Κι άλλο follow. Ο Εμσογκά, αμάν ρε παιδιά. Είμαι που είμαι δυσληκτικός εγώ. Δεν κάνετε την ζωή μου καθόλου εύκολη. Ασάκια, ποιος θα φέρε τα ασάκια? Ο Εμσογκάτ. Ασάκια, έλα Νίκο ρίξε. Τζορτζ Γιαννίσης, σώσε μας Νίκο, λέει. Κοπρόσκυλο 2 λέει με, βρε. Εγώ τι είπα, κοπρόσκυλο 1 είπα. Πω πω.
Έτσι ρε φίλε, σε προκάλεσα. Έλα, ρίξε τα ζάρια. Τι έφερε? Να, γλυκανάλα τα πράγματα. Α, δεν το ρίξε ο Νίκος. Νίκο, ξαναρίξε. Ρίξε εσύ. Περιμένετε να ρίξει ο Νίκος μία ζαριά. Περιμένετε, περιμένετε, μην ρίχνετε οι υπόλοιποι. Παρακαλώ, μην ρίχνετε οι υπόλοιποι. Περιμένετε να ρίξει ο Νίκος μία ζαριά. Νικόλα, ρίξε. Δεν πειράζει, τι παραγκός, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε τι θα ρίξει ο Νίκος. Α, τίποτα. Έλα, πάμε, φρουτοτρέλα, ρίξε μία. Ο Τζον Σιμ, για να δούμε τι θα φέρει ο Τζον Σιμ. Α, καλό. 6 και 6, 12 και 4, 16. Πώς το βλέπετε αυτό, το κρατάμε, το 16. Το κρατάμε ή θέλει να, άμα το κρατήσουμε, το κρατήσαμε. Άμα ρίξετε κι άλλο, έφυγε. Γεια σας. Το κρατάμε το 16 ή ρίχνουμε κι άλλα. Ναι, λέει ο Τζον Σιμ. Δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε. Καλό. Είμαι τυχερός, λέει. Το κρατάμε, λέει ο Νίκος. Καλός, καλός. Επί τρία, ναι, επί τρία είπαμε, επί τρία. Το κρατάμε. Εννοείται, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν. Ωραίο μπούσα. Πού είναι το ωραίο μπούσα? Οκ, το κρατάμε λοιπόν. 6 και 6, 12 και 4, 16. Ωραία, επιστρέφουμε στα ρομποτάκια μας, ξεσαλώστε και έχουμε και λέμε 16 επί 3, 48. Α, ωραία πράγματα. 48 push-ups λοιπόν πρέπει να κάνω. Καλά θα πάει αυτό, είμαι και από γυμναστήριο, είμαι και φαγωμένος, θα πάει πολύ καλά αυτό. Εντάξει, ας το κρατήσουμε λέει, αν και δεν είναι όλα εξάρες. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Οκ, 48 push-ups. Απλά σας ενημερώνω ότι από ένα σημείο και μετά τα push-ups θα κάνω λίγο κλεψιμέικα, έτσι. Δεν θα τα κλειδώνω πάνω, καταδρομικά. Τα push-ups δηλαδή θα είναι λίγο τακ 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 να φεύγουν γρήγορα, να φεύγουν γρήγορα. Λοιπόν, τι λέει, σπάστε τον κάποιος. Με σπάσανε ρε, τι παρά. 48 push-ups θα κάνω. Τι συγγνώμη, άστο, τι συγγνώμη ρε Τζον, ο άλλος μου είχε βάλει 85 να πούμε. Πάμε, πάμε. Πάμε να δούμε. Τι λέει, όχι κανονικά, κανονικά τα κάνεις εσύ φιλαράκι μου. Θέλετε και κανονικά. Όπω παιδιά, είμαι από γυμναστήριο, ξεκινάνε δικαιολογίες τώρα. Πάμε, φαίνεται εκεί πέρα, φαίνομαι. Εδώ φαίνομαι. Φαίνομαι, ωραία. Όπα, πάμε. 1, 2, 3, 4, μετράτε, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 4, 45, 46, 47, 48, 49, 50 και δύο κερασμένα. Και δύο κερασμένα από ένα. Και δύο κερασμένα. Κοιτάξτε πόσα κουκλιά έχει μαζέψει το μερεντάκι γύρω της, παιδιά. Κοιτάξτε πόσα κουκλιά έχει μαζέψει. Ωραία πράγματα. Κουράζει τη Χριστίνα. Κουράζεσαι Χριστίνα, για σένα το κάνω. 50 λοιπόν και δύο κερασμένα. Λίγο κλεψιμέικα, αλλά εντάξει. Η δουλειά έγινε. Το φερντάκι κοίτα. Ωραία. Και τώρα πάμε να βάλουμε και τη συνεισφορά του διπάρα του Γιώργου. Τώρα μόνο μη βάλει κανένας άλλος γιατί την κάτσαμε τη βάρκα.
Μαγιά ήταν μέχρι εκεί. Πάντως κάθε φορά που λες τα 85, γελάω πολύ, ναι, κοπρόσκυλο, γελάς, ε. Τώρα που είμαι ζεστός να πέσω άλλη μία. Έχετε κάνει τέτοια καφρίλα? Οχ. Οχ. Έχουμε, ναι. Οχ. Έχουμε. Τώρα που είμαι ζεστός. Έλα, πριν ξεκουραστώ και το κάνω εύκολο. Μαρία, όπως είσαι. Δώσ' το. Δώσ' το, Μαρία. Η Μαρία έβαλε 20. Οπότε έχουμε επί 2. Ακόμα λαχανιασμένος είμαι. Δώσ' το, Μαρία. Ω, τώρα, πριν ξεκουραστώ. Η Μαρία, παρακαλώ, η Μαρία. Η Μαρία, μη ρίχνει άλλος. Για να δούμε. Έτσι και έτσι. Μαρία, ρίξε άλλη μία. Ρίξε κι άλλη. Είναι εύκολο αυτό. Όχι. Για να δούμε η Μαρία τι θα φέρει, η Supernova. Όχι. Έλα, ρίξε κι άλλη Μαρία, τρίτη. Ο Τζον, για να δούμε. Δε, τώρα Τζον δεν σε θέλει, ήτανε για το επί 3. Θέλω να ρίξει ο Λίγκας ο Μάριος. Α, τι έφερε, 5, 5 και 6. Η Μαρία τι έφερε. Μαρία, 5, 5, 6 έφερες. Περιμέντε. Μη σπαμάρετε, περιμέντε. Μαρία, τι έφερες. 5, 5 και 6 έφερες. Καλά είδα, γιατί δεν πρόλαβα το 5, 5 και 6 ήτανε. Αυτό ήτανε. Άρα είναι 16... 32. Σωστά. Πάμε για 32. Πάμε για 32. Ναι, λέει. Ωραία. Πάμε. Ακόμα με λαχανιασμένο, να ξέρετε, έτσι. Και σας αφήνω τα ζάρια, να ρίχνετε καμιά ζαριά. Εγώ παίρνω πουσάπς και εσείς ρίχνετε ζάρια. Πάμε. Ανάβουμε και το φωτάκι. 32. Φύγαμε. Μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Έτσι για τη στρογγυλοποίηση. Έτσι για τη στρογγυλοποίηση. 40. Τα στρογγυλοποιήσαμε. Όπα, 1-1-2. Ποιος γκαντέμις είναι αυτός? Ποιος έριξε 1-1-2? Εν τω μεταξύ μπορείτε να ρίχνετε και φερεντάκια και σοκολατάκια, έτσι. Ναι, το ξέρουμε ότι μπορείς. Τα ζάρια τα αγαπώ, λέει ο Τζον. Για ρίξτε και σοκολατάκια και φερεντάκια εδώ πέρα μέσα να γίνει χαμός. Για ρίξτε. Και έχουμε λοιπόν. Ρίξτε και σοκολατάκια και φερεντάκια. Τι έχουμε. Όπα! Λέγκερος τι πάρα, τα έχεις κάνει όπα όλα. Ο Λέγκερος άλλα 300, παιδιά. Άλλα 300. Που σημαίνει ότι πάει στα 1000. Λαχάνιασα. Στα 1600. Τι πάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι. Αυτά είναι πολύτιμα εσοδάκια που θα τα χρησιμοποιήσω στο κανάλι μου. Λαχάνιασα. Ο γέροντας λαχάνιασε, παιδιά. Λοιπόν, και 30, πάμε στα 50.
Και follow, καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλωσορίσατε. Μόλις με βάλαν και έπεσα και έκανα push-ups. Παιδιά, θα μπει κανείς στο stream μου και θα μ' ακούσει λαχανιασμένο και σου λέει, τι κάνουν αυτοί οι ανομαλάρες εκεί πέρα. Γιατί είναι λαχανιασμένος αυτός. Δεν σε ξεπλένει τίποτα μετά. Άντε εγώ μετά να εξηγήσω. 1080. Έλα ρε παιδιά. Προχωράει. Προχωράει πολύ. Προχωράει πάρα πολύ ο στόχος. Πλησιάζουμε την αναβάθμιση. Θα γίνει πανικός. Αυτό σας λέω μόνο. Θα γίνει πανικός. Και πόσα πουσάψου έχουμε πάρει σύνολο. 50. Πριν και 40 τώρα. Oh! Παρακαλώ. Ο Σιμεών έδειξε 500 stay safe. Παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό το νούμερο. Ποτέ. 500 stay safe. Θα μας τρελάνει Σιμεών την πάρα. Παιδιά, το βλέπετε κι εσείς. Αλήθεια τώρα, το βλέπετε κι εσείς ή τα δικά μου τα μάτια κάνουν πουλάκια από τα push-ups που μου βάλατε. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Παιδιά, το βλέπετε κι εσείς το 500. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι πάρα, θα πάθω κεφαλικό. Ο Χριστός και η Παναγία. 500, ο Χριστός και η Παναγία. Ρε φίλε, τι να πω ρε παιδιά, να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι. Αλήθεια σας λέω. Να είστε ευλογημένοι, η στήριξή σας είναι απίστευτη. Απίστευτη. Απίστευτη στήριξη. Είστε απίστευτοι. Είστε απίστευτοι, πραγματικά. Τα ζάρια αιωρούνται, τα ζάρια. Τα ζάρια αιωρούνται, παιδιά. Ρε, τι πάθαμε. Και ο Άκης, άλλα 15. Τι γίνεται, παιδιά. Ο Κώστας, άλλα 2. Ένας πανικός. Και πάμε να δούμε. Για να δω, Μαρία. Καλό σαν. Ωραία. Να βάλουμε και τη συνεισφορά της Μαρίας. Sorry παιδιά, δεν είμαι multitasking και καθυστερώ λιγάκι, το ξέρω. Για να δούμε. Ορίστε λοιπόν και η συνεισφορά της Μαρίας. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και σήμερα έχουμε φτάσει, πόσα push-ups έχουμε φτάσει σήμερα? 40 και 50, 90. 90 push-ups έχουμε φτάσει σήμερα και το ρεκόρ ημέρας είναι το 172. Το ρεκόρ ημέρας, 172 μου έχετε βάλει. Γι' αυτό έχω φτιάξει κορμί, παιδιά. Κάτσε να βγάλουμε και τον πίνακα από τη μέση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συνεισφορές σας, παιδιά. Μπορώ να ρίξω μια ζαριά? Έλα ρε Τζον, να ρίξεις μια. Έλα να ρίξεις, λοιπόν. Ρίξ την, Τζον. Ο Λέγκεροθ συνεχίζει ότι πάρας και ρίχνει άλλα 10. Άλλο ένα hype. Τζον, ρίξε τη ζαριά σου. Ρίξ την, Γεια σου ρε Λέγκεροθ, τι πάρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσθέσω και αυτή τη συνεισφορά σου. Εννοείται. Α, δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. 13. Γουρλίδικο. Δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, ρομποτάκια πάλι. Μην το κάνουμε μπαρμπουτάδικο εδώ πέρα μέσα. Καλό είναι. Καλό ήταν. Και όπως είπα, να βάλουμε και τη συνεισφορά του τυπάρα μου του Λέγκεροθ. Που είναι 1600. 10. Να τον, ναι.
Και ο Νικόλας ο Άισμαν άλλα 30. Επί τόπου. Νικόλας Άισμαν άλλα 30 και πάει στα 40. Έτοιμος και ο Νικόλας. Και πάμε να ανοίξουμε το παιχνιδάκι μας τώρα, παιδιά. Κάναμε και τα push-ups μας, είμαστε κομπλέ, πρισμένοι, έτοιμοι να μπούμε στον κόσμο του GTA. Αυτό σημαίνει ότι θα αποχαιρετήσουμε τα αγαπημένα μας τα ρομποτάκια. Πείτε γεια σας ρομποτάκια, γεια σας ρομποτάκια. Και θα τα δούμε πάλι στο επόμενο διάλειμμα. Κοιτάξτε το φρεντάκι πώς κοιμάται, παιδιά. Το φρεντάκι μου. Πάμε να ανοίξουμε την παιχνιδάρα μας, λοιπόν. Αλλά μου αρέσει αυτό που κάνουμε. Εγώ έχω ανοίξει, λέει. Οκ, okay, τώρα ανοίγω και εγώ. Μπαίνω να παίξουμε. Ευχαριστώ πολύ όλα τα παιδιά για τη συνεισφορά σας. Όλα αυτά είναι κολπάκια και με τεχνάσματα για να σας δώσω κίνητρο και να κάνω την προσφορά σε αυτό το κανάλι ενδιαφέρον. Αντί να πω ένα απλό ευχαριστώ, έχουμε το παιχνίδι με τα push-ups, έχουμε τα virtual effects με τα ελιξίρια, έχουμε το level up που γίνεται στο κανάλι αυτό ανάλογα με την προσφορά που έχετε κάνει. Έχω στήσει κάποιους μηχανισμούς να γίνει η προσφορά πιο ενδιαφέρον σε αυτό το κανάλι. 64 άτομα ο σερβερ μας μέσα και ένας εγώ 65. Πολύ κόσμο αρχίζουμε και μαζεύομαι. Λοιπόν, μου τελείωσε η μπαταρία και μπήκα από κινητό ενός φίλου. Έλα ρε τυπάρα. Είμαι ο Τζον από το κινητό ενός φίλου μου. Γεια σου ρε τυπάρα Τζον, να είσαι καλά. Θέλω το τσουρεκάκι, λέει. Θέλετε το τσουρεκάκι, για να δούμε. Θα μας δώσει τσουρεκάκι. Για να δούμε. Πάμε, Family City. Family City. Τουρίστα, λέει ο Θοδωρής. Λες. Μπες γρήγορα, γίνεται χάος στο Yellow Jack, αλήθεια. Τι γίνεται. Για να δω τι γίνεται, για να πάω να δω. Για να πάω να δω. Το έχουν κάψει το Yellow Jack, τι έχουν κάνει. Yellow Jack μόνο, λέει ο Λέγκερος. Έτσι την πάρα μου. Πανσουρλισμός γίνεται στο μαγάζι. Σόπα. Τι γίνεται ρε παιδιά. Πάμε να βάλουμε την τάξη. Παλιός φαν στο YouTube, να του πεις πολλά χαιρετίσματα. Το φίλο σου την πάρα Τζον. Κάει και το γέλο, ωρε μάνα. Ωρε μάνα, για να δω. Έχουμε ακόμα τείχου. Τσουρεκάκι μου! Τσουρεκάκι μου! Να το, το τσουρεκάκι μας. Το τσουρεκάκι μας. Το δεξιό είναι αυτό. Βγαίνεις μετά τη μάχη. Τσουρεκάκι μου! Είμαι πήγα να πω εκτός υπηρεσίας να περαιπλανηθώ στην πόλη, ξανατηρηθώ λίγο, γιατί είμαι νέος εδώ πέρα. Και ήρθε η κλίση και λέει, εντάξει, να κάνω μια τελευταία εξυπηρέτηση. Τι έχουνε κάνει, ρε παιδιά. Να πάω να δω την πόλη. Και με το που ήταν εδώ. Πουτάνας. Τι έχει γίνει, παιδιά, πόλεμος, τι έγινε. Να μείνει μακριά από το Yellow Jack, είναι μέσα στο Yellow Jack. Τι έγινε, πόλεμος έχει γίνει. Κάτσε να μπω στον ασύρματο να δω. Όχι ρε, μην πάτε έξω. Αλφα προς ομάδα. Ποια είναι. Αλφα προς ομάδα. Μόλις βγήκα ασύρματο. Η Μπέλα είναι, η Μπέλα είναι. Γεια σου Αλφα. Ναι, και θα σκότωνε αυτή τη δεκάτη. Τι γίνεται. Είμαστε voice chat για να μην είμαστε ασύρματο. Ζάντας προς Αλφα, να πω. Είμαστε voice chat και γίνεται χαμός. Έχει έρθει η αστυνομία και πλακώνεται. Μισό λεπτάκι. Όχι όλοι μαζί. Άγγελος είναι εδώ. Παρόν. Έλα Βίτα, για πες μου τι έχει γίνει. Λοιπόν, τι έγινε, είναι και εδώ πέρα ο Pitbull, από ό,τι κατάλαβα. Ήρθε ο Ζάιτσεφ και τα είχαν στημένη η αστυνομία πίσω από τους... Πίσω από τους τέτοιους... δορυφόρους, πίσω από τους δορυφόρους είχαν στημένη η αστυνομία και με το που ήρθε ο Ζάιτσεφ ξεκίνησαν και έρχονται η αστυνομία. Και παίχθηκε μεγάλο σκηνικό εδώ πέρα. Ήτανε μέσα ο Ζάιτσεφ όταν ήρθε η αστυνομία.
ναι, πρόλαβαν, μπήκαν μερικά αμάξια του Ζάιτσεφ. Οι όλοι οι υπόλοιποι και μετά ήρθε η αστυνομία. Συνδύασε η αστυνομία την παρουσία του Ζάιτσεφ μαζί μας. Δεν ξέρω. Μισό λεπτό, πρώτα ο Κρίσπος Αλφα. Μισό λεπτάκι να μου πει και ο Pitbull. Ο Pitbull, Β, Pitbull, για λέγε. Για λέγε. Λοιπόν, ήρθανε τα... Εγώ είχα πεθάνει από νερό, περιμέναμε καβίτι, ωραία. Okay. Λοιπόν, και εκεί που περιμέναμε καβίτι ήρθανε τα BMW, τα Φιμέ, τα μαύρα, της δικιά μας προστασίας. Και δεν κοντεύουν να μπουν στον καράς εδώ πέρα και με το που μπαίνουν στον καράς εδώ πέρα σκάνε από πίσω. Όλα τα ΕΚΑΜ από πίσω, όλα. Και έγινε μάχη, μας είπαν να πάμε να κρυφτούμε, να μπούμε μέσα όποιοι δεν έχουμε θέματα. Για μισό λεπτάκι. Καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα, τι έγινε παιδιά, εγώ τώρα μόλις μπήκα πόλη. Τι έγινε, μόλις μπήκα πόλη, τι σημαίνει. Καλά όλα, εδώ, μια χαρά. Κάνουμε ένα πάρτι εδώ παίξω. Πρέπει να άναψε το πάρτι εδώ πέρα. Τι κάτσε, κάτι πτώματα βλέπω. Τι, ποιανού είναι αυτό το πτώμα. Μόνο ένα. Έχουμε εδώ πέρα καμιά δεκαριά. Βλέπω ένα. Έλα, έλα, καλησπέρα. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, ακούστε κύριε. Γκουσγούνι, πού είναι. Από του χάρου τα δόντια. Κάποιος στις σιρήνες, ρε παιδιά. Καλησπέρα. Αλφα. Λούσιφερ προς Αλφα. Έλα, Ζάιτσεφ, τι έγινε. Τώρα μόλις ήρθα πολύ. Εδώ μας τρίχανε στημένοι. Ήταν μπάτσι στο μαγαζί σου παντού. Τι έγινε. Καλά, λογικό δεν είναι. Πάλι με το που ήρθαμε εμείς, πάλι έγινε. Αφού... Για πύρα και μας τύχανε στη μέρα, αλλά σήμερα προς κακή του στίχη είμαστε περίμενε, στρατός από την βλέπεις. Σιγά με τους Ζάιτσεφ, αφού ξέρεις ότι τώρα έχει πολύ hit το μαγαζί και ειδικά έχουν δει, σας, είδαν τα οχήματά σας εδώ πέρα, είχαν σηκώσει ελικόπτερα, λογικό είναι σας τύχανε στη μέρα. Τι έγινε τώρα εδώ πέρα, δεν καταλαβα, ήρθαν η αστυνομία. Ερχόμαστε για πύρα. Φτάνουμε εδώ. Με πολιτικά. Βλέπουμε... Ήρθατε. Είμαι όπως είμαστε. Α, οκ. Okay. Τα μαύρα. Και με το που ερχόμαστε εδώ για πύρα, ξαφνικά ένα ελικόπτερο, ένα από αυτά ασφαλίτικα. Να, ο ένας, ο άλλος. Και εγώ ήθελα μόνο με την καλή καρδιά να μιλήσω. Αλλά ακούω μπαμ. Με το και εγώ αυτό μπαμ. Πήγα να μιλήσω και άκουσα μπαμ. Έγινε κανευθεία. Εδώ πόλεμο, και από ό,τι κατάλαβες, εμείς είμαστε ορθοί. Αυτό που δεν θέλω εγώ, Ζάιτσεφ, είναι να συνδυαστεί η παρουσία σας με το μαγαζί. Γιατί το μαγαζί εδώ είναι η βιτρίνα μας, είναι, το, είναι το, το πρόσωπο το καθαρό. Εάν χάσουμε το καθαρό μας πρόσωπο, την κάτσαμε τη βάρκα. Άλλο το criminal, οι δραστηριότητές μας, με τις μάσκες μας και αυτά, όπως είσαστε εσείς, άλλο το καθαρό μας το πρόσωπο. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, η παρουσία σας να μην μας συνδυάσουν μαζί. Τώρα, τι έχει γίνει εδώ, εμείς να ξέρεις, εάν ερωτηθούμε από αστυνομία. Θα πούμε ότι ήρθατε εδώ πέρα, δεν ξέραμε προθέσεις, δεν πρόλαβα να μιλήσουμε και έγινε πόλεμος. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Μετά μαζέψατε τα πτώματα και φύγατε. Και μάλιστα τώρα, Ζάιτσεφ, εμείς θα στείλουμε ένα σήμα στην αστυνομία, αν και θα έχουν στείλει και αυτοί, τυπικά, ξέρεις τώρα ότι και καλά έγινε αυτό, για να κρατήσουμε τη βιτρίνα από την καθαρή που έχουμε, σωστή και νομοταγής. Αμάξι. Που έχετε εδώ. Και το ένα και ο άλλο και έχετε λαβέρια, δεν είστε καθάρι. Μπορούν να έρχονται γκάνγκ, τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδιά. Δεν έχω βάσει. Ο Κρίσπος Αλφα. Τι είναι περιπολικό, είναι αυτό. Ζάι σε πυροβολή το περιπολικό, να το καταστρέψουν. Δεν είναι. Α, είναι περιπολικό μόνο του. Ναι, ήταν. Δεν ξέρω. Και όποιο από του άλλου είχα κάτι που μα είπε ο διοικητή για εσά. Σήμερα η ομάδα σου και πολλά πολλά έχει. Και πήγαν και παρέτσια και φαρμάρα στα χωράφια μας. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς. Ποιοι πήγανε από την ομάδα μου. Ναι, με. Με τα ρούχα της ομάδας. Δεν ξέρω τι. Κοίτα, Ζάιτσεφ, όταν είναι εκτός ομάδας και φοράει ο καθένας τα ρούχα του, δεν είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις τους. Σκοτώσε τους, τεμαχίστε τους, κάνε ό,τι γουστάρετε. Ναι, αλλά δεν πάνε σαν underdogs πάνε. Δεν πάνε σαν. Όχι, από τη στιγμή που δεν είμαι εγώ μέσα, δεν έχει underdogs. Καμία σχέση. Άμα γράψανε κάτι σαν underdogs, είναι λάθος και θα το διευθετήσω εγώ. Όταν δεν είμαι εγώ εδώ, δεν υπάρχουν underdogs. Να μιλήσω λίγο. Έλα, Pitbull. Δεν πήγαμε ως underdogs, πήγαμε ως μια άλλη συμμορία. Άλλη συμμορία. Άλλη συμμορία, μια άλλη παρέα, αυτό δηλαδή. Δεν είχαμε άλλα ρούχα, δεν είμαστε άλλους. Ε?
Πήγατε με τους άλλους. Με ποιους άλλους? Τώρα που περάσατε το σκηνικό, έλατε να πούμε. Τους βρήκαμε εκεί εμείς. Ήταν κρυμμένοι στα χόρτα του. Μαζί με κάτι κόκκινο. Όπα παιδιά, λίγο ησυχία. Καθίστε, καθίστε, γιατί μιλάνε λίγο. Κάπου έλα, είναι μία... μπερδέψει, παιδιά. Κάτσε, γιατί μιλάνε λίγο. Έλα, λοιπόν, τα έχουν μπερδέψει, θα τους ξεκαθαρίσω εγώ. Underdogs, ομάδα. Όταν είμαι εγώ μέσα, υπάρχουν οι underdogs. Όταν δεν είμαι μέσα, δεν υπάρχουν οι underdogs. Όποιος κάνει δραστηριότητα, θα την κάνει σαν πολίτης με δική του ευθύνη. Και αυτό λέμε, ότι δεν πήγαμε ως underdogs. Οκ, okay, άμα δεν πήγατε ως underdogs, δεν με αφορά τι είχαμε έχετε κάνει. Είχαμε αυτά τα ρούχα, κοιτάξτε. Συγγνώμη, άκουσε. Δεν μοιάζουν τα ρούχα. Η ιδιότητα που έχεις να φαρμάρεις πρέπει να είναι μία. Έχεις άλλη ιδιότητα? Δεν μπορεί να φαρμάρεσαι με άλλη ιδιότητα, σαν ένα άντρα το έχει φαρμάρεσαι. Για να προσέχεις, έτσι είναι. Έχεις ένα ρουφιάνο. Παραγγείλει κάποιον έχεις εδώ μέσα, ποιος παραγγείλει το αλφα. Ναι, θα το κάποιον, κοιτάξω, μου το είπες και την άλλη φορά. Δεν έχω προλάβει ακόμα. Δες το σε αλφα, γιατί κάποιος μας κάνει μίλες και μας έχει στοχοποιήσει όλους. Και επίσης, σας παρακαλώ, το ξαναλέω στον αλφα. Παιδιά, όταν ο αρχηγός σας, ο Τζίσας, σας λέω ότι σαν, όταν λείπω δεν είστε underdogs, δεν θα πήγαινε για φάρμα. Δεν γίνεται μάλιστα... να μην φαρμάρουμε όμως και να φαρμάρουμε μόνο βράδυ και πρωί. Τι θα κάνουμε όλη την άλλη μέρα. Μίστε ρε, μίστε ρε. Όταν φαρμάρεις, αυτό σου εξηγώ. Άρα φαρμάρεις ένα underdogs, δεν μπορεί να φαρμάρεις κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς, τι να κάνουμε. Ωραία, αυτό σας αυτό και εγώ. Και επίσης... Είναι η ταμπέλα άντιτος, αλλά δεν είμαστε άντιτος. Αυτό δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Επίσης, φαρμάρατε μαζί με τους αντιπαλούς σας. Δεν φαρμάραμε. Ήταν εκεί και εμείς τους βρήκαμε εκεί. Δεν ξέρω πώς πια πράγματα. Εμείς πήγαμε με βάρκες και τζεσκί. Δεν πήγαμε με κανέναν άλλον. Τους και συνεργαστήκατε, και παίξατε και σούτια. Εναντίον της αστυνομίας, σωστά. Όχι, ήταν οι κοκκινούλιδες εκεί και παίξαν οι μπλε με τους κόκκινους, όχι εμείς. Χαμός, το ίσιο. Τρία γκάνκ μαζί, σαν χωράφι. Παιδιά, ξέρω εγώ. Καταπατάμε λίγο. Οι μπλε φύγανε μετά, παίξανε ξύλο και φύγανε. Μας είπανε και κάτι για κάτι οι ρουφιάνους. Από εκεί πέρα δεν ξέρω. Ήσασταν εσείς όμως μαζί με τους άλλους. Τέλος πάντων, εγώ παλικάρι μου ενημερώνω τον αρχηγό σας. Τώρα, γιατί μου μιλάς, δεν ξέρω. Εγώ τον αρχηγό σας ενημερώνω. Να πάρει μέτρα. Εγώ αυτό που είπα, αυτό ισχύει, ότι όταν δεν είμαι δεν υπάρχουν οι underdogs. Τώρα όμως, δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα μπορούν να, σαν πολίτες να πάνε να κάνουν αυτό που κάνουν και έφυγε. Απαγορεύεται. Αυτό άμα απαγορεύεται, δεν ξέρω, άμα απαγορεύεται, απαγορεύεται. Okay. Ναι, όμως αυτό θέλω να ξαναπώ, ότι αν απαγορεύεται, δεν μπορούμε μόνο βράδυ και πρωί να φαρμάρουμε. Αυτό δικό σας πρόβλημα, δικό μας. Εντάξει, οι δικοί μας στο καρτέλ, στοιχηθείτε. Λοιπόν, Ζάιτσεφ, θα μιλήσω εγώ με τα παιδιά, θα κανονίσουμε. Καταλαβαίνω τι λες, οκ. Αυτό δεν είναι δικαιολογό. Μισό λεπτάκι, Pitbull. Ζάιτσεφ, να ξέρεις τώρα, εμείς θα στείλουμε ένα μήνυμα στην αστυνομία για τα μάτια. Έτσι, ότι ήρθατε εδώ πέρα, μας βάλατε στον τοίχο, πυροβολήσατε αστυνομικούς και... Φοβόμαστε και βοήθεια, αυτές τις μπουρδες. Ναι, δεν ξέρετε ποιοι είμαστε. Όχι, βέβαια. Πρόσεξε, γιατί αυτοί ήταν ήδη εδώ όταν ήρθαμε εμείς. Το ξέραμε. Ωραία, αυτό εμείς δεν ελέγχουμε ποιος έρχεται και ποιος φεύγει. Αλφα, να ενημερώσω ότι είχαμε δει αστυνομικά αυτοκίνητα και πρέπει να τα έχουν και φωτογραφίες ένα παιδιά να κρύβονται εδώ από πίσω σε αυτά τα πιάτα. Ωραία, εμείς είμαστε σωστοί. Εμείς δεν είχαμε τίποτα heavy εδώ πέρα να βολτάρουμε. Θα σας κόψω τα πόδια αν το κάνατε αυτό. Όχι, μπήκαμε όλοι κατευθείαν μέσα και κρυφτήκαμε. Αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνετε. Αυτή είναι η καθαρή μας βιτρίνα. Σε αυτό το μαγαζί, όταν βλέπουν μάτια, δεν κάνουμε τίποτα. Όταν θα είμαστε με τις μασχούλες μας, τότε θα κάνουμε και εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε. Αλλά επειδή είμαστε γνωστοί, πρέπει να προσέχουμε και να φερθούμε έξυπνα. Ωραία, Αλφά, σε παρακαλώ. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, έτσι. Ακριβώς αυτό. Ήρθατε εδώ, δεν ξέραμε τις προθέσεις σας, δεν προλάβαμε να μιλήσουμε, έγινε πόλεμος. Έτσι, μας είπατε, μας πήρατε τα κινητά. Και φύγατε. Δεν ξέρεις ποιοι είμαστε. Όχι, τίποτα. Εννοείται δεν ξέρω ποιοι είσαστε. Απλά στο λέω, σε ενημερώνω ότι θα του στείλουμε μηνυματάκι να ξέρεις και εσύ τι γίνεται. Μπείτε σε αυτήν την κινητά, σας φύγετε και μόλις φύγετε θα στείλω το μήνυμα εγώ. Ωραία. Και να πεις στους δικούς σου, όταν πας στα χωράφια μας,
θα μας ενημερώνουν πως είπαμε και χθες και προχθές. Θα κανονίσω εγώ με την ομάδα όσοι να πηγαίνουν σαν underdogs, θα βάλω κάποιους επικεφαλής, γιατί αφού θέλουν τα παιδιά να φαρμάρουν δεν θα τους το στερήσω. Αλλά θα γίνει με πολύ αυστηρούς κανόνες. Ακούς Pitbull? Με πολύ αυστηρούς κανόνες. Εάν αθετηθούν οι κανόνες που θα σας θέσω και έρθει στα αυτιά μου κάτι, θα σταματήσει όμως το farming όταν δεν είμαι εγώ. Θα σας δώσω την ευκαιρία σας, σαν Β και σε σένα και τον Άγγελο. Όχι, δεν είναι. Εσείς οι επικεφαλείς, ο Α, ο Β, εσύ και ο Άγγελος. Η Β μόνο θα οργανώνεται αυτές τις ενέργειες. Εντάξει, Pitbull. Όχι ο καθένας όποτε γουστάρει και μπορεί. Θα τα διευθετήσουμε εμείς, Ζάιτσεφ. Εντάξει, αυτά Α μου τα τακτοποιείς εσείς, τα πλούτα. Ναι, αυτό. Ωραία. Τώρα, εμείς μιας και είμαστε στρατός, είμαστε στη διάθεσή σου, αν θέλεις, να πάμε σήμερα στο process. Κοίτα εδώ πώς είμαστε, στρατός Ευρώπη. Είμαστε 19 άτομα, είμαστε. Μπορούμε να πάμε. Ωραία, θα μιλήσω με την ομάδα. Γιατί τώρα έχουμε πολύ, γίνεται χαμός, η αστυνομία θα είναι τσαμπουκαλεμένη. Να πάρω την αστυνομία, να δω τι ανταπόκριση θα έχουν, να μετρήσουμε και τον χρόνο. Ο χρόνος για κλάματα, παιδιά, την άλλη φορά μετρήσαμε πάνω από μισή ώρα. Και ουσιαστικά παίρνουμε και εμείς πληροφορία χρήσιμη. Πόσοι θα έρθουν, πόση ώρα θα κάνουν, το οποίο θα το μοιραστούμε και μαζί σας και θα είμαστε πιο έτοιμοι για την επόμενη φορά. Εγώ λέω με τα αδέρφια μας, έτσι, είναι και άλλη ομάδα εδώ, με τα αδέρφια μας, μπορούμε να πάμε σε μας όπως αυτές. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, οκ. Okay. Μάλλον έτσι θα γίνει. Πάμε εμείς κάπου κοντά να πιούμε καμιά μπύρα και είμαστε ενημερωμένοι. Απλά το νου σας για θα σκάσει αστυνομία, λογικά. Καλό. Χαίρομαι λοιπόν που σας χαίρομαι που σας κάνω και γελάτε. Εντάξει, Ζάιτσεφ, έλα, να είσαι καλά. Περιμένουμε. Έγινε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Οπτιμούς Α. Έλα, Οπτιμούς. Έχει ζητήσει ο αρχηγός της αστυνομίας να πάτε στο τμήμα για κάποιες διευθετήσεις να συζητήσετε λίγο, λέει. Και να μιλήσετε. Χαιρετάμε. Γεια σας, παιδιά, να είστε καλά. Γεια χαρά. Χαιρετούμε. Γεια σας, Μπράτ. Να είστε καλά. Άγγελος προς Αλφα. Λοιπόν, να στείλει τώρα κάποιος μήνυμα, Αλφα προς ομάδα, αστυνομία. Χαιρετίσματα, ξέρεις εσύ που. Τώρα, λοιπόν, στείλτε μήνυμα ότι κατεπήγον βοήθεια στο Yellow Jack. Αυτό γράψτε. Κατεπήγον βοήθεια στο Yellow Jack. Χρειαζόμαστε βοήθεια στο Yellow Jack. Pitbull προς Αλφα. Έλα, Pitbull. Βγάλαν ένταλμα σύλληψης για το Βασίλη Αλφα. Καλά, εντάξει, αυτό όχι ένταλμα. Επικήρυξη πρέπει να βγάλουν. Καρμανιόλα. Λοιπόν, Αλφα προς ομάδα. Ποιος θα στείλει στην αστυνομία? Μας έκαναν μέσα. Αλφα προς ομάδα. Ακούμε. Έλα, Β, Άγγελε, στείλε στην αστυνομία, σε παρακαλώ. Κατεπήγον χρειαζόμαστε βοήθεια στο Yellow Jack. Αλφα προς Άγγελος. AFK Άγγελος. Αλφα προς Pitbull. Ακούω. Στείλε στην αστυνομία, σε παρακαλώ, αυτό που σου λέω. Ωραία. Στείλε ένα. Κατεπήγον χρειαζόμαστε βοήθεια στο Yellow Jack. Tweet, ε. Ναι, πώς στέλνουμε, δεν ξέρω. Tweet στέλνουμε. Και μετά βγάζουμε μηχανές. Χρειαζόμαστε βοήθεια στο Yellow Jack. Και Αλφα προς ομάδα, βγάζουμε όλοι μηχανές. Τη στείλουμε εδώ πέρα. Είναι μια απλή νύχτα. Περίπου. Ναι. Πολύ περίπου όμως. Αλφα προς ομάδα, ένας μηχανές. Βγάζω εγώ πρώτα, περιμένετε οι υπόλοιποι. Βγάζω. Ωραία. Τώρα βγάζω ο επόμενος. Αλφα προς Pitbull, στείλες. Ναι, δεν μου το παίρνει το tweet, γιατί. Άγγελε, εδώ είσαι. Ναι, συγγνώμη, είχα χαθεί τα σκέψη μου. Ήθελα να το πω, αλλά δεν με είπα ποτέ. Στείλε σε παρακαλώ στην αστυνομία. Τι να γράψω?
κατεπήγον χρειαζόμαστε βοήθεια στο Yellow Jack. Το κέντρο του, της Βαγδάτης έχει γίνει το μαγαζί μας, παιδιά. Ζάντας προς Αλφας. Έλα, Ζάντα. Να ενημερώσω ότι από πριν, μόλις ήρθαν η αστυνομία εδώ, ήταν 23 άτομα. Τώρα είναι 16. Μείον 7. Οκ. Okay. Αλφα προς Pitbull, η ομάδα του Ζάιτσεφ πόσα άτομα έχει? Τώρα είχε πάνω από 7-8. Ζάντας προς Αλφα, έχω μετρήσει. Για πες. Μέτρησα περίπου 9 του Zaitsev και 10 BH πρέπει να ήταν, κάπου εκεί. BH τι είναι? Brotherhood, είναι, συνεργάζονται με τους... Ο Θείος, ναι. Ήρθανε όλοι μαζί? Ναι, ήταν οι άλλοι με τα πιο κουστομάτα ρούχα, ήταν οι BH. Α, οκ. Και μετά και πλήκτα. Ήρθανε όλοι μαζί? Μαζί ήρθανε όλοι, από όχι, απλά ήταν... Όχι, δεν ήταν όλοι από μια συμμορία, αυτό λέω. Όχι, δύο συμμορίες από ό,τι κατάλαβα. Okay. Ωραία. Αλφα Προσάγγελος, Αλφα Προσάγγελος, έστειλες? Ναι, 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 ναι. Ωραία. Επανέλαβε. Μαρία προς ομάδα. Έλα, Μαρία. Ούμε. Εμένα δεν μου βγάζει το κυκλάκι για να βγάλω τη μηχανή. Είσαι έλα με το κύριο γι' αυτό. Ζάντας προς Αλφα, πήγον. Μισό λεπτάκι, Μαρία δεν έχει το job. Πήγαινε μέσα με τον Pitbull ή με τον Άγγελο να σου βάλει το job. Να σου βάλει η Underdogs. Αλλά πείτε της να αλλάξει job πρώτα, μην χάσει και τον bar. Άγγελε, πάω, άστο. Εγώ μην είμαι μέσα. Έλα, Ζάντα. Αυτό ήθελα να σου πω για τη Μαρία, δεν έχει το job. Και επίσης κάτι ακόμα. Ζάντα, πρόσεξε. Κάνεις λιγάκι στον ασύρμανο, κάνεις κατάχρηση. Στις 10 που θα μιλήσουν τα 8 είσαι εσύ. Δεν είναι επίγον αυτό. Μάθε να ξεχωρίζεις, σε παρακαλώ. Και θέλω να μου λες μόνο αυτά που πρέπει. Μιλάς πάρα πολύ στον ασύρματο. Μιλάς πάρα πολύ. Είμαστε πολλοί, πολλοί άνθρωποι. Θα πρέπει να μετριάσουμε σε αυτά που πρέπει να πούμε ένα στον άλλον, παιδιά. Άγγελος προς Αλφα. Έλα, Άγγελε. Θα πάμε πρόσεις τελικά. Τώρα, Άγγελε, περιμένουμε να έρθει η αστυνομία. Αυτό που έγινε εδώ, εάν δεν το αναφέρουμε, το μαγαζί μας έχει γίνει κόκκινο πανί για την αστυνομία. Λοιπόν, Αλφα προς ομάδα, για ελάτε όλοι πλην και η Μαρία βασικά μόλις της βάλει στο τζομπ, ελάτε όλοι εδώ μπροστά μου, σας παρακαλώ. Ενημέρωσα τα παιδιά που είδα το πρωί, θα ενημερώσω τώρα που είμαστε πιο πολλοί, το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Εδώ να σας βλέπω όλους γιατί έχω και τους ψυχαναγκασμούς μου. Αλφα προς Μαρία, είσαι μέσα στο μαγαζί ακόμα? Άγγελος προς Αλφα. Έλα, Άγγελε. Η Μαρία έχει defend, δεν ακούει. Πού είναι, μέσα στο μαγαζί? Ναι, 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 ακόμα μέσα στο μαγαζί. Ωραία, μπορεί να τη φέρει κάποιος, παρακαλώ. Είναι με τον Pitbull. Pitbull. Κάνουν τη δουλειά και έχει... Pitbull προς Αλφα. Έλα, τελειώστε τη δουλίτσα και ελάτε έξω και οι δύο. Pitbull προς Αλφα. Έλα, Pitbull. Τη Μαρία την ανεβάζω, την έχω στο αρχικό. Όχι, όλοι μαζί έρχεστε εδώ πέρα έξω και μπαίνετε στον ασύρματο. Ναι, όχι, άλλο λέω, την ανεβάζω, τη βάζω μόνο. Όχι, δεν είναι τέτοιο, δοκιμαστική. Οκ, okay. Μ' αρέσει που στο chat συμμετέχετε εδώ πέρα. Ο Τάσος λέει, Παναγιώτη, οι Ζάιτσεφ περιμένουν να κάνετε μια χαζομάρα για να σας την πούνε. Τους βλέπεις κιόλας ότι βρίσκουν αφορμές, πρόσεχε τι λες και κάνεις μαζί τους. Καλά, έτσι κι αλλιώς πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε και τι κάνουμε με αυτές τις συμμορίες. Αλφα προς ομάδα, ελάτε όλοι εδώ παιδιά, σας στέλνω όλους εδώ πέρα. Η Μαρία είναι και με τη μηχανή. Μαρία, άσε τη μηχανή, έλα εδώ, έλα εδώ μετά. Είναι στον ασύρματο. Μαρία, είσαι στον ασύρματο. Optimus Alpha. Έλα, Optimus. Δεν είναι.
Μισό να τη φωνάξω. Πήγαινε, πες, σε παρακαλώ, να αφήσει το μηχανάκι τώρα εκεί και να έρθει στον ασύρματο. Θα σε πατήσει τώρα, Optimus και εσένα. Και είχαμε Optimus. Γεια σου Ζόουλα, Ζωή Κάπα, in the house, καλό στο κορίτσι. Γεια σου Ζόουλα μου. Δώστε μου ένα λεπτό. Τώρα σας ακούω. Ωραία, έλα και εσύ εδώ πέρα. Ο Pitbull που πήγε. Επίσης να καλησπερίσουμε τη Ζόουλα που έχει μπει. Ναι, ναι, την καλησπέρισα τη Ζωή. Επίσης άμα θες ανοίγω και την κάμερα. Τώρα σε λίγο να ενημερώσω την ομάδα. Pitbull που είναι, αλφα προς Pitbull. Ήρθε Μαρία, φύγε Pitbull, τέλεια. Μίλτος προς αλφα. Έλα Μίλτο. Εγώ μόλις είμαι νέος στην ομάδα, απλά έγινε το σκηνικό και δεν πρόλαβα να γνωριστούμε. Καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Καλώς όρισες Μίλτο, την πάρα μου, σήκω στα χέρια να δω ποιος είσαι. Εδώ, τέρμα αριστερά. Ωραία, ωραία. Καλώς όρισες, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Σε ενημέρωσα τα παιδιά, μίλησες σωστά στον ασύρματο. Μπράβο, τέλεια. Μπήκες πολύ δυνατά στην ομάδα, όπως είδες. Αλφα προς Pitbull. Πού είναι ο Pitbull? Άγγελος προς Αλφα. Έλα, Άγγελε. Δεν νομίζω να είναι καλή ιδέα να φωνάξουμε την αστυνομία, γιατί κάποιος θα έμεινε ζωντανός από την αστυνομία και θα κάποιος σε ενημέρωσε τι έγινε. Δεν έχει σημασία, Άγγελε. Εάν δεν τους φωνάξουμε. Θα ερωτηθούμε γιατί δεν φωνάξαμε αστυνομία αφού απειληθήκαμε. Τι θα πούμε τότε? Δεν διαφωνώ σε αυτό, Αλφα. Απλά κάτι μου λέει ότι δεν θα έχει καλό τελωμό τώρα που δεν φωνάξουμε. Αυτά σε μένα. Θα σας ενημερώσω τώρα άλλους. Πού είναι ο Pitbull, ρε παιδιά? Εδώ είμαι. Έλα ρε, εσύ, Pitbull. Παιδιά, μη φύγει άλλος, μη φύγει άλλος. Λοιπόν, όλοι εδώ πέρα να ξεκινήσω από δύο πράγματα. Περιμένουμε τώρα πόση ώρα. Με πιέσει η ανάγκη. Ωραία. Λοιπόν, αλφα προς ομάδα. Ακούστε καλά. Η αστυνομία στην πόλη συγκεντρώνει τεράστια δύναμη. Χθες είδαμε 25 άτομα και σήμερα πριν λίγο είδα 22 άτομα. Είναι οργανωμένοι, έχουν πολύ βαρύ οπλισμό, έχουν το θωρακισμένα κτλ. Δεν μας παίρνει για μάχη. Ακόμα και προστασία που είχαμε χθες, φάγαμε ξύλο και εμείς και η προστασία και τη γλιτώσαμε ίσα-ίσα. Ο λόγος που τη γλιτώσαμε χθες είναι γιατί φερθήκαμε έξυπνα. Λοιπόν, το Yellow Jack είναι δημόσιο, το ξέρει όλος ο κόσμος και εμείς εδώ πέρα κυκλοφορούμε τα προσωπάκια μας. Δεν είμαστε με μάσκες όπως είναι οι καρτέλ και δεν ξέρει κανείς που είναι και είναι με τις μάσκες τους και κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Εμείς έχουμε τα πρόσωπά μας εδώ. Εάν εκτεθούμε μέσω του Yellow Jack, εάν συνδυαστεί το Yellow Jack με παράνομες δραστηριότητες, την κάτσα με τη βάρκα. Θυμάστε την προηγούμενη αστυνομία. Τρεις φορές την ημέρα είχαμε raid, σηκώστε χέρια, πηγαίνετε στον τοίχο, ελάτε στο τμήμα. Μας είχαν σπάσει τα νεύρα. Θα έχουμε πάλι τα ίδια. Θα έχουμε raid, θα έχουμε έρευνες, θα έχουμε φυλακές κτλ. Το Yellow Jack πρέπει πάση θυσία να μείνει καθαρό ό,τι και να γίνει εδώ πέρα. Και πυρηνικός πόλεμος να γίνει, το Yellow Jack πρέπει να μείνει καθαρό. Που σημαίνει τι? Όπως είπα και στο Τζάιτσεφ, η παρουσία τους δεν πρέπει να σημειωθεί σαν συνεργασία εδώ πέρα. Την άλλη φορά ήρθε η αστυνομία, τους είπα, έχουμε τα δύο αυτοκίνητα πίσω. Ήρθαν, μας τα αφήσαν και φύγανε. Ποιοι είναι, ξέρετε? Όχι, μας τα αφήσανε για φτιάξιμο. Δεν ρωτάμε και πολλά, ανθρώπους που φοράνε μάσκες. Έτσι, όπως και να έχει, πείσαμε, τους έπεισα ότι είμαστε αμέτωχοι. Την άλλη φορά σκοτώσαν εδώ η ομάδα του Ζάιτσεφ δύο με τους ελικοπτεράδες. Πάλι ήρθε η αστυνομία, έκανε έρευνα, εμείς πάλι κάναμε τους άσχετους και τους αμέτωχους. Ήρθαν εδώ πέρα, περάσαν απ' έξω, σκοτώσαν αστυνομικούς, εμείς μόλις ακούσαμε πυροβολισμούς, ταμπουρωθήκαμε μέσα. Και τη βγάλαμε πάλι καθαρή. Δεν έχει συνδυαστεί το όνομά μας, αυτό είναι πολύ μεγάλη μαγιά. Παρόλο που γίνεται εδώ πέρα απ' έξω πόλεμος και έχει πτώματα και αστυνομικών κτλ., δεν έχει συνδυαστεί το όνομά μας με αυτό. Πρέπει να το κρατήσουμε έτσι, γιατί αλλιώς θα ταλαιπωρηθούμε πολύ. Ο τρόπος που θα φαρμάρουμε στο εξής θα είναι έξυπνος. Και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε όσο το δυνατόν συμπλοκές. Δεν ξέρω τώρα, είδα την ομάδα του Ζάιτσεφ και μεγαλώνει. Αυτό θα το συζητήσουμε, θα το δούμε. Άμα μπορούν να μας υποστηρίξουν, γιατί την προηγούμενη φορά ομάδα δεν μπόρεσαν να μας υποστηρίξουν.
Την προηγούμενη φορά μας πήρε σε κυνήγι αστυνομία και έφαγε ξύλο και η ομάδα του Ζάιτσεφ. Δεν κάναν τίποτα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και να παίξουμε έξυπνα. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι να πάμε στην αστυνομία σαν λέσχοι, όπως ξέρουν ότι είμαστε, να τους πούμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε συνοδεία για να κάνουμε μία βόλτα με τις μηχανές και να μην κινδυνεύσουμε εμείς ούτε οι πολίτες. Η προσοχή της αστυνομίας θα είναι πάνω μας, προφανώς. Έτσι, εμείς μπορούμε να στείλουμε 2 αυτοκίνητα, το πολύ 3 αυτοκίνητα, όχι μαύρα τζιπάκια τα οποία κάνουν μπαμ ότι είναι παράξενα, πολιτικά αυτοκίνητα για το process τουλάχιστον, γιατί έχουμε πάρα πολύ κάναβη που χρειάζεται process. Θα φύγουν ξεχωριστά, θα τα φορτώσουμε εδώ πέρα σε άσχετη φάση, θα τα βάλουν πίσω, θα τα φορτώσουμε με κάναβη και θα πάνε σε γκαράζ. Θα πάνε μετά στην πόλη οι οδηγοί και θα βγάλουν τα αυτοκίνητα από γκαράζ της πόλης, όχι από το Yellow Jack, και θα πάνε στο process ένας-ένας. Θα πείτε σε ερωτήσεις στο τέλος, παιδιά. Ένας-ένας λοιπόν. Άρα δεν θα συνδυαστεί καθόλου το Yellow Jack. Ένα αυτοκίνητο απλό θα πάει στο process που δεν τραβάει την προσοχή της αστυνομίας και θα έχουμε και εμείς την προσοχή της αστυνομίας σαν λέσχη μηχανόβιων που θα κάνουμε μια βόλτα μεγάλη και θα έχουμε συνοδεία. Θα φύγουν λοιπόν 3 αυτοκίνητα ένα-ένα, όχι από το Yellow Jack και θα πάνε στο process. Εκεί πέρα θα κρυφτούν πίσω όπως, έχουμε κάνει, όπως κάνουμε κάθε φορά και θα έχουμε, θα δούμε, ίσως 4 άτομα να κάνουν το process. Δεν θέλω πολύ κόσμο γιατί τραβάει προσοχή. Έτσι θα παίξουμε αρχικά. Pitbull προς Αλφα. Έλα Pitbull. Μεταβαίνεται η αστυνομία για αυτό που γράψαμε εδώ. Άγγελος προς Pitbull. Α, απαντήσανε. Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Άγγελος προς Pitbull. Ακούει. Γίνεται μια ληστεία στο Postal 3008 πιο πάνω από εμάς. Δεν έρχεται σε εμάς, αλλά πηγαίνουν στην ληστεία. Α, οκ. Okay. Εντάξει, έρθουν δεν έρθουν, παιδιά δεν μας νοιάζει. Εμάς μας νοιάζει ότι έπρεπε να στείλουμε μήνυμα. Έπρεπε να... Αυτό είναι το τυπικό. Γιατί εάν έχει μαθευτεί, θα ερωτηθούμε. Έγινε πόλεμος έξω από το μαγαζί σας και δεν μας ειδοποιήσατε. Και μετά φυσικά όλες οι υποψίες θα πέσουν πάνω μας. Το Yellow Jack, ξαναλέω ομάδα, πρέπει να κρατηθεί καθαρό από όλες τις παράνομες δραστηριότητες. Γιατί είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα, όλη μέρα με τα προσωπάκια μας. Και έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε το Yellow Jack, το bar και να κυκλοφορούμε με heavy και μάσκες. Θα τρώμε επιθέσεις και raid κάθε μέρα από την αστυνομία. Είναι μαγαζί, είμαστε εδώ πέρα, είναι σταθερό, ξέρει όλος ο κόσμος που είναι, είναι και στο χάρτη, έρχεται και πελάτες, έρχονται και για το συνεργείο. Άρα πρέπει να είμαστε καθαροί. Γι' αυτό λοιπόν, ακόμα και εγώ να μην είμαι εδώ πέρα μέσα, εάν έρθουν από την ομάδα του Ζάιτσεφ, θα ξέρετε ότι δεν πρέπει να συνδυαστεί η παρουσία τους με εμάς. Ελικόπτερο ακούω, παιδιά, ακούτε κι εσείς. Ναι. Ωραία, έλα Ρίσλα. Εγώ έχω να πω γενικά με όλα αυτά που λέτε. Βασικά πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε κάπως το μέρος το οποίο θα συναντιόμαστε με τον Ζάιτσεφ ή με οποιονδήποτε άλλο, γιατί ήδη την είχαν στημένη η αστυνομική και ήταν όλοι κρυμμένοι γύρω από το Yellow Jack, οπότε σίγουρα είμαστε σε μια κόκκινη σημαία, να το πω έτσι, οπότε θα έρχονται ακόμα πιο συχνά μετά από αυτό, πιστεύω. Ισχύει. Αυτό που θα κάνουμε, παιδιά, θα πρέπει να φερθούμε πολύ πιο έξυπνα. Θα πρέπει να φορτώνουμε τα οχήματα και όχι όπως την άλλη φορά, τα βγάλαμε όλα και τα φορτώσαμε όλα. Θα βγαίνει ένα όχημα, θα φορτώνεται, θα μπαίνει στον γκαράζ. Άλλο όχημα, φορτώνουμε, μπαίνει στον γκαράζ. Αφού φορτώσουμε τα οχήματα τα οποία είναι για να φύγουν, θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε σε ένα άλλο γκαράζ στην πόλη και θα βγάλουμε τα οχήματα από εκεί. Όχι από εδώ ξανά. Σωστή η παρατήρησή σου αυτή, έτσι θα το κάνουμε, να είμαστε πιο έξυπνοι. Θέλω τέτοιες ιδέες. Θέλω. Άγγελος προς Αλφα. Έλα, Άγγελε. Η αστυνομία δεν ήταν μόλις είχε φτάσει και την είχε στημένη, ήταν ώρα στημένη εκεί πέρα. Ωραία, κανένα πρόβλημα. Λούσιφερ προς Αλφα. Μισό λεπτάκι. Άγγελε, από τη στιγμή που εμείς εδώ πέρα μέσα δεν δίνουμε δικαίωμα, έχω πει, δεν κυκλοφορούμε με heavy, δεν προκαλούμε, είμαστε ευγενικοί, δεν θα απαντήσουμε, δεν θα πυροβολήσουμε εάν δεν απειληθούμε. Εάν τηρείτε τους κανόνες που έχω βάλει εδώ πέρα, δεν κινδυνεύουμε από τίποτα.
Όση ώρα και να τα δει η αστυνομία, θα έβλεπε λοιπόν μια λέσχη μηχανών να βγάζει μηχανές, να μιλάνε μεταξύ τους, να πίνουν τις μπύρες τους και να κάνουν το χαβαλέ τους. Μετά οι άλλοι που ήρθανε εδώ πέρα, εμείς αρνούμαστε ότι ξέρουμε κάτι γι' αυτό. Γιατί ήρθανε, δεν ξέρουμε. Και μάλιστα μας κρατήσανε εδώ πέρα στον τοίχο. Ήταν τώρα να μας προτείνουν συνεργασία, να μας επιβάλλουν προστασία. Δεν προλάβαμε να μάθουμε, έγινε πόλεμος και φύγανε μετά. Σηκώθηκαν και φύγανε. Καταλαβές, αρνούμαστε κάθε ανάμειξη και κάθε γνώση με τους τύπους. Ζάντας προς Όπτιμος. Μισό λεπτάκι, πιο κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, παιδιά. Εγώ. Λούσιφερ. Έλα, Λούσιφερ. Αυτό που ήθελα να πω είναι το ότι... καλό το σκεπτικό του να μην κάνουμε τέτοιο, να μην έρχονται εδώ πέρα, ας πούμε, Ζάιτσεφ και αυτοί. Ένα άλλο θέμα είναι το ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να αλλάζουν συχνά, ίσως. Δηλαδή, ας πούμε, μία θα πάμε με τζιπάκια, μία μετά θα πάμε με συμβατικά αμάξια, όπως είπες τις προάλλες. Γιατί... Για ενημερώστε με λίγο να ρωτήσω, να δω κάτι, συγγνώμη, γιατί μου γράφει κάποιος άνθρωπος εδώ πέρα ότι είναι abuse να βάλουμε εδώ πέρα στον καράζ και το βγάλουμε από αλλού. Είναι abuse, ισχύει αυτό? Άμα είναι abuse, να μην το κάνουμε. Όχι, δεν είναι abuse, γιατί υπάρχουν καράζ μέσα στην πόλη. Αν το βάλουμε στο δικό μας καράζ και το βγάλουμε από ένα άλλο καράζ, δεν είναι abuse. Εγώ, παιδιά, δεν είμαι. Δύο ίδια πράγματα. Δεν είμαι παλιός, δεν ξέρω. Εδώ όχι, πέρα κάποιος άνθρωπος γράφει ότι είναι abuse. Οι υπόλοιποι, ποιος άλλος έχει πολλές ώρες στο RP, να ρωτήσουμε και το. Άγγελος Βασίλη. Προς αλφα, άγγελος προς αλφα. Έλα, άγγελε. Αυτό τεχνικά είναι abuse, γιατί τεχνικά κάνεις τηλεμεταφορά τα πράγματα που έχει μέσα στο αμάξι. Άμα το βάλεις μέσα το αμάξι άδειο και απλά το βγάλεις σε άλλο σημείο της πόλης, δεκτό δεν είναι abuse, αλλά από την ώρα που έχει μέσα πράγματα και απλά θέλεις να μεταφέρεις τα πράγματα χωρίς να σε ψάξει κάποιος, χωρίς να σταματήσει και να τα πάρει, αυτό είναι abuse. Ωραία, okay. Αφού είναι abuse λοιπόν, θα το κάνουμε αλλιώς. Θα βγαίνει ένα αυτοκίνητο εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι, έλα Pitbull. Να το πούμε αλλιώς. Αν πες δεν έχουμε ναρκωτικά για τέτοια πράγματα, έχουμε πράγματα δικά μας. Π.χ. όπως βάζουμε κάποιοι στα αυτοκίνητα και τα βάζουμε σαν καράζ. Δηλαδή, άμα τα βγάζουμε από άλλο καράζ ή να πιούσε, όλα οι σερβεροι, όλες οι πόλεις τέλος πάντων είναι έτσι. Πάντα ένα μάτι είναι γεμάτο. Θα ρωτήσουμε το Βασίλη και αυτό που θα μας πει. Ο άρχοντας της πόλης είναι ο Βασίλης. Άμα πει ο Βασίλης ότι είναι abuse, δεν θα το κάνουμε. Εάν παρόλα αυτά είναι abuse, και ευχαριστώ τα παιδιά που με ενημερώνετε στο chat, γιατί εγώ ακόμα μαθαίνω, εάν είναι abuse, δεν θα το κάνουμε, προφανέστατα, και θα φορτώνουμε ένα-ένα αυτοκίνητο εδώ και θα φεύγει μόνο του το αυτοκίνητο αυτό και θα πηγαίνει εκεί πέρα. Δεν θα βγάζουμε πολλά, θα πηγαίνουμε 3 αυτοκίνητα το πολύ. Όσο τουλάχιστον είναι τσαμπουκαλεμένη η αστυνομία. Άμα τώρα πέσει λίγο η προσοχή της αστυνομίας, γιατί τώρα παιδιά, χθες σκοτώσαν αστυνομικούς εδώ απ' έξω, σήμερα έγινε πόλεμος εδώ απ' έξω, δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε πρόσες. Μίλτος προς αλφα. Έλα Μίλτο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι συνήθως όλα τα criminal, οι gangs, καρτέλ, οτιδήποτε τέλος πάντων είναι, έχουν μια βίλα, ωραία. Εσύ καλώς ή κακώς έχεις συνδυάσει το criminal job με το civilian μαζί σε ένα, οπότε εδώ είναι λίγο η δυσκολία. Δηλαδή, ένα criminal job θα πάει στη βιλά του, θα βγάλει τα αυτοκίνητά του, θα φορτώσει, θα πάει να κάνει το process. Εσύ αναγκαστικά κι εμείς πρέπει να το κάνουμε από εδώ. Εμείς θα το κάνουμε γιατί έξυπνα, είναι... φίλε. Γι' αυτό, ναι, αυτό. Ένα σπίτι θα μπορούσαμε να κάνουμε κοντά σε ένα γκαραζάκι και να φεύγουμε από εκεί πέρα. Σωστό. Θα μπορούμε λοιπόν να πάρουμε την κάναβη και να την φορτώσουμε σε ένα άλλο σπιτάκι και να μεταφέρουμε από εκεί τα πράγματα. Σωστό. Μίλητος προς ομάδα, συγγνώμη, πρέπει να φύγω επειδή μόλις μπήκα στην πόλη. Πρέπει να πάω πάρω φαγητά. Θα ξανάρθω. Για εσάς έχω μπει, να ξέρετε, να ξαναπαίξω. Φαγητά, έλα εδώ. Έχουμε εμείς φαγητά. Ποια πόλη? Απλά μόλις μπήκα στην πόλη, μόνο και μόνο για εσάς. Φαντάσου, ήρθα να γράφω με τη μία. Δεν έχω τίποτα. Μόλις έχω μπει. Συγγνώμη. Αλφα προς ομάδα. Μίλητο, έλα εδώ. Καταρχήν δεν λέμε φεύγω, γεια σας, πάω εκεί πέρα. Παίρνουμε άδεια. Γιατί, παιδιά, εάν έχω εγώ μέσα 15 άτομα μπροστά μου και ο καθένας πει εγώ φεύγω πάω εδώ, εγώ φεύγω πάω εκεί, δεν θα έχω κανένα έλεγχο στην ομάδα. Επίσης, Μίλτο, φαγητό και νερό, μισό λεπτάκι πεπερώνει, μιλάω. Φαγητό και νερό είναι λιμένα. Θα λες ότι χρειάζομαι και θα σου δώσει κάποιος ή θα έχουμε στην αποθήκη. Κανένας ποτέ δεν θα μείνει χωρίς φαγητό και νερό στην ομάδα. Δεν χρειάζεται να πάτε σε καμία πόλη. Μίλητος πόλη... προς αλφα, ναι, απλά δεν θα κάτσω να ζητήσω. Απλά μόλις μπήκα και απλά ήθελα να το κάνω μόνος μου. Sorry, δεν ήθελα να φύγω έτσι. Μίλητο μου, δεν να κάτσεις να ζητήσεις. Είμαστε εδώ οικογένεια. Όπως στην οικογένειά σου θα πεις ότι παιδιά πεινάω αν έχει κάτι,
αυτό το πράγμα. Έτσι, μισό λεπτάκι, ρε Pitbull, να τελειώσω. Δεν είναι θέμα ντροπής, είμαστε αδέρφια. Αδέρφια, λίμονό μας να ντρεπόμαστε ο ένας με τον άλλον. Δεκτό, θα πάρεις μέχρι να σταθείς στα πόδια σου, γιατί είσαι καινούριο στην πόλη, και λεφτά θα σου δώσουμε και φαγητό θα σου δώσουμε και τη μηχανή θα σου φτιάξουμε και τα πάντα όλα. Εντάξει, παιδιά. Και επίσης να ξέρετε, στον γκαράζ όλοι οι underdogs φτιάχνετε τις μηχανές κόστος. Το βάψιμο είναι δωρεάν. Φαγητό, μέχρι να σταθείτε στα πόδια σας και να βγάλετε κάποια χρήματα να παίρνει ο καθένας το φαγητό του, δεν θα λείψει φαγητό σε κανέναν. Εμίλητο, είσαι καινούριος και φαγητό και απ' όλα θα έχεις εδώ πέρα την παρόμοια, σου λείψει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Άγγελε, ομάδα. Να είσαι καλά. Έλα, Άγγελε. Και άμα στην τελική χρειάζεται να πάρεις, γιατί χρειάζεται να πάρεις φάγη γιατί πεθαίνεις, έχουμε το jukebox που για μας είναι ATM. Παίρνεις λεφτά από εκεί και παίρνεις από το μαγαζάκι που έχουμε μέσα στο μαγαζί. Ωραία, αυτά με τα πείτε, δεν τα έχω δει ακόμα. Θα τα πούμε σιγά σιγά. Έλα, Optimus. Αστυνομία στείλε σήμα ότι θα έρθει στο Γλουτζάκ πριν από 5 λεπτά. Ωραία, να κρατήσουμε χρόνο, παιδιά, το κατεπήγον, να δούμε πόσο είναι. Τι ώρα το στείλαμε, Άγγελε? Έχει ώρα που το στείλαμε, τώρα πόση ώρα δεν ξέρω, πριν έχει κλείσει. Στείλα και εγώ και μου απαντήσαν αμέσως να σύρματα. Όχι, όλοι μαζί, παιδιά. Pitbull προς Αλφα. Έλα, Pitbull. Έχει περάσει λίγη ωρίτσα που το κάναμε, αλλά έπεσε και η ληστεία και μάλλον θα δώσανε προτεραιότητα στη ληστεία. Οκ. Εντάξει, παρόλα αυτά εμείς κρατάμε χρόνο, παιδιά, εδώ πέρα να δούμε στατιστικά και ανταπόκριση. Γιατί πάντα κάτι γίνεται στην πόλη. Πεπερώνες προς Αλφα. Έλα, Πεπερώνη. Μόλις έσκασα έτοιμος και πρισμένος από το γυμναστήριο. Α, και θέλω να δώσω κάτι σε κάποιον, αλλά δεν θέλω να το πω στο GoPro. Δεν ξέρω, ρε, παρά τι θέλεις ακριβώς. Nightmare προς Αλφα. Έλα, Nightmare. Να πω κάτι για τα views που λένε. Ναι, να πεις. Και χθες το σκηνικό που έγινε, ναι, έπρεπε να είμαστε 20 λεπτά με τα ρούχα και με τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Αλλιώς θεωρείται abuse. Αυτό με τα αυτοκίνητα που τα μεταφέρουμε θεωρείται abuse, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό στο ότι να μην το κάνουμε. Συγγνώμη, εξήγησε το μου λιγάκι. 20 λεπτά με τα αυτοκίνητα, γιατί αφού μας έχασε το ελικόπτερο και πήγαμε και αλλάξαμε αυτοκίνητο. Όχι. Ναι, όταν παίζει σκηνικό, ναι, πρέπει 20 λεπτά περίπου να είσαι με τα ρούχα αυτά και με το αμάξι που μετακινήσει. Απαγορεύεται να αλλάξει αυτοκίνητο. Αυτό μου φαίνεται παράξενο. Δεν είναι ότι το πιστεύω, απλά θα το συζητήσουμε. Γιατί ακόμα και στην πραγματικότητα. Όποιος από εδώ πέρα έχει 2.500-3.000 ώρες και έχει παίξει σε μεγάλες πόλεις, το ξέρει. Ναι, ισχύει αυτό. Παιδιά, αλφα προς ομάδα, κάντε, κουνηθείτε γιατί σας κάνει kick. Εμένα με κάνει kick ο σερβερ. Άγγελος προς ομάδα. Κουνηθείτε όλοι από τη θέση σας. Pitbull προς ομάδα. Ξαναμπαίνω, έλα, Pitbull. Τα παιδιά που είναι μέσα, κάτι λένε για το όνομά μου. Dark Bull 6, τι λένε. Γιατί δεν ξέρω αγγλικά. Κουνηθήκατε όλοι να μην φάτε κικ. Αστυνομία. Ναι, ναι. Αλφα. Τώρα κάνω connect. Πες τους να περιμένουν. Πες ο αλφα είναι... Δεν ήρθε. Άκουσα τη σιρήνα. Πεπερώνεις προς όλους. Έλα, Πεπερώνη. Τα παιδιά που φαρμάραμε στο τέτοιο, πού να το αφήσω τα υπόλοιπα. Άγγελος προς ομάδα. Σιρήνες. Μισό λεπτάκι. Άγγελος. Όποιος έχει αλφα προς ομάδα, όποιος έχει κάτι πάνω του, όπλο και... κάναβη, οποιαδήποτε άλλη παράνομη ουσία, τώρα αποθήκη και οπλοστάσιο. Τα αφήνει τώρα. Θα έρθει η αστυνομία να είμαστε καθαροί. Μόλις ήρθε, έφτασε όλοι μέσα. Συγγνώμη που διακόπτω αλφα, αλλά όλοι μέσα να βάλετε το πιστόλι κάναβη που έχετε πάνω σας. Θα τους υποδεχτώ εγώ. Ωραία, πηγαίνετε μέσα, βάλτε τέτοιο και πες τους να κάνουν λίγη υπομονή γιατί έφαγε κεραυνό πες ο αλφα και ξαναμπαίνει πάλι μέσα τώρα. Κράτησε τους εκεί πέρα. Μίλητος προς Pitbull. Λίγο σιγή για να μπορέσω να ακούσω τι λέει η αστυνομία. Τώρα, παιδιά, σας είπα τι λέει για μένα για το όνομά μου, δεν ξέρω αγγλικά. Lucifer προς Pitbull. Ακούει. Τίποτα, ρε, απλά ουσιαστικά αλλάξαν το ρόλο σου λογικά από user σε... Λίγο σιγή δεν μπορώ να ακούσω. Σιγή στον ασύρματο, σιγή στον ασύρματο, σιγή στον ασύρματο.
Μαρία προς Αλφα. Αλφα προς ομάδα, μπήκα μόλις μέσα. Έλα Μαρία. Ωραία, μίλη και εσύ, γιατί λένε ότι θα στο πλήσουν ένα 24ωρο το μαγαζί. Ο Αλφα μας στην πόλη. Καλησπέρα. Ελάτε Αλφα να συνεχίσετε. Καλησπέρα κύριε ταξιάρχε. Ο κύριος ταξιάρχος μέχρι τώρα έχει ενημερώσει ότι θα κλείσει για 24 ώρες το μαγαζί. Μισό λεπτάκι να μιλήσω εγώ με τον κύριο ταξιάρχο. Κάντε λιγάκι σας παρακαλώ. Κάντε λιγάκι χώρο να μιλήσουμε με τον κύριο ταξιάρχο. Κύριε ταξιάρχε, ήμουνα εδώ πέρα, απλά έφαγα ένα κεραυνό και ξανά ήρθα. Άρα είστε γνώση των γεγονότων που προηγήθησαν εδώ σήμερα, χτες και τις υπόλοιπες μέρες, τις οποίες όπως μου έχετε δηλώσει εσείς ο ίδιος, υπάρχει έντονη εγκληματική δραστηριότητα στην περιοχή που θέτει σε κίνδυνο εσάς, έχει θέσει σε κίνδυνο συναδέλφους σήμερα και χτες. Συμφωνούμε όλοι όσο εδώ? Συμφωνούμε. Ωραία. Στον περιβάλλον χώρο το δικό σας επίσης βρέθηκαν οχήματα με βαρύ οπλισμό μέσα εγκαταλειμμένο και μάλιστα εντός του συνεργείου με κλειδωμένη πόρτα. Συν τις άλλες βρέθηκαν άτομα με ναρκωτικά, με και χίλια άλλα μύρια τα οποία αν τα εκτυπώσω δεν μου φτάνει το χαρτί του γραφείου. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Εμείς έχουμε έρθει εδώ ως σήμανση. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθαμε ως σήμανση διότι στην προηγούμενη νοσοκλινικό στο οποίο ήταν παρόν κάποιοι συνάδελφοι διέφυγαν, ενημέρωσαν το τμήμα για την ΕΛΓΕΝΕΣ εδώ και συν της άλλης λάβαμε μήνυμα από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ για πολλαπλούς τραυματίες, σοβαρά τραυματισμένους και κάποιους εκτυπώντες. Πράγμα το οποίο δεν μας αφήνει άλλη επιλογή από το να το κλείσουμε για 24 ώρες τουλάχιστον ως σήμανση μέχρι να πάρω ένταλμα. Επερώνεις προς όποιον να είναι. Εάν κρίνει ο ίδιος να το κλείσουμε εκτός από τον Α. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για τις επόμενες 24 ώρες. Τσεκάρετε στο Underdog chat. Δηλαδή αύριο στις 12 το βράδυ σας. Ψυχία σαν σύρματο. Θα ξανανοίξει ο χώρος, θα είναι διαθέσιμος προς το κοινό και εσάς. Εάν βέβαια και εφόσον δεν βρεθούν έκνομες ενέργειες εντός του χώρου αυτού από εσάς ή στο κτίριο μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παρακαλώ η ΕΚΑΜ να έρθει στο σημείο να μπει εντός του χώρου, να πάρει περίμετρο εντός του χώρου. Δεν φεύγει κανείς, θα δεν δώσω εγώ εντολή από το χώρο. Τελειώσαμε. Θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος σε όλους σας για τυπικούς λόγους. Ένας προς έναν. Και στη μετέπειτα θα γίνει έλεγχος σε όλα τα σημεία του καταστήματος. Οπότε θα ήθελα κάποιον που έχει όλα τα κλειδιά να με ειδογήσει σε όλους τους χώρους του καταστήματος να γίνει έλεγχος. Καλησπέρα. Αυτά από μένα. Πείτε μου. Ωραία, θα μιλήσω εγώ. Λοιπόν, εδώ πέρα όντως έχει γίνει Βαγδάτη αυτές τις μέρες. Πραγματικά. Εμείς είμαστε στο επίκεντρο αυτής της κατάστασης. Τα βαριά που βρήκατε, οι άνθρωποι και ο πόλεμος που παίχτηκε εδώ πέρα, εμείς δεν έχουμε καμία ανάμιξη. Είμαστε στο κέντρο εδώ πέρα της σε μια δύσκολη περιοχή, το γνωρίζετε καλά αυτό. Και δυστυχώς ο καθένας που έρχεται... Ο καθένας που έρχεται εδώ, κύριε ταξιάρχε, δεν ξέρουμε τις προθέσεις του και επειδή εμείς διατηρούμε μαγαζί, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Τώρα, εάν μπει κάποιος μέσα και έχει βαριά στο αυτοκίνητό του μέσα, εμείς καταλαβαίνετε δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τον ψάξουμε και ούτε να λάβουμε καμία δράση σαν πολίτες. Είμαστε συνεργείο και ο καθένας μας φέρνει το όχημά του για επισκευή. Αν το όχημα αυτό έχει μέσα παράνομες ουσίες, όπλα, πτώματα, δεν το γνωρίζουμε. Δεν είναι δικιά σας δουλειά να το γνωρίζετε. Ναι, συμφωνώ. Ακριβώς. Ό,τι και να έχετε βρει εδώ πέρα μέσα, εμείς είναι, πώς το λένε, δεν τα γνωρίζουμε. Επίσης, σας έχουμε καλέσει και σας έχουμε στείλει σήμα, μήνυμα σε όλα τα παράξενα σκηνικά, ακόμα και η υποψία που υπήρχε εχθές, συγγνώμη, σήμερα το πρωί για ύποπτη κίνηση, όπως έχουμε συμφωνήσει στο τμήμα, θα σας ενημερώνουμε. Βεβαίως. Τώρα θα πρέπει να ξέρετε όμως ότι σε κάποιες φάσεις δεν μπορούμε να σας ενημερώσουμε άμεσα γιατί σήμερα ήρθαν οι άλλοι με τα αυτόματα και ξεκίνησαν και έπεφταν πυροβολισμοί. Η πρώτη μας μέρη να είναι να δαμπουρωθούμε μέσα και μετά να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, οι τύποι που ήρθαν σήμερα έγινε εδώ πέρα πόλεμος με τους αστυνομικούς σας και μετά... μάλλον αυτοί τώρα δεν ξέρω τις προθέσεις τους, μετά φύγανε. Δεν είχαμε εμείς. Εδώ, αφού έρχονται ενισχύσεις μονίμως, η αστυνομία δεν σταματάει ποτέ. Η αστυνομία δεν είναι τα 20-25 άτομα που τυχόν βλέπετε στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας.
ως αστυνομία. Η αστυνομία είναι χιλιάδες, η αστυνομία είναι πάρα πολύ, η αστυνομία είναι το κράτος. Τι γίνεται τώρα στην περίπτωση. Ο οποιοδήποτε εγκληματίας, το λογικό είναι όταν πράξει κάτι παράνομο να σκοτεί να διαφύγει. Πάμε τώρα στα δύο ταύτα, για να μην καθυστερούμε επειδή ο χρόνος περνάει και έρχεται καταιγίδα. Θέλω, κύριε Αλφα, σας παρακαλώ πολύ, να δώσετε μία εντολή στους κυρίους που έχετε εδώ εσείς και σας ακούνε, να μπουν όλοι σε μια σειρά και να ψαχτούν ανάλογα από τα μέλη της αστυνομίας που βρίσκονται στο χώρο. Αλφα προς ομάδα, όλοι μία ώρα πίσω μου, παρακαλώ πολύ. Αλφα προς ομάδα, όλοι πίσω μου μία ώρα. Μαρία, Αλφα. Έλα Μαρία. Εγώ να κάνω ένσταση, δεν μπορώ να κάνω σωματικό έλεγχο σε γυναίκα, μόνο γυναίκα. Θα τους πεις αυτό που θα τους πεις. Κύριε Αλφα, λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής, για να είμαστε τίμοι. Εγώ, κύριε Ταξιάρχη, έχω ένα πιστόλι πάνω μου. Μάλιστα. Ξέρω ότι δεν έχω άδεια απλοφορίας, το γνωρίζω, αντρικά σας το λέω. Έχω θορυβηθεί με όλα αυτά και όπως είπα και τα παιδιά το πρωί που ήρθαν, τους δικούς σας ανθρώπους, τους το είπα επίσης ότι έχω. Ναι. Αυτό δεν το κάνει νόμιμο σε καμία περίπτωση, ούτε το δικαιολογεί. Απλά και αντρικά όμως θέλω να σας το πω, γιατί με όλα αυτά που έχουν γίνει, το πιστόλι δεν είναι για να σκοτώσω άνθρωπο, είναι για να αποτρέψω. Λόγω της κατάστασης και μόνο για την κατάσταση που έχει επικρατήσει και λόγω της συνεννόησης που έχουμε μαζί σας, οφείλω να σας πω ότι θα σας το αφαιρέσουμε. Όταν μπορέσεις, κοιτάξτε το μεγάλο κανάλι. Σε ανυπερθέτω χρόνο δε, θα μας επισκεφτείτε στο γραφείο μου, όπου ο κύριος είναι πανέτοιμος να σας εξυπηρετήσει, να σας βγάλει μια άδεια απλοφορίας μόνο για εσάς. Δεκτό. Και ευχαριστώ για την κατανόηση. Το εκτιμώ. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εντάξει. Όπως σας ανέφερε ο κύριος διοικητής, εντάξει, το όπλο θα σας αφαιρεθεί, αλλά δεν θα υπάρχουν κατηγορίες. Λοιπόν, κύριε διοικητή, θέλετε να περάσουμε μέσα. Ναι, εμείς. Θα ψάξω εγώ τον κύριο Αλφα και θα φύγουμε μαζί με τον κύριο Αλφα. Οι υπόλοιποι αστυνομικοί. Ωραία. Οι υπόλοιποι θέλουν να ψάξετε τα άτομα που είναι εδώ έναν προς έναν. Να μου αναφέρετε οποιοδήποτε έχει κάτι, το οποιοδήποτε παράνομο, να τον διαχωρίσετε από τη γραμμή και μπαίνουμε για έλεγχο για σφράγιση του καταστήματος. Ωραία. Τα κλειδιά για το συνεργείο τα έχω εγώ. Θα σας συνοδεύσω εγώ. Για το μπαρ, μισό λεπτάκι, δώστε μου. Αλφα προς ομάδα, ποιος είναι ο υπεύθυνος του μπαρ? Μαρία. Μαρία, έλα εδώ, σε παρακαλώ. Μου επιτρέπετε, κύριε διοικητή, να... Ωραία. Μαρία, έλα εδώ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, επέλεξε την εργασία του μπαρ. Όχι το τεμπελής ο ΑΕΔ, το μπαρ. Δεν έχει τεμπελής, το άλλαξα. Σταμάτα ρε, ξέρω τι λέω. Ωραία, έχεις το μπαρ επιλεγμένο. Ωραία, λοιπόν, τώρα θα πάμε μαζί με τον κύριο ταξιάρχο να του δείξουμε του ανθρώπου να ψάξει όλες τις αποθήκες του μπαρ κτλ. Ωραία, για να μην κάνω καμία βλακία, το λευκό γελίο αυθεντικό. Να σας ψάξω εγώ, να σας αποθυμεύσω. Να δηλώσω κάτι. Έχετε κάτι που μπορεί να πετσιμπήσει, να δηλώσω κάτι. Όχι το όπλο μόνο, αλλά εντάξει. Και ένα ξυστό νομίζω, το οποίο μου είχε τραυματίσει την ψυχή, τίποτα άλλο. Δεν έχω κερδίσει ποτέ. Άγγελος προς Αλφα. Υπόλοιπα δεν με ασχολούν. Το ξυστό, δεν κερδίζει τίποτα. Ποτέ. Μην πάρετε ποτέ. Και εγώ, 40 ξυστά έχω πάρει. Πετάω κορώνα γράμματα και κάτι το νόμι μας στο πλάι. Τα κατέβασα τα χέρια, έτσι. Ναι, είστε έτοιμος. Κύριε διοικητά. Πάμε να προβούμε και κύριο Μαδάρχα στον έλεγχο. Pitbull προς Αλφα, μ' ακούτε. Παρακαλώ. Έλα, Pitbull. Την κυρία δεν μπορούν να την ψάξουν, δεν έχουν γυναίκα σε αστυνομικό. Εντάξει, δεν την ψάξανε. Okay. Για να μην την ψάξουν, το λέμε. Ναι, βέβαια. Κυρία, εγώ θα χρησιμοποιήσω τον Garrett για να σας ψάξω. Είναι ένα μαγνητικό αντικείμενο. Για να μην υπάρξει επαφή και υπάρξει κάποιο πρόβλημα, παρουσιάζω τον Αδερφόν. Σαν τους Εβραίους είμαστε. Σαν τους Εβραίους διακτέλεση. Λούσιφερ προς Αλφα. Έλα, Λούσιφερ. Μήπως να φέρεις το θέμα στον ταξιάρχο τώρα για να αλλάξει λίγο τη συζήτηση. Μου κάνουν έλεγχο. Μαρία προς Αλφα. Έχεις τίποτα παράνομο πάνω σου? Απαγορεύεται. Δεν μπορούν, απαγορεύεται να κάνουν σωματικό έλεγχο σε γυναίκα χωρίς να είναι γυναίκα στην νόμος παρών. Η γυναίκα στην νόμος πρέπει να κάνουν έλεγχο. Ησυχία λίγο σαν σειρματό. Έλα, Μαρία.
Μου κάνει έλεγχο και με ένα μαγνητικό που δεν με αγγίζει. Ναι, έχεις κάνει παράνομο πάνω σου. Όχι, όχι, δεν έχω, δεν έχω. Εντάξει, άστο να ψάξει. Ντέρκ προς όλους, καλησπέρα σε όλους. Αλφα προς ομάδα, ποιος είναι μέσα, ποιος πάει μέσα, για έλατε εδώ πέρα. Κυρία διοικητή, υποδιοικητή. Ακούτε τι λένε στην αστυνομία. Κύριε Αλφα, άμα εισέλθηκα... Να συνεχίσω εγώ. Θα ανημερώσω ένα σύλληματο, συγγνώμη γι' αυτό. Αλφα προς ομάδα, μένουμε όλοι έξω. Όλοι έξω είμαστε. Αλφα προς ομάδα. Παρακαλούμε. Ναι, ούτε εγώ το κατάλαβα, παιδιά. Ναι, ούτε, μπορεί να θέλει να πάει τουαλέτα, βέβαια, ο άνθρωπος, γιατί κάποιος παραπονιόταν τόση ώρα στον ασύρματο. Καλό είναι να μας ενημερώνει και εμάς, γιατί... Μισό λεπτάκι να δω αν θέλει να πάει κανένας άλλος τουαλέτα. Αλφα προς ομάδα, θέλει κανείς άλλος τουαλέτα, να μπει να αφήσει τίποτα. Καταρχήν, αλφα προς ομάδα, έχετε τίποτα δυστυχώς πάνω σας. Δεν έχουμε έρθει για μπερίτσα. Αρνητικό. 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 Πρέπει να συμβαίνει προς αλφα. Όχι. Στην τουαλέτα. Oh. Ναι, καταλαβαίνω. Ποιος έχει κάποιο όπλο πάνω του? Όχι, εγώ Optimus. Optimus, τι έχεις? Έχω όπλο πιστόλι, αλλά έχω ενημερώσει τον ταξίαρχο τον προηγούμενο και μου είχε βγάλει φωτογραφία και μου είχε πει να το έχω γιατί είχα τον Battle Pass και μου είχε πει μπορεί να το κουβαλάς. Ωραία, πες το ενημερώσει τον ταξίαρχο, ότι έχει γίνει συνεννόηση. Πείτε πολύ προς άλλο. Λοιπόν, μου επιτρέπετε να ακολουθήσω και εγώ τη διαδικασία? Ναι, ναι, ελάτε μαζί μου. Όπα. Προσοχή, θα χτυπήσει το ελικόπτερο, θα εκραγεί. Φύγετε, φύγετε. Pitbull προς αλφα. Να μην εισέλθει άλλος μέσα στο χώρο του γελοντά. Έλα, Pitbull. Εγώ έχω μαύρα χρήματα, δεν μου πει κανείς τίποτα. Μαύρα χρήματα, εντάξει, τα κέντρισε σε κόρδες, πες εκτός... Μαρία προς αλφα. Έλα, Μαρία, πού είσαστε? Είμαστε πίσω και είναι δύο μηχανές εδώ πέρα, θέλουν να έρθουν να τις δεις γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι. Αλφα προς ομάδα δικές μας είναι οι μηχανές. Αλφα προς ομάδα, δύο χαλιαμπούσα, εδώ πίσω δικά μας είναι. Κύριε Αλφα, σε ποιον... Αρνητικό από μένα. Μισό λεπτά για τη ταξίαρχα, μιλάω στον ασύρματο να δω αν είναι δικές μας. Αλφα προς ομάδα, δύο χαλιαμπούσα εδώ, είναι δικά μας. Θα μου βγάλεις κανένα μάτι, Μαρία. Ρίζλα προς αλφα. Έλα, Ρίζλα. Νομίζω η μία είναι του Pitbull, για τη δεύτερη δεν ξέρω. Pitbull εδώ είσαι. Μαρία, κάτσε, περίμενε. Παντόφλα στον αλφα. Κατάλαβες. Άγγελος προς Optimus. Αλφα προς ομάδα. Οι μηχανές δεν ξέρουμε ποιανό είναι. Pitbull εδώ είναι. Εγώ είμαι εδώ. Είναι μία χαλιαμπούσα εδώ πέρα δικιά σου πίσω στο συνεργείο. Ναι, ναι, δικιά μου είναι. Ωραία, η μία. Η άλλη ξέρεις ποιανό είναι? Όχι, απλώς είχα πεθάνει και γι' αυτό δεν την έβαλα μες στον καράζ. Δικές μας είναι, κύριε ταξιάρχε. Να, να. Είναι των παιδιών. Ήρθα εγώ εδώ. Ήρθα κάποιος να την ξεκλειδώσει, να κάνουμε ένα λάθος. Μίλτος προς αλφα. Έλα, Μίλτο. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Όλη αυτή η διαδικασία τώρα με την αστυνομία, για ποιο λόγο γίνεται και μας κάνουν το ίδιο έλεγχο? Γιατί έγινε πόλεμος απ' έξω. Ναι, μπροστά ήμουν, αλλά... Τους ειδοποίησες κιόλας, δηλαδή δεν κάνουν κάτι, δεν έπρεπε. Ησυχία λίγο στον ασύρματο, εντάξει, θα τα συζητήσουμε μετά. Κύριε ταξίαρχε, θέλω να σας πω κάτι. Η δική μου η ευθύνη και η δικαιοδοσία αρχίζει και τελειώνει στις δραστηριότητες της Λέσχης. Τα πολιτικά τους μηχανάκια, δεν ξέρω τι θα βρείτε, δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη και φυσικά έχετε το ελεύθερο από μένα να κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ κάνω κουμάντο στα Harley και στην ομάδα όταν είναι εντός δραστηριότητας της ομάδας. Απλά το διευκρινίζω. Τώρα σαν πολίτες, αν παρανομούν και τι κάνουν, δεν ξέρω, εδώ πέρα τους έχω στρατιώτες. Έχουμε βρει κάτι πάνω στα άτομα που έχουμε ψάξει απ' έξω? Μπορώ να βάλω τη μηχανή αντιβάρου στον καράζ. Optimus προς αλφα. Ενημερώστε με ξανά, συγγνώμη. Έλα, Optimus. Πάγα κεραυνό για κάποιο λόγο. Εντάξει, ξαναμπες. Τελειώνεται με τους ελέγχους, η ώρα περνάει και νυχτώνει. Πρέπει την καταιγίδα. Κύριε ταξιάρχε. Παρακαλώ. Πάνω όπως σας προανέφερα από... Ωραία, ο κύριος αλφα. Ελάτε. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Τη μηχανή μπορεί να αντιβάρει στον καράζ? Ό,τι θέλετε κάνετε. Είναι okay. Κύριε, ναι, παρακαλώ, πείτε μας. Ναι, ναι. Παρακαλώ, περάστε.
Μπορείτε να μας ανοίξετε λίγο το χρηματοκιβώτιο εδώ πέρα? Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, δεν ανήκει σε μένα. Το βρήκαμε εδώ πέρα το χρηματοκιβώτιο. Δεν μάθαμε πότε τον κωδικό του και δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Έχουμε ο καθένας στο σπίτι του αφήνει τα πράγματά του. Και επειδή εδώ πέρα γίνεται χαμός και μισό λεπτάκι, πάμε λίγο έξω γιατί δεν σας ακούω τώρα. Μιλάτε λίγο έξω. Πείτε μου, έχει εκεί πέρα, πέθανε. Έχει εκεί πέρα ένα παράξενο είναι σημείο. Είναι το τρίγωνο των Βερμούδων εκεί πέρα. Ναι. Όπως δεν ξέρω αν με ακούσατε, γιατί σας είπα ότι αυτό το χρηματοκιβώτιο το βρήκαμε εδώ πέρα όταν νοικιάσαμε το μαγαζί. Δεν το χρησιμοποιούμε, ναι, δεν ξέρω τον κωδικό του. Και απλά επειδή είναι πάρα πολύ δουλειά για να το βγάλουμε, θεόβαρο, έχει μείνει εκεί πέρα. Έχω εντολή στην ομάδα, εδώ δεν αφήνουμε τίποτα πολύτιμο. Γιατί όπως έχετε δει, έχει πάρα πολύ εγκληματική δραστηριότητα και οτιδήποτε το καθένας το παίρνει σπίτι του. Το χρηματοκιβώτιο αυτό λοιπόν δεν ανήκει σε μένα, δεν ανήκει στην ομάδα. Και δεν ξέρω και τι έχει μέσα και δεν με αφορά. Αν ανοίξουμε αυτό το χρηματοκιβώτιο και έχει κάτι παράνομο μέσα. Πες το. Συλλαμβάνεστε αυτόματα. Και να σου πω, εγώ σας λέω τα πράγματα πως έχουν. Τώρα πείτε το αμέλειά μου. Δεν θεώρησα, δεν πήγε το μυαλό μου ότι εκεί πέρα μέσα μπορεί να έχει κάτι παράνομο και να το πείσω. Φανταστείτε ότι μπαίνετε σε ένα χώρο, σε ένα μαγάζι και έχει ένα χρηματοκιβώτιο. Δεν πήγε το μυαλό μου να καλέσω αστυνομία, ας πούμε, για να το πάρει. Λέω εντάξει, άστο εδώ πέρα. Έχω ένα σωρό δουλειές να διευθετήσω, την ομάδα να διοικήσω και αυτό, παιδιά, πήγε πάρα πολύ πίσω στις προτεραιότητες. Κύριε διοικητή, τι θα κάνουμε με το χρηματοκιβώτιο? Τι είναι αυτό που θα κάνουμε? Το χρηματοκιβώτιο μέσα μας λέει ο κύριος Α ότι δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Δυστυχώς. Τι να πω. Να μην φέρουμε παιδιά, από μένα, κύριε Αλφα, να το ανοίξουμε. Εδώ είμαι συνεργάσιμος. Ό,τι θέλετε, παιδιά, δεν έχω πρόβλημα. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Αλφα την άδεια, άμα μπορούμε να πράξουμε διαφορετικά να το ανοίξουμε. Γιατί καταλαβαίνετε, μετά θα επιβαρύνει τη θέση σας. Ναι, ό,τι νομίζω ότι πρέπει να κάνετε, κάντε το, παιδιά. Ίσα-ίσα, άμα το πάρετε, χάρη θα μου κάνετε κιόλας. Γιατί δεν πιάνει χώρο εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Απλά επειδή είναι λίγο και ο χρόνος που μας πιέζει. Μαδάρχα, τι λέτε? Μισό λεπτάκι, επιτρέψτε μου. Αλφα προς ομάδα, τσεκάρετε φαγητό και νερό. Τσεκάρετε φαγητό και νερό, όλοι παρακαλώ. Συγγνώμη. Τσεκάρετε φαγητό και νερό, όλοι καλά το λέω εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επιτρέπετε. Ναι. Αλφα προς ομάδα, τα πυρά δεν είναι προς... Από εμάς είναι... Είναι από την αστυνομία, είναι οκ, τα πυρά. Άγγελος προς ομάδια, προς ομάδα ακούστηκαν πιστολίδια. Ναι, αυτό ενημερώνω ότι είναι οκ, τα πυρά. Πρέπει να είναι... Είναι το τρίγωνο των Βερμούδων εκεί πέρα, ναι. Χάρη Χουντίνη, δεν πειράζει. Θα βρεθεί η λύση. Βλέπω να ανοίγει το κυβότιο. Α, το κατάφερε. Εντάξει, λογικό είναι, έχει σπάσει την κλειδαριά με το. Εντάξει, αφού δεν έβγαλε τίποτα. Με συγχωρείτε, είναι παραδοσιακή τρόπη μου. Είναι καθαρό το κυβότιο, το που ξέρει η πιστολιά είναι και παλιό αυτό σκουριασμένο με τεσέδε. Μαρία Πεσάλφα. Όπω ήταν η πόρτα. Λοιπόν, κύριε. Να είστε καλά, οκ. Okay. Άμα πάντως χρειάζεται. Τώρα. Ναι, πείτε μου. Αύριο 12, από σήμερα στι 12 μέχρι αύριο στι 12 το βράδυ, σα ενημερώνω ότι όποιο από εσά ή οποιοδήποτε πολίτη βρεθεί στον περιβάλλοντα χώρο ή εντός του κτηρίου, θα συλλαμβάνεται από αυτό φόρο. Στον περιβάλλοντα χώρο εννοείται και απ' έξω στο δρόμο, ας πούμε. Όχι απ' έξω στο δρόμο. Μέσα στο μαγαζί. Μέσα στο προάβλιο. Μέσα στο περιφραγμένο. Αυτό περιλαμβάνει και το μπαρ και το συνεργείο και οποιασδήποτε ενέργειες. Οπότε έχετε 5 λεπτά. Εμείς θα αποχωρήσουμε. Έχετε 5 λεπτά να πάρετε τα πράγματά σας, τα απαραίτητα που θέλετε εσείς για να βγείτε απ' έξω. Ωραία, θα μας επιτρέψετε, επειδή είμαστε πολλοί και δεν θα προλάβουμε, θα μας επιτρέψετε μετά την καταιγίδα να έχουμε αυτά τα 5 λεπτά. 10 λεπτά μάξιμου μετά την καταιγίδα, πάμε. Εντάξει. Παρακαλώ, μετά από σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αλφα προς ομάδα, πάμε να κλείσουμε μάτια
Και θα σας ενημερώσω στον ασύρματο αφού κλείσουμε τα μάτια για να κερδίσουμε χρόνο. Βασικά νομίζω αυτό απαγορεύεται. Ναι. Δεν το ωραία. Ξέρω. Αλφα προς ομάδα, ναι κάτσε γιατί νομίζω ότι απαγορεύεται εκτός παιχνιδιού. Ωραία, αλφα προς ομάδα, ακούστε. Έρχομαι έξω. Ακούστε τώρα 2-3 λεπτάκια σύντομα. Αλφα προς ομάδα, ακούει όλη η ομάδα, είμαστε εδώ όλοι. Μάλιστα. Έλα, Pitbull. Έτσι κι αλλιώς δεν μιλάμε το παιχνίδι, τι απαγορεύεται. Ωραία, ακούστε λοιπόν, αλφα προς ομάδα, ελάτε εδώ, μην κάνετε την μπαλαρίνα τώρα, καθίστε κάτω παιδιά, ελάτε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα κλείσει το μαγαζί η αστυνομία. Αυτό που έγινε, ακούστε, δεν είναι κακό, είναι καλό. Το ότι έξω σκοτώθηκαν αστυνομικοί και έπεσαν, έγινε πόλεμος και εμείς εδώ πέρα την έχουμε βγάλει καθαρότατη, δεν πήρανε κανέναν στο τμήμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι επιτυχία είναι αυτό, παιδιά. Είναι τρομερή επιτυχία. Θα κλείσουν το μαγαζί 24 ώρες να φύγει από το σύστημά τους. Κανένα πρόβλημα. Θα κάνουμε τις βολτίτσες μας εμείς στην πόλη αύριο. Δεν τρέχει τίποτα. Και μετά θα μας τα ανοίξουν. Σκεφτείτε, πάνω το χρηματοκιβώτιό μου έχει, πώς το λένε, είχε πράγματα μέσα. Δεν έκαναν καλό έλεγχο όμως. Γιατί μας εμπιστεύονται. Είχε ένα ψεύτικο πάτο. Δεν τον ανοίξανε ποτέ. Είδαν εκεί πέρα μέσα τα πρώτα. Είδε ότι είναι άδειο. Και τελείωσε. Έχω βάλει μέσα στο χρηματοκιβώτιο δύο πάτους. Ένα που είναι άδειος και ένα άλλο που είχε από κάτω τα πράγματα τα δικά μου που δεν θα πρέπει για κανένα λόγο να τα βρούνε. Το ότι δεν έγινε όλη αυτή η έρευνα είναι ευχής έργων γιατί μας εμπιστεύονται. Έχουμε πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Μπράβο σε όλους. Και αυτό που έγινε είναι καλό. Είναι θετικό. Λοιπόν, ελάτε μετά την καταιγίδα να τα πούμε πάλι μέσα. Ελάτε μετά την καταιγίδα. Πάμε να κλείσουμε μάτια. Πάμε. Έλα, Περόνι. Θα πρότεινα να. Τα υπόλοιπα να τα πάρει κάποιος αν εμπιστεύεται, να τα βάλει σπίτι του για 24 ώρες. Μαρία, δεν γουνάτε τίποτα. Δεν γουνάτε τίποτα. Τίποτα δεν γουνάτε. Μηχανές... Δεν έχουν βρει τίποτα. Άς τις μηχανές δεν πειράζει. Άς τις μηχανές εκεί. Αλφα προς ομάδα. Αλφα προς ομάδα. Ακούστε με καλά. Δεν βγάζει κανείς τίποτα, ούτε πιστόλι, ούτε τίποτα από τις αποθήκες. Τίποτα. Ό,τι λεφτά έχετε πάνω σας, ό,τι έχετε πάνω σας. Τίποτα. Pitbull προς ομάδα. Έλα, Pitbull. Για το λόγο ότι έχουν ψαχτεί και ξέρουν τι υπάρχει μέσα. Για το λόγο του ότι μπορεί να τους πονηρέψουμε. Από όπλα έτσι τώρα, φαγητά και τέτοια, πάρτε ό,τι θέλετε. Λεφτά, φαγητά, τα προσωπικά σας αντικείμενα, πάρτε ό,τι θέλετε. Όχι βέβαια ναρκωτικά και τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δεν τα αγγίζετε καν. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε μάτια ή με φάμε κανένα rollback. Άγγελος προς ομάδα. Κλείνω μάτια. Άμα κάποια στιγμή κλείσω, είναι επειδή στην κυρολεξία έφαγα κεραυνό, γιατί εδώ πέρα βρέχει και μάλιστα βαριά και έχει πέσει. Έτσι, αυτά είναι, κυριολεκτούμε. Pitbull, ναι. Προς Μαρία. Έλα, Pitbull. Α, προς Μαρία, συγγνώμη. Ναι. Άστες να πληθούν λίγο τις μηχανές, μη σε νοιάζει. Πεπερώνες προς Αλφα. Έλα, πεπερώνει. Ενημερώνω, είχαμε κάνει φάρ με κάτι παιδιά και έχουμε 2.200 κάτι κάναβης. Μέσα στην αποθήκη, φαντάζομαι. Όχι, πάνω του. Όχι, όχι, στην αποθήκη. Α, εντάξει, εντάξει. Στην αποθήκη, ας έχουμε ό,τι θέλουμε, παιδιά. Θα συνεννοηθούμε και μετά την καταιγίδα. Βγαίνω από ασύρματο, πάω πάνω, Μαρία, έλα και εσύ πάνω, να μιλήσουμε στο chat. Έρχομαι, έρχομαι. Μετά την καταιγίδα, μέσα, σας θέλω όλους να οργανωθούμε. Εντάξει, ομάδα. Μάλιστα. Οκ. Όπτιμος, για να μην. Και όσοι είναι να έρθουν, πάμε κάτω, μην πρίζουμε. Γιατί είμαστε στο Voice 1, ασύρματο πρέπει να πούμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Μετά την καταιγίδα στον ασύρματο, όλοι φύγετε από το Voice 1, μετά ασύρματο. Μάλιστα. Και αυτό, τυπάρες μου, είναι το έξυπνο αρπί που σας έλεγα. Έγινε πόλεμος έξω από το μαγαζί. Επιτρέπεται χωρίς ένταλμα να ψάξουν ιδιωτικό χώρο. Παιδιά, ακούστε, Μαρία μου, κανονικά όχι βέβαια, δεν επιτρέπεται. Αλλά δεν είχαμε λόγο να τους αμπουκαλέψουμε. Όταν ο άλλος έχετε να ψάξει χωρίς το ένταλμα και του λες ψάξε, είναι πάρα πολύ καλό. Δημιουργεί εμπιστοσύνη. Εγώ αυτό θέλω. Θα μπορούσαμε να πούμε, μην ακουμπάτε τη Μαρία. Θέλουμε ένταλμα, μην μπείτε μέσα. Τι θα καταφέρναμε? Τίποτα. Φερθήκαμε έξυπνα, τους είπα πηγαίνετε, αφήστε τα όλα μέσα. Πήγαν, τα αφήσανε. Δεν είχαμε τίποτα πάνω μας. Οι αποθήκες που τα αφήνουμε είναι κρυμμένες. Μπορεί να τις δει μόνο criminal, ούτε το Yellow Jack, ούτε το συνεργείο. Οπότε, παιδιά, ας ψάξουνε όχι μόνο χωρίς ένταλμα, με τις ευχές μας. Χαλί κόκκινο θα τους τρώσω. Όπως και έγινε.
Και έτσι χτίζεται εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το πρόσωπό μας. Αυτή είναι η βιτρίνα μας. Η βιτρίνα μας είναι καλό να πηγαίνει καλά με την αστυνομία. Ξαναλέω, το χρηματοκιβώτιο. Ο άνθρωπος έψαξε μόνο αυτό που έχω φτιάξει την πατέντα εκεί πέρα. Έτσι είδε ότι είναι άδειο. Και δεν έψαξε το υπόλοιπο. Εάν τους είχα τσαμπουκαλεμένους με εντάλματα, μην αγγίζετε τη γυναίκα, μητό να μητάλλω, το χρηματοκιβώτιο θα το είχαν κάνει φίλο και φτερό. Και όχι μόνο χρηματοκιβώτιο, οτιδήποτε άλλο. Τώρα έχει γίνει πάρα πολύ καλά, πήγε όσο καλύτερα μπορούσε να πάει και θα μας κλείσουν το μαγαζί 24 ώρες. Δεν είπα κουβέντα γιατί θα μας το ανοίξουν ξανά. Εάν τους αντισταθούμε, δεν θα μας το ανοίξουν. Λοιπόν, η Μαρία λέει, αλλά έτσι δεν ασκείς το νόμιμο δικαίωμά σου. Μόνο η εισαγγελέας έχει δικαίωμα. Μαρία μου, ξαναλέω, τα τυπικά τα ξέρω, αλλά επέλεξα να το επιτρέψω, γιατί χτίζει εμπιστοσύνη. Ένας αστυνομικός στο δρόμο μπορεί να έρθει να σε ψάξει. Ωραία, δεν έχει δικαίωμα να σε ψάξει. Εμένα με έχουν ψάξει πολλές φορές. Ξέρω ότι δεν έχω δικαίωμα και του λέω, αδερφούλη, να, ορίστε, ψάξε, ανοίγω το τσαντάκι και το δείχνω. Τι να του πω τώρα, φέρε μου εισαγγελέα, χαρτί, μπορεί και αυτός να μου πει θέση εισαγγελέα, ωραία, περίμενε εδώ, θα σε πάρω εγώ, θα πάρει εδώ σήμα στον ασήματο, έχουμε εδώ πέρα ένα παράξενο τύπο, θέλουμε να του κάνουμε σωματική έρευνα, ζητάει εισαγγελέα, θα πάρουν εισαγγελέα, μπορεί να τους δώσει το ok και μετά ουσιαστικά θα χάσω εγώ 3 ώρες από τη ζωή μου για να ψάχνω ένα τσαντάκι που έχει μέσα σακουλάκια για τα κακά του σκύλου. Καταλάβατε. Οπότε ναι μεν υπάρχει το απόλυτα νόμιμο, αλλά έτσι χτίζεις εμπιστοσύνη. Το ότι ήρθαν στο Yellow Jack μετά από πόλεμο έξω και δεν άνοιξε μύτη, είναι ευχής έργων. Έγινε τέλεια. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα. Λοιπόν... Είμαι και εγώ εδώ. Καλώς τη Μαρία. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, για να δω τι λέτε από κάτω προς τα πάνω. Η Ευθυμία. Τους σκίσαμε έξω από το μαγαζί. Ευθυμία, είσαι και εσύ με το όπλο, εσύ είσαι η μάχημη που μας μίλαγε. Παιδιά, οι κοπέλες είναι πολύ μάχημες που έχουν στην ομάδα, πάρα πολύ μάχημες. Λοιπόν, IRL, στις μεγάλες πόλεις σε ψάχνουν σωματικό έλεγχο. Σας είπα ξανά με το σωματικό έλεγχο, παιδιά, έτσι τους το επέτρεψα εις γνώση μου ότι είναι παράνομο και θέλουν εισαγγελέα, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και γιατί αυτό δημιουργεί εμπιστοσύνη και γιατί δεν σε ψάχνουν τσαμπουκαλεμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μας ψάξουν τσαμπουκαλεμένοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τους πονηρέψουμε με κανένα τρόπο, κανένα. Σκεφτείτε λοιπόν να είστε ο ταξίαρχος. Πας στο Yellow Jack που μόλις έχει γίνει μάχη απ' έξω. Λες, παιδιά, θα πρέπει να σας ψάξουμε. Και ακούτε λοιπόν, είσαι ο ταξίαρχος. Και ακούς απάντηση. Όχι, δεν θα μας ψάξεις, θέλουμε χαρτί εισαγγελέα. Αυτή είναι η μία απάντηση και είναι κάθε νόμιμο δικαίωμα. Η άλλη απάντηση είναι βεβαίως, ό,τι χρειάζεστε στη διάθεσή σας. Ποια από τις δύο απαντήσεις σας δημιουργεί εμπιστοσύνη? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάτι να κρύψει. Καταλάβατε, αυτό λοιπόν πετύχαμε. Πολύ μεγάλη μαγιά σήμερα, είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα και είμαι περήφανος γιατί ακούσανε και πήγανε και αφήσανε όλα τα πράγματα εκεί πέρα. Γι' αυτό λέω πρέπει να με ακούτε, γι' αυτό είμαι ο Α, γιατί μπορώ να μας βγάλω από τέτοιες καταστάσεις, έτσι, χωρίς να ανοίξει μύτη. Πόλεμος έγινε και δεν μας άγγιξε τίποτα. Το ότι θα μας κλείσουν το μαγαζί 24 ώρες δεν τρέχει μία. Λοιπόν, όταν μιλάς Discord και είσαι στο game να πατάς το caps που κάνει... Α, έλα ρε φίλε, κάνει τέτοια φάση. Okay, δεν το ξέρα, θα το πατάω. Να είστε καλά που μου τα λέτε. Και να σε ακούμε οι άλλοι στο game. Okay. Παναγιωτάρα, το χειρίστηκες τέλεια, λέει ο Τζιμάρας. Να είσαι καλά, διπάρα μου. PF Official, IRL... Για να δω πιο πάνω τι λέτε. Απ' τη μία, αν υποχωρήσεις, δεν γίνονται πολλά, αλλά από την άλλη, σε κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν σε κάνουν ό,τι θέλουν. Έγινε πόλεμος απ' έξω, παιδιά. Δεν ήρθανε και αυτοί επειδή βαριόντουσαν. Σκοτώθηκαν αστυνομικοί απ' έξω. Καταλαβαίνετε, είναι ήδη τσαμπουκαλεμένοι. Οπότε, δεν μας κάνουν ό,τι θέλουν.
ίσα ίσα και πολύ ψύχρεμος ήταν ο ταξιάρχος. Πάρα πάρα πολύ ψύχρεμος ήταν, παιδιά. Μπράβο ρε μάγκες, λέει ο Λοκότσος. Είμαι πολύ χαρούμενος, λέει ο Γιώργ. Play 900 IQ. Εγώ, παιδιά, άμα μετρήσετε κανείς το IQ, αρνητικό θα βγάλει. Ωραίος, ναι. Ο Λισπάν, όταν μιλάς, α, ωραία, ωραία, αυτό με το κάψα το κάνω, παιδιά, είναι πολύ ωραίο αυτό που μου λέτε. Να σας βάλω και τα τέτοια, τα σοκολατομερεντάκια, να παίζετε. Συγγνώμη, δεν το έκανα τόση ώρα. Από σερβερ. Α, άδικα τα άνοιξα τα σοκολατομερεντάκια, πρέπει να μπούμε μέσα. Μαρία, για λέγε. Τι να πω εγώ εδώ, το έχω χάσει. Πώς το είδες το σκηνικό? Καλά, το σωματικό έλεγχο, η αλήθεια είναι ότι δεν επιτρεπόταν σε μένα. Αφού δεν είχες κάτι, δεν υπάρχει λόγος να τους αποκαλέψουμε. Ναι, δεν υπάρχει λόγος να τους αποκαλέψουμε. Πολλά κάναν που δεν επιτρεπόντουσαν, δεν μας δείξαν κανένα ένταλμα. Αλλά έτσι κερδίζεις εμπιστοσύνη. Η Ευθυμία ίσως ήταν και η δίδυμη αδερφή μου. Το ίδιο κάνει και εκείνη μάχημη είναι. Παύλος λέει και καληνύχτα, τα λέμε αύριο, καληνύχτα την πάρα μου. Ο Ντάρκς δεν είναι τόσο εύκολο να ζητήσουν ένταλμα, συνήθως φεύγουν και περνάνε αργότερα. Όχι, μια χαρά, άμα φανείς ύποπτος, μια χαρά ζητάνε ένταλμα. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά. Ο Τζιμάρας Παναγιωτάρα, με ποιο τρόπο δηλαδή θα μπορούσαν να δουν τις κρυφές αποθήκες? Εάν τις είχαμε στο job του barman, την κρυφή αποθήκη με τα όπλα, θα τη βλέπανε. Έχουμε φροντίσει λοιπόν το job του barman, τα κλειδιά ουσιαστικά, οι αποθήκες που ανοίγουν είναι καθαρές και δεν έχει τίποτα παράξενο. Επίσης και στο συνεργείο το ίδιο. Λοιπόν, απλά ρε Παναγιώτη, δεν μπορείς να έχεις καλά με όλους. Κοιτάξτε το, γιατί στο τέλος θα βγεις κακός. Δεν τα έχουμε καλά με όλους. Παιδιά, ξαναλέω, παίζουμε έξυπνο αρπί. Τι θα ωφελούσε τώρα? Η αστυνομία έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν μας παίρνει για σούτια. Φυσικά και πρέπει να τα έχεις καλά. Πρέπει να είσαι έξυπνος, παιδιά, ακούστε. Αν πας να τα βάλεις με κάτι που δεν σε παίρνει, θα χάσεις. Εάν εγώ τα βάλω με την αστυνομία, το είπα και μέσα στο παιχνίδι, η αστυνομία θα έρχεται μετά κάθε μέρα και θα μου κάνει έλεγχο. Δεν θα περάσουμε καλά. Θυμάστε με την προηγούμενη αστυνομία, παίζουν και εντολές με τα ρομποτάκια, συγγνώμη τώρα τις έβαλα. Θυμάστε με την προηγούμενη αστυνομία, πόσες φορές ήρθαν και μας βάλαν στον τοίχο και μας ψάχνανε? Δεν σας κούρασε? Εμένα με κούρασε. Ξεκίναγα να κάνω κάτι και να οργανώσω κάτι. Όπκε, ψηλά τα χέρια, στον τοίχο, κάνε, ράνε. Κάτσε ρε φίλε, άσε με να κάνω δύο δουλειές στην ομάδα μου. Και τελικά δεν παίζαμε αρπί. Τελικά ήμασταν τα τσουλάκια είχαμε γίνει εκεί πέρα μέσα. Τώρα που το παίζουμε έξυπνα, παιδιά, όμως δεν έχουμε τέτοια. Τεράστια διαφορά. Τώρα είμαστε ωραίοι. Και δεν είμαστε καλοί με όλους, είμαστε καλοί με αυτούς που πρέπει να είμαστε καλοί για την ασφάλεια της ομάδας. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει την έβγαλες καθαρή, μη μιλάς καθόλου. Καλά, δεν είναι και τυχαίο, παιδιά. Το χειρίστηκα πάρα πολύ έξυπνα για να τη βγάλω καθαρή. Όπως εγώ που είχα μια καρέκλα gaming με τιμολόγιο, χάλασα τα ροδάκια και πήγα να μου την αλλάξουν, ενώ με τιμολόγιο δεν γίνεται. Ναι, okay, κάπως έτσι. In-game, επειδή οι άντρες δεν ψάχνουν γυναίκες συνήθως, μήπως IRL ψάχνουν πολύ βαθιά τις γυναίκες? Δεν καταλαβαίνω τι λες ρε PF official, τι πάρα. Και ο Νικόλας Άισμαν εδώ πέρα έχει ρίξει αναψυκτικούλια. Ο Τζιμάρας εντωμεταξύ, άνοιξαν όντως κάποιο χρηματοκιβώτιο και δεν είχε μέσα? Εντάξει, αυτό είναι RP, παιδιά, έτσι, είναι RP. Κέρδισαν την εμπιστοσύνη του και όπως σας είπα δεν βρήκε το ψεύτικο πάτο κτλ. Λοιπόν, και ένα άλλο, αν θες να κάνεις, καλό για σένα και καλύτερο για εμάς, να κουνάς λίγο παραπάνω την κάμερα
γύρω εκεί που είσαι. Οκ, την πάρα μου, θα το κοιτάξω μετά. Μπαίνω λίγο μέσα γιατί λένε ότι έκλεισαν το μαγαζί και εγώ και κοιμήθηκα στο μαγαζί. Το έκλεισαν. Έτσι μου λένε. Πότε πρόλαβαν. Και λένε ότι θα μείνω για τόσο... Άντε μπες και εσύ και μπαίνω και εγώ μέσα. Πάμε να μπούμε μέσα, που σημαίνει ότι χαιρετάμε τα αγαπημένα μας ρομποτάκια. Συγγνώμη, για πολύ λίγο ήτανε. Pitbull, γιατί εξελίσσεται το σκηνικό. Έλα, Pitbull. Πήγε ο ταξίαρχος πάνω στο Gerald Black και έγραψε ότι έκλεισε το μαγαζί. Τώρα, μα έχει μείνει κάποιες μέσα, θα τους βγάλει ο staff. Μπαίνω και εγώ τώρα μέσα, okay, δεν ξέρω πού θα με βγάλει. Έρχομαι μέσα στο και παιχνίδι, έρχομαι στο παιχνίδι. Εγώ πρόλαβα και βγήκα πάντως. Οκ. Okay. Καταβαίνω σύρματο. Κατέβα σύρματο, έρχομαι και εγώ. Χαμούλης έχει γίνει σήμερα, παιδιά. Χαμούλης. Ο Δημήτρης καλά έκανες, τώρα σε κανένα χρόνο θα σου έρθουν να σε ψάξουν. Ισχύει. Μετά από αυτό που έγινε, παιδιά, είμαστε υπεράνω κάθε υποψίας. Τους ανοίξαμε τα πάντα, μας ψάξανε όλους, δεν έφερε κανείς αντίσταση, ήμασταν κύριοι στη συμπεριφορά μας, ψάξανε όλες τις αποθήκες, υπεράνω υποψίας πλέον. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος με το σκηνικό. Άδεια οπλοφορίας πρέπει να βγάλεις, επιγόντως. Ναι, ισχύει. Και είδατε που του είπα ότι έχω όπλο, έτσι. Και το εκτιμήσανε. Πάμε να βγάλουμε άδεια οπλοφορίας. Ναι, χαμούλης. Παιδιά, ταινία έχει γίνει, μιλάμε το κάθε βράδυ, έτσι. Βλέπουμε ταινία, όχι αστεία. Βλέπουμε ταινιάρα. Πάνω βλέπετε τις εντολές που αλλάζετε χρώμα στο στούντιο. Κάτω βλέπετε τα ελιξίρια που έχουν εφεδάρες. Έχω φτιάξει κάποια ελιξίρια, Shiny Uni, Cash Bank, Top One και Super Good. Και δύο χειροποίητα που είναι το Pitbull και το Χαλιαμπούσα. Όλα αυτά τα ελιξίρια έχω φτιάξει ειδικά εφέ. Όποιος ρίξει κάποια από αυτά τα ελιξίρια θα απολαύσει και το ειδικό εφέ που έχω φτιάξει, αντί για ένα τζιφάκι που βγαίνει ή για ένα ευχαριστώ, κουνιέται ο τόπος εδώ πέρα, σύεται ο τόπος. Άντε ρε παιδάκι μου, θα πεθάνουμε από γεράματα. Άντε ρε πισάκι μου, άντε ρε πισάκι μου, άντε ψυχή μου. Να σε αναβαθμίσω και σένα. Τουρίστα, τουρίστα. Ελεύθερη πτώση του τουρίστα, να δούμε που θα... απ' έξω μας έβγαλε, εντάξει, απ' έξω μας έβγαλε. Γέννησα έναν άνθρωπο, παιδιά. Το είδατε. Κάτσε να μπω και ασύρματο. Εγώ έμεινα χωρίς όχημα. Αυτή η τότερα μην μπαίνω. Μπαίνω πρωί και βράδυ μόνο. Αλφα προς ομάδα, μόλις μπήκα σε. Παρακαλούμε, Αλφα. Λοιπόν, εγώ δεν πρόλαβα να βγάλω όχημα. Άγγελος προς ομάδα. Έλα, Άγγελε. Πρέπει να κοινώσουμε το κτίριο αυτή τη στιγμή, γιατί όποιος βρεθεί μέσα, είτε μέσα στο κτίριο, είτε μέσα ή στο προάβλιο, συλλαμβάνεται επαυτοφόρα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Βγάζουμε μηχανή και φεύγουμε. Εγώ είμαι με όχημα αυτή τη στιγμή. Μηχανά. Έλα, κανείς εκεί πέρα, κανείς εκεί πέρα. Όσοι είναι μέσα, συλλευτούν όλοι. Pitbull προς Α. Έλα, Pitbull. Κλείσανε και το μαγαζί, κλείσανε και το συνεργείο, να ξέρετε όλα. Εντάξει, όλα. Λογικό. Λοιπόν, Α προς ομάδα, σας θέλω όλους να πάμε να κάνουμε μια ωραία κουβεντούλα. Ποιος θα βγάλει τώρα μηχανάκι? Ποιος είναι δίπλα μου? Ευγένιος λοιπόν, προς Α. Έλα, Ευγένιε, εσύ είσαι. Βγάλε μηχανάκι να βγάλω εγώ μετά. Α, περιμένεις. Βγάζω τότε. Έλα, βγάλε εσύ. Βγάλε. Άγγελος προς ομάδα. Έλα, Άγγελε. Κάλλιστα θα μπορούσαμε να πάμε από τον γκαράζ που έχει λίγο πιο κάτω μέσα στο σάντι να βγάλουμε μηχανάκια. Εντάξει, ρε φίλε, τα βγάλουμε από εδώ πέρα. Και μπορείς να τα βγάλει. Όχι, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να είμαστε μέσα στο προάβλιο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, θα βγούμε. Θα βγούμε. Τώρα ανοίξαμε μάτια, μωρέ. Άκουμα προς ομάδα. Έλα, άκουμα. Λίγο πιο κάτω είναι όλοι creeps μαζεμένοι.
Εντάξει. Αυτοί μας λείπαν τώρα. Δεν θα ασχοληθούμε με τους creeps. Αλφα προς ομάδα. Θα πάμε σε ένα σημείο τώρα για να δούμε στο χάρτη, για να αράξουμε, να μιλήσουμε και να βγάλουμε πορεία δράσης για το 24ωρο που θα περάσει. Πού θέλετε να πάμε? Θέλετε να πάμε στο... Μήπως να πάμε στο... στο Candy Shop, εκεί στην Προβλήτα, που είναι ωραία? Έλα, πάμε Candy Shop. Πάμε Candy Shop. Πάμε στην Προβλήτα. Αλφα προς ομάδα, πάω μπροστά. Ελάτε πίσω με τις μηχανές παραταγμένοι. Λίγο προς αλφα, λίγο το κράνος. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Μαρία προς αλφα, μισό λεπτό να έρθω κι εγώ. Ναι, περιμένουμε, δεν φεύγει κανείς. Αλφα, αναμένετε λίγο. Δεν φεύγουμε, παιδιά, εδώ περιμένουμε, απλά περιμένουμε απ' έξω. Αλφα προς ομάδα, βγάλτε μηχανές, παιδιά, βγάλτε μηχανές, να έχουμε τα οχήματά μας. Γρήγορα. Optimus προς αλφα, όπως προς αλφα. Έλα, Optimus. Πάμε να βγάλει τη μηχανή, γιατί είχαμε να με τα πμάξει πριν. Ναι, ναι, πήγαινε, βγάλει τη μηχανή και έλα, πήγαινε, βγάλει τη μηχανή και έλα. Μίλτος προς ομάδα. Έλα, Μίλτο. Η Harley που έχουμε είναι custom, δηλαδή donate η μηχανή. Όχι, δεν είναι donate. Optimus προς αλφα. Έλα, Optimus. Δεν μπορώ να μπω μέσα, είναι κλειστό πια. Ναι. Εντάξει, έλα, με τα μάξει, ρε φίλε. Ρε τι έπαθα. Κάτσε πίσω τώρα εσύ τότε, κάνει συνοδεία. Πίσω, okay, πίσω, κάτσε. Ανοιχτό είναι για ωραία, ωραία, ωραία. Εμένα δεν μου αφήνει. Μήπως έχεις το job του μηχανικού. Μάλλον, όχι, το job του μηχανικού. Pitbull, Μπερσάλπα. Έλα, Pitbull. Θα πρέπει λίγο να συζητήσουμε και τι γίνεται μετά που φεύγετε, που θέλουμε να φαρμάρουμε εμείς. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί αυτό που άκουσα δεν μου άρεσε. Όχι, θα το φτιάξουμε. Αλλά απλά θα βάλω κανόνες, παιδιά. Όταν θα εκπροσωπεύετε την ομάδα και εσύ, ειδικά Pitbull που είσαι Β' και ο Άγγελος, θα φροντίσετε αυτά που κάνω εγώ. Έτσι που σας βάζω χέρι, που φωνάζω, που σας έχω σε τάξη, θα τα κάνετε εσείς. Αλλιώς η ομάδα θα γίνει τσίρκο. Τέλος θα πάντα, τα πούμε, θα τα πούμε εκεί πέρα. Νάιτμερ προς αλφα. Μισό λεπτάκι, κάτι λέει ο Pitbull. Για πες Pitbull, συγγνώμη. Όταν θα κάτσουμε να συζητήσουμε, θέλω λίγο να σας πω για να καταλάβετε πάνω κάτω πώς είναι το πράγμα. Γιατί και αυτό δεν είναι ουσιαστικά εφικτό που λέμε τώρα. Θα καταλάβετε τι λέω. Τέλος πάντων, πάμε εκεί για το. Θα το συζητήσουμε, θα μου πεις τα προβλήματά σου και θα βρούμε σε όλα λύσεις. Αλφα προς ομάδα, βγήκαμε όλοι έξω. Θετικόν. Λοιπόν, για να δω. Pitbull προς αλφα, θα μείνω πίσω. Ωραία, μείνει πίσω. Αλφα προς ομάδα, ξεκινάμε για Candy Shop. Εκεί πέρα θέλω, για να το ευχαριστηθούμε και να γουστάρουμε, θα παρκάρουμε όπως έχουμε πει. Καταρχήν, στο δρόμο, θα τα λέω συνέχεια μέχρι να τα αφομοιώσουμε. Κρατάμε αποστάσεις. Δεν με ενδιαφέρει να είμαστε κοντά-κοντά, εφέ. Με ενδιαφέρει να φτάσουμε με ασφάλεια. Το πάμε πολύ καλά τις τελευταίες μέρες και θέλω να το συνεχίσουμε. Αποστάσεις. Μισό λεπτάκι, Άγγελε. Δεν προσπερνάει ο ένας τον άλλον. Πίσω-πίσω είναι ο Pitbull για να μας ενημερώνει εάν κάποιος μένει πίσω στο κομβόι ώστε να κόψουμε. Δεν προσπερνάμε, κρατάμε αποστάσεις. Όταν θα φτάσουμε, ο τρόπος που παρκάρουμε, παρκάρω πρώτα εγώ, μετά παρκάρει, περιμένει, περιμένετε όλοι, παρκάρει ο από πίσω μου δίπλα μου, ο από πίσω του δίπλα του και ούτω καθεστής ένας-ένας, γιατί αλλιώς θα τρακάρουμε μεταξύ μας. Δεν κατεβαίνει κανείς από τις μηχανές και θα κάνουμε το κολπάκι το ωραίο με το 1-2-3, θα κατέβουμε μαζί και με το 1-2-3 θα βγάλουμε τα κράνη όλοι μαζί. Περώνεις προς αλφα. Μισό λεπτάκι, ο Άγγελος θέλει να πει κάτι. Έλα, Άγγελε. Ήθελα να πω να μείνω πίσω εγώ σήμερα, αλλά αφού θα μείνει ο Pitbull, okay. Θα μείνει ο Pitbull. Έλα, Πεπερώνη. Πάω λίγο σελ να γεμίσω βενζίνη. Ωραία. Μίλτες προς αλφα. Μισό λεπτάκι. Είναι άλλοι που θέλουμε βενζίνη. Λούσιφερ προς αλφα. Πάμε βενζινάδικο πρώτα. Πάμε βενζινάδικο όλοι μαζί. Ελάτε, πάμε βενζινάδικο και όποιος θέλει βάλει βενζίνη. Πάμε στην κουνιάδα της Ευτέρπης που είναι εδώ πέρα δίπλα. Την Άρτεμη. Πάμε στην Άρτεμη. Έχω εγώ σειρά. Πάει και η Ευτέρπη. Για ένα 24ωρο δεν θα τη φιλήσουμε. Η Ευτέρπη, ναι, θα, μαύρα ματάκια θα κάνουμε. Αλφα προς ομάδα, περιμένετε να βάλουν οι δύο και μετά, μην πάτε όλοι μαζί εκεί πέρα. Να κάνουμε αναμένουμε από πίσω. Αυτός που κάνει σούζες δικός μας είναι. Θα κάνει κανένα μπουμ. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε.
Άγγελος προς ομάδα, η μηχανική να καθαρίσουμε τις μηχανές. Άμα θέλετε. Τώρα, όταν φτάσουμε στο Κάντι, γιατί αυτή τη στιγμή θα αργήσουμε. Ωραία, όταν φτάσουμε στο Κάντι. Ομάδα. Αλφα. Έλα, Optimus, μισό λεπτάκι. Optimus, πρώτα. Θα το κάνω μόλις φτάσουμε στο Κάντι, θα τα ξεκαθαρίσω εγώ. Ωραία. Pitbull, πες το. Όταν φτάσουμε στο Κάντι, αυτό ήθελα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ποιος άλλος θέλει να μιλήσει? Ο Μίλτος προς Αλφα. Έλα, Μίλτο. Μόνο εγώ λοιπόν, γιατί πρέπει να φτιάξω με ένα θεούλι ένα θεματάκι που έχω. Okay. Έλα να μας βρεις το Candy Shop μετά. Ναι, ναι, ναι. Είναι δικός μας αυτός που κάνει σούζες. Αυτός που έφυγε μπροστά, νομίζω πως ναι. Μα προς αλφα. Αλφα προς ομάδα, ποιος είναι αυτός? Άκουμα, άκουμα. Εσύ είσαι. Ναι, πω. Άκουμα, έλα εδώ πέρα κι εσύ, δεν θέλω να κάνετε μπουρδες. Παιδιά, εάν αφήσω εσένα ρε άκουμα, μετά πρέπει να αφήσω και τους υπόλοιπους. Παιδιά, σεβαστείτε αυτό που σας λέω. Δεν είστε μονάδα, είμαστε πολλοί. Άκουμα, εάν εσένα τώρα δεν σου βάλω χέρι και δεν σου πω ότι κάνεις βλακίες και σταμάτα το, θα το κάνει και ο άλλος. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι για όλους. Αλφα. Έλα μου. Ήθελα να πω στο καράζ, δεν ήθελα να κάνω κάτι τώρα. Αφού κάνεις σούζες δεξιά και αριστερά. Δεν έκανα τώρα, πριν έκανα και το σαμάτσα. Επειδή παιδιά, ναι, δεν θέλω να σας κάνω παρατήρηση. Ο πρώτος κανόνας που δεχτήκατε, οι προϋποθέσεις να παίζετε σοβαρό αρπί. Δεν μου μοιάζει με σοβαρό αρπί αυτό. Παιδιά, έχετε δεχτεί κάποιους κανόνες, κάποιες προϋποθέσεις. Με το να τις αθετείτε, δεν βοηθάει πουθενά. Και ξαναλέω, μη σκέφτεστε ατομικά. Έλα, μωρέ, μια σουζίτσα έκανα. Είμαστε 10 άτομα. Μετά, εάν δεν κάνω εγώ παρατήρηση σε εσένα που έκανες, θα κάνει και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε ότι πρέπει να κρατάμε τις ισορροπίες. Όταν είστε μόνοι σας, όχι σουζά, backflip κάνε με τη μηχανή σου. Αλλά εδώ θέλω σοβαρή, ωραία εικόνα για την ομάδα μας. Αυτή που ευχαριστιέστε και εσείς ρε παιδιά και μας κάνει όλους υπερήφανους. Άγγελος προς αλφα. Ναι, και κάτι άλλο. Παιδιά, μέχρι τώρα έχετε παρατηρήσεις. Κάποια στιγμή θα αρχίσω να βγάζω άτομα από την ομάδα και θα σοβαρέψει το πράγμα. Δεν θα ακούτε αυτό, δεν θέλω να γίνω γραφικός, ο Αλφα που παραπονιέται. Μετά θα αρχίσω να πετάω έξω άτομα από την ομάδα. Οπότε σας παρακαλώ, πριν φτάσουμε εκεί, συνετιστείτε. Έλα, Άγγελε. Ήθελα να προτείνω να πάμε στο crate, αλλά πότε βλέπω τελείωσε. Όχι, ας το crate. Τώρα πάμε, έχουμε να μιλήσουμε, να βγάλουμε σχέδιο μάχης για διάφορα πράγματα. Ποιο crate ρε, εδώ δεν έχουμε όπλα πάνω μας, crate. Η μισή, η άλλη μισή έχουμε. Ποιος έχει όπλα πάνω του? Εγώ έχω ένα βαρύ και ένα πιστολάκι, το έχω αφήσει. Όποιος έχει όπλα πάνω του θα τα αφήσει, βγαίνουμε. Στο σπίτι είναι, στο σπίτι είναι. Λοιπόν, αλφα προς ομάδα δεν έχει crate τώρα, δεν έχει τίποτα. Πάμε να κάνουμε μια δραστηριότητα σαν ομάδα. Πάμε να βγάλουμε σχέδιο μάχης για την αυριανή μέρα που θα είναι κλειστό και για αυτό που λέει ο Pitbull που κάποια παιδιά θέλετε να φαρμάρετε και τις υπόλοιπες ώρες. Άγγελος προς αλφα. Έλα, Άγγελε. 24 ώρες σημαίνει από τώρα, δηλαδή από την ώρα που το έκλεισαν, μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Δηλαδή αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε ανοιχτοί. Εντάξει, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πώς είμαστε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Έλα ρε φίλε. Αλφα προς ομάδα, βάλατε βενζίνη όλοι? Θετικό. Θετικό. Βλέπω δύο μηχανάκια που δεν είναι σε παράταξη. 15 άτομα είμαστε, αλφα. Περιπολικό, εντάξει, για τέτοια, για βενζίνη ήρθανε, για βενζίνη. Ελάτε σε παράταξη, ελάτε, κάτσε, θα μιλήσω εγώ στον ταξιάρχο. Βενζίνη βάζω. Ναι, ξέρω. Υδρώνει κιόλας, κάνει και ζέστη. Ποιος είναι εκεί παρκαρισμένος, όλοι σε παράταξη, βάλτε και σε παρακαλώ και εσύ εκεί τη μηχανή σου. Μένω για να φύγουμε, μωρέ. Ωπ, συγγνώμη για το κράνος, κύριε ταξιάρχε, συγγνώμη για το κράνος, μισό λεπτό. Λοιπόν, αδειάσαμε, πήραμε τα αντικείμενά μας. Είμαστε εντάξει, βγάλαμε και τις μηχανές μας. Τώρα θα κυκλοφορούμε σαν κομβόι, έτσι ενημερώστε και εσείς αν θέλετε τους συναδέλφους σας. Δεν είμαστε απειλή για τους πολίτες. Αν τηρείτε τα όρια ταχύτητος και τα νομοθετήματα και ό,τι ορίζει ο κωδικός της κυκλοφορίας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εσάς που σας λέμε τυπικούς, με ακράνη σας και ένα όμορφο θέαμα μπορώ να πω, εμένα μου αρέσει προσωπικά. Έτσι, ναι, είναι για την ασφάλειά μας προφανώς. Μα ασφαλώς. Πιο καλά μου αρέσει αυτό που βλέπω παρά να σε δώσω δίτροχο πατή.
Ναι, ισχύει. Ωραία, ναι. Λοιπόν, απλά κάντε σε αυτό που είναι, θα ορειβωθούν οι πολίτες, γιατί ξέρω ότι η εικόνα αυτή μπορεί να αγριέψει κάποιους ανθρώπους. Όχι, δεν θέλει να ορειβηθεί. Μόνο έχουμε συνέργειες προκαλούνται. Οκ, μια χαρά. Είμαστε ίσα από αυτό, είναι μια όμορφη εικόνα, μπορώ να πω. Δείχνει μια κουλτούρα που μου αρέσει εμένα. Δεν ήμουν υπέρμαχος της ποτέ, αλλά μου αρέσει σαν όψη. Έχουμε τη φιλοσοφία μας εμείς οι Μηχανόβοι. Λέμε ότι οι τέσσερις ρόδες ταξιδεύουν το σώμα και οι δύο ρόδες ταξιδεύουν την ψυχή. Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας αφήνω πάνω να ασχοληθώ με την ομάδα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αλφα προς ομάδα, εντάξει, δεν είναι καθόλου τσαμπουκαλεμένος. Καθόλου. Αυτό πήγα να τσεκάρω. Μακρύνεστε, θα είναι ευχής έργων. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλα να τον ψαρώσουμε ευχάριστα. Αλφα προς ομάδα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ως εξής. Θα ξεκινήσω. Έλα, Pitbull. Κατεβείτε, βάλετε το κράνο σας πρώτον και δεύτερον. Ναι, ναι, σωστά. Πώς? Και δεύτερον ήμουν εκεί γιατί περίμενα να φύγουμε για να έρθω τελευταίος. Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ σε παράταξη σας θέλω όλους. Θα μείνεις εσύ τελευταίος. Μίλτος προς Αλφα, μου λες που να έρθω. Λοιπόν, Κάντισο. Άγγελος προς Μίλτο. Ακούστε λιγάκι, Κάντισο, Κάντισο, ακούστε λιγάκι. Θα ξεκινήσω εγώ. Μετά ξεκινάει από τα αριστερά μου οι δύο μηχανές που είναι. Μετά ξεκινάτε ένας-ένας από τα δεξιά μου και ακολουθείτε. Να φύγουμε με τη σειρά, εντάξει. Ξεκινάει ο επόμενος μόλις βγούμε στον δρόμο. Να ρωτήσω κάτι, επειδή κάποιος κάνει κάποιο παράσιτα νομίζω. Δεν ξέρω αν τα ακούτε κι εσείς. Κάποιο μικρόφωνο νομίζω. Να είστε καλά, λοιπόν, ξεκινάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, ένας-ένας, όταν θα βγαίνουμε στον δρόμο θα ξεκινάει ο επόμενος. Όταν θα βγαίνουμε στον δρόμο. Ξαναλέω, οι δύο από τα αριστερά μου ξεκινάτε μετά από μένα και μετά οι υπόλοιποι ένας-ένας. Φύγαμε. Πάω αργά-αργά αλφα προς ομάδα για να βγείτε όλοι στον δρόμο. Pitbull προς Αλφα, είμαι από πίσω. Έχουν ωραία. Φύγει. Ωραία. Φύγαμε. Πάμε. Ανοίγουμε γκαζάκι. Προσοχή, εδώ έχει στροφή δεξιά. Κόβουμε για να μην πέσει ο ένας πάνω στον άλλον. Κόβουμε. Προσοχή. Και τώρα βγαίνουμε εθνική. Περιμένω να βγείτε όλοι εθνική. Pitbull, μόλις βγεις εθνική που είσαι ο τελευταίος, πες μου να ανοίξω γκάζι. Έλα, Άγγελε. Να ενημερώσω να μην προσπερνάμε. Αυτό το είπαμε πριν ξεκινήσουμε. Δεν προσπερνάμε, είναι κανόνας. Όχι, γιατί κάποιος πήγε να με κάνει προσπέραση. Pitbull προς Αλφα. Ναι. Ανοίγεται. Ωραία. Αλφα προς ομάδα, ανοίγω γκαζάκι. Πατάμε όλο το γκαζάκι και κρατάμε αποστάσεις. Αλφα προς Pitbull, άμα μείνει κάποιος πίσω με ενημερώνεις. Εννοείται, είμαστε κομπλέ τώρα. Αλφα προς ομάδα, γνωρίζουμε ποιο είναι το όριο εντός πόλης. Τα 50. Καλά, εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Ναι, εντάξει, δεν θα πάμε. 30, πέρα. Λογικά κάπου εκεί. 30 με 30. Στην πραγματική ζωή είναι 50 εντός πόλης, στην πραγματική ζωή, το 50 είναι. 50 είναι και εδώ 50, άμα πάνε να δώσεις δίπλωμα δεν έχουν δώσει περισσότεροι από εμάς. Άγγελος προς Αλφα. Βγαίνουμε έξω εδώ στην έξοδο, βγαίνουμε στην έξοδο. Άγγελος προς ομάδα. Βγαίνουμε στην έξοδο, έλα Άγγελε. Ένα καλό παλικάρι μαυριδερό τώρα σε χρωμά, με στρίμωξε στον τοίχο, τράκαρα πάνω στον τοίχο, με τράκαρα πάνω στον τοίχο. Προσέχετε παιδιά, προσέχετε, είπαμε αποστάσεις ασφαλείας. Άγγελος προς Αλφα, προς τα πού έστρεψες? Από εδώ βγαίνουμε όπως είστε, βγαίνουμε δεξιά. Και εγώ που με πάει το GPS παιδιά, δεν έχω κάποια άποψη εγώ πάνω στο θέμα. Είναι το θέμα ότι σας χάσαμε. Με χάσατε. Είναι το θέμα. Ναι, σας χάσαμε. Πήγε στην εθνική, ξανά. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν είστε πίσω μου. Pitbull. Pitbull δεν είναι... Είναι τρία άτομα εδώ πέρα που δεν ξέρω τι κάνουνε. Σταματάνε, έρχονται, σταματάνε, έρχονται. Εγώ αυτό είναι. Έχασα το τέτοιο. Λοιπόν.
Αλλά το GPS έτσι λέει, αλλά από εδώ πρέπει να πηγαίνουμε όλοι. Το GPS, παιδιά, μου έχει βγάλει μία μουτζούρα εδώ πέρα. Άγγελος προς αλφα. Έλα, Άγγελε. Εδώ για... έχει αναστροφή, το GPS μου έχει αναστροφεί εδώ πέρα, παιδιά. Ναι, να έχουμε αποστάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή τόσες αποστάσεις που κρατήσαμε, χαθήκαμε. GPS, ρε, παιδιά, βάλτε GPS. Εγώ έχω χαθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Κάντισο, όμως. Εντάξει, ερχόμαστε και εμείς. Μίλητες προς ομάδα. Ανέβη. Έλα, Μίλητο. Λέτε ένα απόσταση για το Κάντισο. 8003. Πίτμπουλ προς Κάντισοπ. Έλα, Πίτμπουλ. Εγώ είμαι τελευταίος και, και μπροστά μου είναι ο κύριος Όπτιμους. Ωραία. Εγώ έφτασα Κάντισοπ. Λοιπόν, όσοι είστε Κάντισοπ, παρκάρετε, δεν κατεβαίνετε από τις μηχανές και περιμένετε. Άμα κατεβήκατε... Περιμένουμε να παρκάρει ένας-ένας. Αυτό ισχύει και για μένα, όπως βλέπετε. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Προς αλφα. Μόλις παρκάρει ο τελευταίος, ξεκινάμε, δεν προσπερνάμε. Περιμένουμε, τώρα παρκάρω και εγώ. Έλα, Άγγελε. Έχουμε περιπολικό δίπλα μας. Μας κυνηγάει η αστυνομία, μην το ψάνεις. Ναι. Εντάξει, μας χαζεύει η αστυνομία, παιδιά. Μένουμε στα μηχανάκια, δεν κατεβαίνουμε να τους ψαρώσουμε, παιδιά, τους αστυνομικούς. Είμαστε όλοι εδώ. Άγγελος προς ομάδα, όλοι από τα αριστερά του αλφα. Βλέπω κι άλλους και έρχονται. Δεξιά. Έλα, όπου χωράτε, όπου χωράτε. Μάλιστα. Ένας-ένας, περιμένετε να παρκάρει ο ένας, περιμένετε και μετά ξεκινάει ο άλλος. Πίτμπουλ παρκάρει και μετά ξεκινάει ο άλλος. Έλα, πιτμπουλάρα. Μαρία προς ομάδα. Δεν κατεβαίνουμε από τα μηχανάκια, δεν κατεβαίνουμε από τα μηχανάκια, δεν κατεβαίνουμε από τα μηχανάκια. Λίγο σιγή. Μισό, αλφα, εμένα κόλλησε, συγγνώμη. Οπτίμος, θέλει Μαρία. Όχι τώρα, όχι τώρα, όχι τώρα. Λοιπόν, αλφα προς ομάδα, παρκάραμε όλοι. Λοιπόν, τώρα με το 3 κατεβαίνουμε και με το 3 βγάζουμε κράνος. Ωραία, πάμε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Έλα ρε ομαδάρα, γουστάρω. Και με το 3 κλειδώνουμε. Και με το 3 κλειδώνουμε. 1, 2, 3. Άρε ομαδάρα, εντάξει. Γουστάρω. Άγγελος προς ομάδα. Έλα, Άγγελε. Εγώ και ο Όπτιμος τώρα θα ξεκινήσουμε να καθαρίσουμε τις μηχανές. Αλλά τις χρειαζόμαστε ξεκλείδιτες, γιατί άμα δεν ανέβουμε πάνω στη μηχανή, θα τη βλέπετε τέτοιο. Ωραία, ας ξεκλειδώσουμε λοιπόν τις μηχανές όλοι να κάνουν τώρα τα παιδιά εδώ πέρα. Πίτμπουλ προς Μαρία. Μάλιστα. Την έκανε στη μηχανή παρανάλωμα. Αφού πέσατε πάνω μου. Λούσιφερ προς αλφα. Δεν σας είδα ποτέ. Έλα, Λούσιφερ. Το επόμενο 3 δεν το άκουσα όμως. Όπτιμους προς Μαρία. Ποιο είναι το επόμενο? Βγάζουμε πιστόλια και γαζώνουμε το περιπολικό. Να, γι' αυτό δεν το άκουσες. Όπτιμους προς Μαρία. Μάλιστα. Κι άλλος έλα να κλειδώσεις τη μηχανή σου. Μίλητος προς αλφα. Έλα, Μίλητο. Είναι ο μοναδικό πρόβλημα. Ακόμα δεν έχω φτιάξει μηχανή, το χρώμα. Δεν πειράζει. Θα το φτιάξουμε. Όταν ανοίξει το συνεργείο, αύριο. Αυτό, απλά το λέω. Λοιπόν, αλφα προς ομάδα, θέλετε να πάμε... Έλα, πάμε να ράξουμε εδώ πέρα. Βασικά, εδώ μπροστά στις μηχανές, ωραία είναι. Και να... Και τις μηχανές, μην είμαστε μακριά. Γιατί είναι εξεκλείδωτες, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, τώρα θα πούμε δύο λόγια για το πώς θα οργανωθούμε αύριο και για το farming που θέλετε να κάνετε τα παιδιά που είστε μέσα στο server τις άλλες ώρες, στην πόλη μάλλον, συγγνώμη. Και μετά, παιδιά, χαλαρά, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, μπαίνετε στα channel, όχι στον ασύρματο, στο άλλο channel και κάνουμε το χαβαλέ μας. Παίρνουμε και κάνα γλυκάκι να φάμε, λέμε ανέκδοτα, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και αγαπάμε. Μετά χαβαλές. Αλφα. Έλα, Pitbull. Μετά στο χαβαλέ, μήπως θα πάρουμε και κανένα καλό αμάξι να φύγουμε, καμιά μηχανή. Ό,τι γουστάρετε αγαπάτε θα κάνετε μετά. Ό,τι γουστάρετε θα κάνετε μετά. Λοιπόν. Η δικιά μου μηχανή δεν θέλει να καθαρίσει. Α, για κάτσε μου πάνω να πατάω. 1, 2, το κάψι λέω, κάψι.
Παιδιά, αλφα προς ομάδα. Μου πάνε από το... Πρέπει να έχεις ασύρματο πάνω σου. Α, δεν έχω ασύρματο. Προς αλφα, λοιπόν, άμα πάρουμε ασύρματο και βάλουμε τον ασύρματο και τον ανοίξουμε σε ένα κανάλι, π.χ. το 14. Ναι. Σε κάποια παιδιά είναι το caps lock που πατάς και δείχνει όπως μιλάνε οι αστυνομικοί σε ασύρματο. Ναι. Ή με το alt το κουμπί. Και δείχνει. Α, να το κάνουμε. Στήλιο. Ναι, θα είναι πιο καλό και δείχνει ότι μιλάμε από το παιχνίδι. Ασύρματο. Okay. Ωραία, τέλεια, να το κάνουμε, να το κάνουμε. Οκ, okay, παιδιά, από το chat ζητώ συγγνώμη, ακόμα μαθαίνω πράγματα, να είστε καλά που μου τα μαθαίνετε και την ομάδα μου ευχαριστώ που μου μαθαίνετε πράγματα. Θα γίνουμε καλύτεροι. Μέρα με τη μέρα θα γίνουμε καλύτεροι. Nightmare προς αλφα. Έλα, Nightmare. Με αυτό που λέω όμως, να ξέρεις, ακούγεσαι in-game όταν μιλάς ασύρματο. Δεν ισχύει τόσο. Δεν ισχύει, μπορείς να το κάνεις και χωρίς. Μίλητος προς ομάδα. Όχι παιδιά, ισχύει. Αυτό που λέει και καλά το παιχνίδι είναι ότι πρέπει να κάνεις την κίνηση όταν μιλάς στον ασύρματο, είτε ακούγεις είτε όχι. Αν κάνεις την κίνηση, αυτό και καλά θέλουν και οι staff. Αλφα προς ομάδα, τσεκάρουμε φαγητό και νερό, γιατί είδα εδώ πέρα ένας, εδώ έπεσε σαν περιστέρι, έπεσε. Για να δούμε. Είσαι καλά να του βάλεις δύο σκαμπύλια. Του πατάω τη μούρη, παιδιά, δεν βοηθάει πολύ αυτό. Άγγελος, προσώπτε μου, σαλά λίγο στη μηχανή μου και δοκίμασα να την καθαρίσεις. Εσύ είσαι χειρότερο, εσύ έκατσες πάνω στη μούρη. Ρε εσύ, Pitbull. Θα το κλάσω τώρα. Δεν βοηθάς και πολύ έτσι. AI Άγγελος, Medic. Δοκίμασα... Ακούει, ακούει. Νερό. Νερό. Δεν έχει καβ' να κάνει, μπράβο. Νάτος, σηκώθηκε, σηκώθηκε. Ωραία, ποιο θέλει νερό. Ωραία, εντάξει, μα ποιος θέλει νερό, έλα, έλα εδώ, έλα εδώ. Ποιο είναι το ID σου? Πες ID. 44. Έφυγες. Κατά λάθος, κατά λάθος. Λοιπόν, αλφα προς ομάδα, να πούμε δύο πραγματάκια, να το τελειώσουμε το τυπικό, την οργάνωση και μετά να χαλαρώσουμε όλοι και να κάνουμε το χαβαλέ μας. Για μαζοχτείτε λιγάκι. Pitbull προς αλφα, μόλις τελειώσουμε όλη τη συζήτηση για αυτά τα τυπικά, μήπως θα πάμε σε ένα μαγαζάκι και πάρουμε και ένα σύρματο να το φτιάξουμε. Μα, ό,τι γουστάρουμε, μετά κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Περάσεις προς Pitbull. Μη σου ξεχάς, μη ξεχνάς ότι μου χρωστάς ένα τηλέφωνο. Το έχω στην τσέπη μου. Έχω εγώ τηλέφωνο να σας δώσω, παιδιά. Άγγελος προς αλφα. Έχω στο μαγαζί βέβαια. Στο μαγαζί έχω τηλέφωνο να σας δώσω. Έλα, Άγγελε. Θα πρότεινα να πάμε πιο κάτω στην προβλήτα. Να μην κάτσουμε εδώ πέρα κοντά που είναι το προηγό. Ναι, πάμε. Δεν πειράζει. Πάμε εκεί πέρα. Να μου πεις... Να κλειδώσουμε τις μηχανές όμως. Άστο, να είμαστε κοντά στις μηχανές, παιδιά. Άστο, άραξε εδώ, δεν μας ακούτε περιπολικό. Έτσι κι αλλιώς ασύρματο μιλάμε. Άραξε εδώ, είμαστε κοντά στις μηχανές. Και μετά. Έλα, Λούσιφερ. Δεν είναι αναγκαστικό να πάρουμε ασύρματο. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω αυτή τη στιγμή. Και αν κάνω την κίνηση, βγαίνει κανονικό ασύρματο. Πώς το κάνεις? Shift και Y. Δεν είναι αυτή η κίνηση, ε. Αυτή η κίνηση είναι και καλά για να βγει ο ασύρματος και μετά το ρυθμίζεις εσύ και το ανοίγεις. Εντάξει, θα το δούμε, ένα... θα το δούμε μετά, θα το δούμε μετά. Ναι. Κάτσε να τελειώσουμε από αυτά, θα το δούμε μετά. Pitbull προς αλφα. Έλα, Pitbull. Αυτό που γίνεται τώρα και έχουμε ασύρματο πάνω μας, το βλέπετε. Ναι. Εδώ υπάρχει ασύρματος. Αν μου κάνεις όμως έλεγχο στο inventory μου, δεν έχω ασύρματο. Άρα emote είναι αυτό, εντάξει, είναι emote. Ναι. Όπως βγάζει και μαγειρεύει τα μπιφτέκια και δεν έχεις μπιφτέκια. Α, μπράβο αυτό. Λοιπόν, αλφα προς ομάδα, για λίγο την προσοχή σας και βλέπω κάποιον να έρχεται με φόρα και χαρά. Το περιπολικό έφυγε, τέλεια. Αλφα προς ομάδα, για ελάτε λίγο, για να συνεννοηθούμε λιγάκι. Έχω την προσοχή σας. Τέλεια. Θετικό. Ωραία. Τι θέλει εδώ ο φίλος? Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Είμαι ιδιοκτήτης εδώ, όχι ιδιοκτήτης, υπάλληλος του Candy Shop. Ναι. Και επειδή υπάρχει περίπτωση να κλείσω σε λίγο το κατάστημα, έλεγα μήπως επειδή είσαστε εδώ μαζεμένοι, αν χρειαστείτε κάτι.
Θα χρειαστούμε να έρθουμε να πάρουμε, αλλά δώσ' μας δύο λεπτάκια να οργανώσουμε κάτι που πρέπει. Και θα έρθουμε να ψωνίσουμε. Θα ξέρω απλά γιατί θα κλείσω σε λίγο, μην μείνετε. Σε πόση ώρα θα κλείσεις? Τώρα, 2-3 λεπτάκια. Σε 2-3 λεπτά, ρε φίλε, δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, κάνε δουλειά, θα σου κλείσει εσύ και θα τα πούμε αργότερα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άγγελος προς Αλφα. Σε 2-3 λεπτά, παιδιά, δεν προλαβαίνουμε ούτε να μυρίσουμε τις μυρωδιές του Κάντισορ. Έλα, Άγγελε. Θα πρέπει να χαθώ λίγο σκέψη μου για μια δουλειά που πρέπει να κάνω για αύριο. Εντάξει, θα ενημερωθείς από Pitbull. Μάλιστα. Δεν βγαίνω, λοιπόν, απλά δεν μιλάω. Δεν ακούω. Okay. Αλφα προς ομάδα, για έλατε να σας βλέπω λίγο γιατί έχω και τα ψυχαναγκαστικά μου. Μπροστά μου όλοι για να σας βλέπω, ρε παιδιά, γιατί πραγματικά αυτό είναι ψυχαναγκασμός, sorry τώρα. Ωραία, ωραία. Ναι, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, έχουμε για 24 ώρες κλειστό το μαγαζί. Οπότε, για 24 ώρες κάνετε ό,τι γουστάρετε, όχι με τα ρούχα της ομάδας. Έτσι, ο καθένας μόνο του να ζήσει για να θυμηθούμε λίγο τη ζωή πριν την ομάδα. Αυτό είναι ευχής έργων από πολλές απόψεις. Και η αστυνομία δεν τζαμπουκαλεύτηκε. Τελείωσε ανέμακτα αυτό το σκηνικό και ο καθένας από εσάς θα έχει μια ολόκληρη μέρα για να ζήσει τη ζωή χωρίς την ομάδα. Να δείτε πώς είναι και να δείτε πόσο πολύτιμη και πόσο όμορφη είναι η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Μπαίνουμε μέσα στην πόλη και ξέρουμε ότι υπάρχει μια οικογένεια, μας περιμένει. Θα μιλήσουμε με τους δικούς μας ανθρώπους, με τους φίλους μας. Μπορεί να ζήσουμε μια περιπέτεια, μπορεί να κάνουμε πράγματα ρουτίνας, αλλά ό,τι και να κάνουμε θα το κάνουμε μαζί. Δεν είστε πλέον πια μόνοι σας. Θα το κάνουμε μαζί. Αυτό είναι ευλογία. Αύριο λοιπόν θα ζήσετε μία μέρα εκτός ομάδας και όταν θα ξανανοίξουμε θα ήθελα ο καθένας να μου πει την εμπειρία του πώς ήτανε. Και όσο αφορά λοιπόν για το αύριο, ελεύθεροι, χωρίς τα ρούχα της ομάδας, να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Κατανοητό για αύριο? Κατανοητό. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για το φαρμάρισμα, επειδή θέλετε κάποια παιδιά να φαρμάρετε για να παίξετε, για να ευχαριστηθείτε και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σας το κόψω αυτό και επειδή από ό,τι ενημερώθηκαμε όλοι από τον Θεούλη, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το criminal job που έχουμε, underdogs, που σημαίνει ότι ακόμα και μόνοι σας να πάτε, εκείνη τη στιγμή είστε underdogs. Αυτό δεν το ήξερα. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, εννοείται να το κάνετε, αλλά επειδή αντιπροσωπεύετε την ομάδα, θα βάλουμε κάποιους κανόνες και η συμπεριφορά σας θα είναι αυτή που αρμόζει στην ομάδα. Εντάξει, θα υπάρχει επικεφαλής, όταν είναι μέσα ο Pitbull ή ο Άγγελος, αυτή θα είναι η επικεφαλής. Θα τους ακούτε σαν να είμαι εγώ. Έλα, Pitbull. Pitbull προς Αλφα, εγώ πρώτη φορά σε όλη τι έχω παίξει, πρώτη φορά το βλέπω αυτό και το ακούω. Ποιο? Ότι έχεις ένα criminal job και όταν δηλαδή δεν είσαι criminal και είσαι με τα πολιτικά σου, επηρεάζεται πως είσαι από το criminal job που είσαι και κανονικά. Ωραία, αυτό θα το πούμε στο support, θα πάμε στο support μετά να μας το διευκρινίσουν, να τους πεις και εσύ τις αντιρρήσεις σου, να το συζητήσουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό, Pitbull, να το λύσουμε. Εάν παρόλα αυτά, κοιτάξτε, εάν δεν ισχύει τελικά, κάνετε ό,τι γουστάρετε. Χωρίς τα ρούχα της ομάδας, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Εάν όμως ισχύει αυτό που μας είπε ο Θεούλης, τότε θα πρέπει να βάλουμε κανόνες, παιδιά. Δηλαδή, θα πρέπει να είστε με το ρουχισμό της ομάδας, θα πρέπει να μιλάτε όπως μιλάει η ομάδα, έτσι θα ξυπνήσουμε λιγάκι, θα πρέπει να γενικά να βγάλετε την ομάδα ασπροπρόσωπη. Γι' αυτό λοιπόν θα θέσουμε επικεφαλής. Μόνο με τους επικεφαλείς θα πηγαίνετε. Γιατί αν πηγαίνει ο καθένας μόνο τους, παιδιά, δεν θα πάει καλά. Θα γίνει χαμούλης. Και πάλι θα είστε οργανωμένοι. Pitbull, έχεις κάνει φαρμάρισμα αρκετές φορές από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά? Μάλιστα. Ωραία. Άρα έχεις γνώση στο τι πρέπει να... πώς πρέπει να γίνει, τι πρέπει να προσέχεις κτλ. Ναι, εντάξει. Okay. Ωραία. Το αφήνω αυτό πάνω σου. Εσύ κρίνε πώς θα διαχειριστείς τις καταστάσεις. Αυτό που θέλω εγώ είναι να επιβάλλεις στην ομάδα την εικόνα που πρέπει να έχουμε. Δεν πάμε ούτε να βριστούμε με τους άλλους τα καλά καθούμενα και ας βρίζουν οι άλλοι. Εμείς είμαστε σωστοί και δεν ανταλλάσσουμε πειρά εάν δεν προκληθούμε.
Έτσι, αυτή είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Θέλω να είμαστε σωστοί. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα pitbull τα αφήνω πάνω σου και μισό λεπτάκι θα πεις ότι γουστάρεις. Θα επιβάλλεις σωστή επικοινωνία στον ασύρματο pitbull και ο άγγελος. Θέλω να είσαι σωστή. Εάν θέλετε να μιλήσετε χαλαρά όταν θα πάτε σαν ομάδα, κανένα πρόβλημα να το κάνετε, αλλά μπείτε voice chat 1 ή 2. Όταν θα είστε ασύρματο, ακόμα και απουσία μου, θέλω να μιλάτε τυπικά. Πεπερώνεις προς αλφα. Μισό λεπτάκι, θέλει να ρωτήσει κάτι ο Pitbull. Έλα, Pitbull. Πρώτον, αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι εμείς πηγαίνουμε και συνεργαζόμαστε με gang. Δεν συνεργαστήκαμε με κανέναν gang. Βρήκαμε εκεί τον gang. Δεν θέλω, παιδιά, δεν θέλω καραγκιοζιές. Συγγνώμη τώρα, Pitbull. Ποιος είναι αυτός που ξαπλώνει και σηκώνεται? Δεν ξέρω. Σάλφα. Ποιος? Γιάννης προς Αλφα. Έλα, Γιάννη. Μου ξέφυγε μόνο ότι πήγα να κάνω αυτό με το adjust και πήγε λάθος. Εντάξει, άμα ξέφυγε δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά θέλω να προσέχετε γενικότερα. Άμα ξέφυγε, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό ξέφυγε από ό,τι καταλαβαίνω. Ζω εγώ. Λοιπόν, οκ, okay, όλα καλά, συνεχίζουμε. Λέγε, Pitbull. Πούλου λες, είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε τώρα μόνο εμείς να φαρμάρουμε. Μπορεί να πάμε εμείς για να σκάσουν άλλοι. Εμείς όμως δεν το ξέρουμε. Εμείς δεν θέλουμε όμως να παίξουμε σούρια. Θα μιλήσουμε μας. Ουσιαστικά αυτό κάναμε και με τους μπλε. Μιλήσαμε. Ναι, το κατάλαβα. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά είσαι. Και παίξαν οι μπλε με τους κόκκινους. Ωραία, και αφού παίξαν οι μπλε με τους κόκκινους, εμείς καθίσαμε και φαρμάραμε και ήταν και μπλε εκεί. Αφού μας μιλάγανε, δεν μπορούσαμε να με τους μιλάμε. Όχι, μια χαρά κάνατε. Μια χαρά, στο λέω εγώ. Σε... ακούμε, τι είναι αυτό, ανεμιστήρας, ακούμε τέτοιο. Α, να, λοιπόν, βλέπω το Βασίλη γράφει, δώστε μου μισό λεπτάκι αυτό να το διαβάσω. Να το διαβάσω, α, διάβασε το Μαρία, να ακούσει όλη η ομάδα. Στα χωράφια πάνε μόνο με ρούχα ομάδας και επίσης μόνο όταν κάποιος είναι criminal μπορεί να πάει εκεί. Άλλωστε, αν δεν είσαι criminal δεν σε αφήνει να φαρμάρεις το script. Και πες Παναγιώταρα μου ότι πάμε μόνο με ρούχα ομάδας. Τώρα μόλις αυτά όταν... βάζουμε, Βασίλη, βάζουμε κανόνες, γιατί δεν γνώριζα ότι δεν μπορούν τα παιδιά να φαρμάρουν εκτός ομάδας. Τώρα αυτό λοιπόν, βάζουμε κανόνες για το πώς θα γίνεται. Ναι, πες Μαρία. Συνεχίζει. Όταν είναι εκεί ένα άλλο γκάνγκ, δύο επιλογές έχουμε. Μένει μόνο ένας από τους δύο, είτε με το καλό είτε με το κακό. Απλά σας εξηγώ τους κανόνες. Αυτό είναι κανόνας. Εντάξει, περιμένετε να φαρμάρουν και να τελειώσουν και μετά πάτε. Δηλαδή, άμα κάτσουν αυτοί τότε, π.χ. σου λέω κάθονται μέχρι το βράδυ, εμείς δηλαδή δεν θα φαρμάρουμε καθόλου, αυτό λέμε. Είναι δηλαδή παράλογο αυτό που ακούω. Αλφα προς ομάδα, κουνηθείτε λιγάκι γιατί μπορεί να φάτε kick κάποιος. Ντούγκς προς πίτμου. Γιάννη προς αλφα. Ακούει. Έλα, Νάσμερ. Όταν πάει κάποιος να φαρμάρει και έχει job criminal και φοράει ό,τι ρούχα να είναι, δεν ξέρει κανένας μέσα στο RP τι ομάδα είναι και έχει το δικαίωμα να μην μπει σε ποια ομάδα νίκη. Όπως όταν είσαι σε βουνό επάνω, απαγορεύεται άμα φοράς μάσκα να σου ζητήσουν να τη βγάλεις. Αυτή είναι η νόμη του RP. Ωραία. Εγώ για να καταλάβω τώρα, γιατί δεν έχω γνώση. Είναι μέσα ο owner και μας λέει ότι μπορούμε μόνο να πάμε με τα ρούχα της ομάδας. Δεν μπορούμε να πάμε με άλλα ρούχα. Μπορούμε να πάμε μόνο σαν underdogs. Αυτό μας λέει ο Θεούλης μέσα. Ναι, όμως, άμα γίνει κάτι σαν άντεντος πάλι θα είμαστε σαν ομάδα. Και άμα γίνει κάτι μετά εσείς θα κράξετε εμάς. Ενώ όχι, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα. Καταλάβατε. Εγώ θα κράξω μόνο εάν φερθείτε όπως δεν αρμόζει στην ομάδα. Τώρα, εάν πάτε εκεί πέρα και υπάρχει συμπλοκή, οκ. Okay. Εάν δεν θέλετε να υπάρχει συμπλοκή, αφού είναι κανόνας ότι πρέπει να μείνει μόνο ένας εκεί πέρα, γιατί και εγώ δεν το ήξερα, νομίζω ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε, ή πάμε σε άλλο χωράφι, εάν έχει, δεν ξέρω, έχει άλλα χωράφια. Έχει. Ή πάμε σε άλλο χωράφι ή περιμένουμε να τελειώσουν και μετά πάμε εμείς. Αυτές είναι οι επιλογές μας. Ναι. Απλά να σας πω, λέει, ότι έτσι είναι οι κανόνες σε όλα τα 5M server. Εντάξει, οκ, okay, άμα είναι έτσι, έτσι. Okay. Εγώ, Βασίλη, δεν ξέρω. Ακούω τους κανόνες και προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά της ομάδας. Θα τη βρούμε την άκρη. Έλα, Μίλτο. Οι κανόνες αλλάζουν ένα σερβερ. Αυτό που λέει ότι είναι σε όλους τους 5M δεν ισχύει, γιατί έχω παίξει εγώ σε πολλούς σερβερ, δεν γινόταν έτσι. Εδώ πέρα είναι δική του κανόνες, κάνει ό,τι θέλει. Παρόλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Απλά παρένθεση έκανα. Παρόλα αυτά, εδώ πέρα, παιδιά, είναι το σπίτι του Βασίλη και οφείλουμε να είμαστε σεβαστικοί απέναντι στους κανόνες του.
Παιδιά, θα το προσαρμόσουμε όπως και να έχει. Θα το προσαρμόσουμε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με τους κανόνες. Άρα, αφού λοιπόν εδώ ο οικοδεσπότης μας θέλει να φοράμε τα ρούχα της ομάδας και να φαρμάρουμε μόνο σαν ομάδα, οκ, κανένα πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα αναλάβετε υπεύθυνα να εκπροσωπήσετε την ομάδα. Εάν δεν το κάνετε σωστά, λόγο θα ζητήσω από εσάς, είστε υπεύθυνοι. Και όταν λέω να το κάνετε σωστά, όχι άμα παίξετε σούτια, αλλά ο λόγος που θα παίξετε. Δεν θέλω να κάνουμε πράγματα απρόκλητοι. Τώρα, αν σας προκαλέσουν και παίξετε ή αν χάσετε ή δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα χάσετε ή αν θα κερδίσετε. Εμένα με ενδιαφέρει η εικόνα που θα έχουμε σαν ομάδα να είναι αυτή που μας αντιπροσωπεύει. Τίποτα άλλο. Το υπόλοιπο όπως κυλήσει η μέρα, Pitbull. Εντάξει, όπως κυλήσει η μέρα. Πήγε καλά, πήγε καλά. Πήγε άσχημα, πήγε άσχημα. Σας έπιασε αστυνομία, σας έπιασε αστυνομία. Ακόμα και εκεί πάλι πρέπει να είμαστε κύριοι. Δεν θα σας ζητήσω το λόγο γιατί έγινε αυτό. Θα σας πω μόνο να είστε προσεκτικοί, που φαντάζομαι το ξέρετε. Και από εκεί και πέρα, όπως κυλήσει η μέρα, παιδιά. Οπότε, Pitbull και Άγγελος, που θα έχετε τη διαχείριση της ομάδας που θα πηγαίνει για φαρμάρισμα. Να έχετε σωστή συμπεριφορά όπως αρμόζει την ομάδα. Και από εκεί και πέρα, τυπάρες μου, όπως κυλήσει η μέρα. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Κάποιες μέρες θα πάνε καλά, κάποιες όχι. Πάει αυτό. Λόγο θα έχετε να μου δώσετε εάν δεν κάνετε καλή διαχείριση της ομάδας. Τότε θα έχετε να μου δώσετε λόγο. Όχι αν πάει κάτι στραβά. Τώρα, εάν λοιπόν πρέπει να μείνει μόνο ένα στο χωράφι, εάν πάμε μόνο εμείς εκεί, τους λέμε ότι παιδιά, τώρα μια στιγμή τελειώνουμε. Κάνουμε λοιπόν, γιατί οι κανόνες είναι έτσι και έτσι, θα πρέπει ή να πυροβοληθούμε ή να φύγει κάποιος. Τσουρεκάκι μου! ή θα πρέπει έτσι να συνεννοηθούμε. Συνεννόηση υπάρχει, αφού υπάρχουν και άλλα χωράφια, κανένα πρόβλημα. Τώρα, άμα θέλετε να παίξετε, άμα θέλετε να παίξετε σούτια και άλλοι προκαλέσουνε, οκ, με γεια σας, με χαρά σας. Πεπερώνεις πως άλφα. Μισό λεπτάκι, τόση ώρα ποιος με φωνάζει, ο Ντουκής. Ναι, ναι. Έλα, Ντουκί. Άμα π.χ. πάμε στα χωράφια, ωραία. Ναι. Και μας πούνε ή φεύγετε ή παίζουμε σούτια. Πειράζει να παίξουμε σούτια. Αυτό όχι. Λέμε, όχι. 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 Τέλεια, αυτό μου αρέσει. Είναι στην κρίση. Αλλά θα είναι απόφαση του Β' που θα είστε εκεί. Θα τον ακούτε σαν να είμαι εγώ εκεί πέρα. Εάν ο Β' πει παίζουμε σούτια, παίζετε σούτια. Αν ο Β' πει φεύγουμε, φεύγετε. Δεν θέλω να είναι κάποιος ράμπο επειδή εγώ δεν είμαι εκεί και φύγει η ομάδα και πάει μόνος του. Οπότε Β' θα πάρετε κι εσείς μια γεύση τώρα από το τι είναι να διοικείς ομάδα και θα δείτε πόσο ωραία είναι και πόσο δύσκολο είναι να κρατάς ισορροπίες. Pitbull προς Α. Περαστικά σας, έλα Pitbull. Επίσης είναι και κάποιοι που δεν μας ακούνε κάποιες φορές. Τι κάνουν? Θα μου το αναφέρετε εμένα και θα τους βγάλω από την ομάδα μόλις μπω, κατευθείαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Όποιος δεν ακούσει τους Β' θα τους βγάλω εγώ προσωπικά από την ομάδα. Την πρώτη φορά θα σας βγάλω για μία εβδομάδα και αν επαναληφθεί η συμπεριφορά σας θα σας βγάλω διαπαντός. Εάν θέλετε να είστε μέρος αυτής της όμορφης εικόνας, θα ακούτε τους κανόνες της ομάδας. Θα ακούτε τους Β' όταν εγώ δεν είμαι εδώ πέρα. Οπότε όποιος δεν σε ακούσει Pitbull και Άγγελε, θα το αναφέρετε σε εμένα και θα τον βγάλω από την ομάδα. Εσείς δεν τους βγάζετε. Εσείς αναφέρετε σε εμένα. Εγώ ό,τι είναι θα διευθετήσω. Και μάλιστα αυτός ο οποίος είναι, κρίνετε εσείς ότι πρέπει να βγει, θα έρθει μπροστά μου να μου πει και εκείνος το κομμάτι του, να μου πει και εκείνος τη μεριά του. Εντάξει παιδιά. Αυτά. Μάλιστα. Ερωτήσεις. Πεπερώνεις προς Αλφα. Έλα πεπερώνει. Έγινε συνειδητοποίηση ότι η Μαρία είναι το μόνο ψηλό ντερέ και άτομο που έχουμε στην ομάδα και εμείς είμαστε σπόροι μπροστά. Ναι, ισχύει, ισχύει. Αλφα προς ομάδα, για κούνεστε λίγο τα κορμάκια σας. Και ναι, φαγητό και νερό. Αλφα. Και Battle Pass, παιδιά, όσοι έχουν Battle Pass, σε κάνετε και Battle Pass, κάτσε γιατί. Optimus προς Αλφα και μπροστά. Μουσάω να πάρω κανένα πιστολάκι τώρα, σου πω εγώ. Έλα, Optimus. Ήθελα να ρωτήσω στον Battle Pass, μου βγάλει τώρα ένα poppy, τι είναι αυτό. Είναι οι ξαδέρφοι της Φτέρπης. Άγγελος προς ομάδα. Ναρκωτικό είναι, ξέρω εγώ. Έλα, Άγγελε. Έλα, Άγγελε. Η πόπη είναι το λούδι που μαζεύουμε πριν την κοκαίνη. Δηλαδή, αυτό το λούδι που μαζεύουμε για να κάνουμε την κοκαίνη είναι η πόπη. Α, οκ. Άρα, είναι αυτό που λέμε γίνεται της πόπης. Ωραία. Είναι, με λίγα λόγια, Optimus είναι παράνομη ουσία. Πήγαινε, βάλ' την στο σπίτι. Βρε, τράβα βάλ' το στο ντουλάπι σου εκεί πέρα. Οκ. Άρα λοιπόν, πρέπει να έχω άδεια να πάω.
Όχι τώρα. Α, μετά. Okay, okay. Τώρα δεν πρόκειται να μας κάνει κανείς έλεγχο, παιδιά. Λούσφερ, έλα, Λούσφερ. Εγώ που έχω το πιστόλι στο τέτοιο, στο warehouse του μαγαζιού, τι κάνω? Το αφήνεις εκεί μέχρι να ανοίξει αύριο. Όλοι εκεί τα έχουμε. Εγώ έχω εκεί οπλοστάσιο για στρατό ολόκληρο. Ρεμάλι, είπαμε. Ναι. Έλα, πες μου. Επειδή είμαι από αρχή εδώ πέρα στην ομάδα. Ναι. Πιστεύω ότι όταν ζητάει κάποιος λόγος στον ασύρματο, δεν πάει να πει ότι άλλος επειδή έχει πει. Δηλαδή, ενώ μιλάω, ξέρω εγώ, πετάει γυρνάς και λέει το δικό του, δεν πέρα τελειώσω πρώτα πριν πεταχτεί κάποιος να πει κάτι. Ναι, αυτό φροντίζω να γίνεται. Τώρα πλήγω άγγελ, για παράδειγμα, δεν το έκανα αυτό. Άμα ζητήσω πίτι. Φροντίζω να τελειώνει κάποιος, έτσι, ακόμα και να πεταχτεί κάποιος, δίνω το λόγο σε αυτό που είχε μιλήσει. Τώρα, εάν κάτι γίνει ή ξεφύγει, ανθρώπινο είναι, κάνε λίγο την υπομονή σου. Αλλά όπως έχετε δει, Ρεμάλ, έχεις παράπονο από το πώς διαχειρίζομαι τον ασύρματο? Όχι, δεν έχω κανένα παράπονο, απλά δεν έχει δουλειά ακόμα. Είναι πολλά παιδιά που δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν έρθει εδώ πέρα να έχουν υπογράψει ένα χαρτί αυτοματικά, ότι είναι ομάδα. Πάει πολύ καλύτερα. Ας τη διαχείριση και τις παρατηρήσεις σε μένα. Εσύ, αν θες να πεις κάτι σε μένα για πάρτι σου, μου το λες, εννοείται. Την υπόλοιπη ομάδα, άστε σε μένα. Πάνε καλύτερα. Δεν περίμενα από τη μία μέρα στην άλλη να γίνει αυτό. Θέλει δουλίτσα. Έτσι, και εκεί, παιδιά, είναι που πρέπει να κρατάμε ισορροπίες. Απ' τη μία, πρέπει να είμαι αυστηρός και να μπαίνετε όλοι σε τάξη, γιατί αλλιώς θα ταλαιπωρηθούμε όλοι. Από την άλλη, δεν πρέπει να είμαι συνέχεια, γιατί θα κουράσει. Είναι λεπτές οι ισορροπίες και αυτό είναι στο δική μου ευθύνη να τις κρατάω. Οπότε κάντε λίγη υπομονή, βελτιωνόμαστε, πάμε πολύ καλά και στην οδήγηση και στη συνεννόηση κτλ. Πάντα θα ξεφεύγουν κάποιοι, έτσι, μέχρι να πετάξω κάνα δύο εκτός από την ομάδα που θα στρώσουν μετά όλοι. Προσέχετε, το νου σας. Έχουμε φτιάξει κάτι πάρα πολύ όμορφο, μη φύγετε από βλακίες. Πάμε, ερωτήσεις άλλες, έχετε? Ή να χαλαρώσουμε και να πάμε στο voice chat ένα να τα κάνουμε όπα. Pitbull προς άλλο, εγώ έχω πάμε. Ένα τελευταίο. Έλα, Pitbull. Εμείς πάμε να φαρμάρουμε ουσιαστικά, γιατί αν θα πάμε 1500 θα πάμε στη δυνατότητα να μαζέψουμε κοκαίνης, γιατί τώρα μόνο πόρτο μαζεύουμε και η κοκαίνη πιθανόν κάτι περισσότερο θα δίνει. Ωραία, καλά κάνετε. Άγγελος προς... Μισό λεπτάκι, Άγγελε, μιλάει ο Pitbull. Παιδιά, ακούστε. Όταν μιλάει κάποιος και τον ακούτε που μιλάει, δεν πετάγομαστε, περιμένουμε να τελειώσει και μετά. Πάμε, Pitbull, πες μου. Όπως έχω πει και στην ομάδα, το έχω πει και σε εσάς, καλά είναι τουλάχιστον όταν υπάρχει GoPro να κανονίζουμε αντί να πηγαίνουμε για process και αυτά, μήπως πηγαίνουμε να φαρμάρουμε για να ανεβαίνουμε πιο πολλά όλοι τα XP, για να πηγαίνουμε όλοι να φαρμάρουμε και τα υπόλοιπα μετά. Μην πηγαίνουν οι άλλοι εκεί και οι άλλοι εκεί όταν θα είναι κατώτερα level, έτσι λέω εγώ. Θα το δούμε αυτό. Προς το παρόν, επειδή έχουμε πάρα πολύ την προσοχή της αστυνομίας, θα κοιτάξουμε να πορευτούμε όπως μπορούμε προς το παρόν. Μόλις λιγάκι στρώσει αυτό, θα κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω και θα βγάλουμε ένα ωραίο σχέδιο, όπως λες και εσύ, για όλους. Λούσφερ, προς Pitbull. Μισό λεπτάκι, πες το Pitbull. Απλώς θα... Δεν είναι δηλαδή το process, δεν είναι τόσο σημαντικό όσο το να φαρμάζεις. Δηλαδή αυτά που είναι να πηγαίνουμε για process, όπως ήταν να πάμε π.χ. σήμερα, μπορούσαμε να πάμε να φαρμάρουμε παρά να πάμε process. Εντάξει, θα πρέπει να τα κάνουμε και process κάποια στιγμή, μην τα μαζεύουμε, και είναι και εμπειρία αυτό εξάλλου. Δεν είναι μόνο το θέμα τι XP θα σου δώσει στο παιχνίδι, είναι θέμα εμπειρία που θα αποκτήσουμε και εμείς. Οπότε δέσω σαν καλό Pitbull, έτσι, είναι κάτι το οποίο θα μας οργανώσει καλύτερα, θα μας κάνει πιο έξυπνους, πιο σωστούς, πιο σοφούς. Δέσω σαν εμπειρία λοιπόν. Συμφωνώ σε αυτό, απλώς είναι τέτοιο. Αλλά αυτό που μας, μέσα εγωγικών μας επηρεάζει, είναι τα XP criminal. Ωραία, προς το παρόν, επειδή είμαστε πολύ καινούργοι και κάθε εμπειρία είναι χρήσιμη, θα τα κάνουμε όλα μαζί, θα τα κάνουμε όλα. Λίγα από εδώ, λίγα από εκεί, μισά-μισά, θα τα κάνουμε όλα. Μετά, αφού συνηθίσουμε και αφού είμαστε ok, θα κάτσουμε να δούμε τι είναι αυτό που μας προσφέρει περισσότερο από εσάς, να κάνουμε αυτό. Ok? Ok. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Άγγελος, προσέλβα. Έλα, Άγγελε. Να πάμε στο Voice at 1 και να πηδήξουμε από την αποβάθρα, να πάμε για κόλπη. Όχι, αυτά κρατήστε τα για την Κυριακή. Κυριακή έχουμε πάρτι για τα γενέθλια του Diesel.
Κυριακή θέλω να ρίξουμε την αποβάθρα. Εάν φύγουμε από εδώ και η αποβάθρα στέκεται, αποτύχαμε. Την Κυριακή θέλω σόβρακο και πάνω εκεί βλέπετε, βλέπετε εκεί πέρα πάνω τη ρόδα. Εκεί, άμα δεν ανεβούμε με το σόβρακο εκεί πέρα πάνω, έχουμε αποτύχει σαν ομάδα την Κυριακή. Πες το και τι γίνεται τώρα. Εντάξει, λοιπόν, όχι τώρα, όχι τώρα. Θέλω να ετοιμάσετε τα καλά σας τα σόβρακα για την Κυριακή. Και τα ρουχαλάκια ντουλάπα την Κυριακή. Θα τα βάλουμε πληκτήριο τα σόβρακα και θα τα βγάλουμε Κυριακή. Ακριβώς. Λούσιφερ, σας ομάδα. Έλα, Λούσιφερ. Το θέμα είναι το ότι το να πάμε χωρίς την GoPro σου για φαρμάρισμα είναι καλή ιδέα. Το θέμα είναι το ότι ο Αλφα μπαίνει σχεδόν εξ ολοκλήρου μόνο όταν ανοίγει GoPro, οπότε δεν παίζει κάτι. Ή θα πηγαίνουμε μόνο χωρίς τον Αλφα. Μόνο με GoPro μπαίνω, παιδιά. Μόνο, δεν υπάρχει άλλος χρόνος, δυστυχώς. Ναι. Το καταλαβαίνω. Θα το συζητήσουμε να δούμε. Ναι, πες μου. Πώς Αλφα. Μισό λεπτάκι να τελειώσει ο... Έλα, πες μου. Όχι, πάρα. Απλά ουσιαστικά θα πηγαίνουμε με GoPro, με το ενδεχόμενο να έχουμε το stream snipe, ή θα πηγαίνουμε χωρίς τέτοιο, χωρίς σένα. Δεν παίζει άλλη λύση. Ωραία, θα τη βρούμε τη λύση. Χωρίς εμένα δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε, άμα είμαι εγώ μέσα. Θα τη βρούμε τη λύση, παιδιά, θα τη βρούμε τη λύση. Θα τη βρούμε. Επίσης, προ Speedbull, πού βλέπω το Criminal XP? Είναι τα μαριχουάνα, τα φύλλα, τα τελευταία δίπλα από την νεκροκεφαλή. Αχα, οκ. Έλα, Pitbull, πες τα. Αυτό που θέλει να πει το παιδί είναι ότι εσείς μπαίνετε πρωί-βράδυ. Ωραία, και μετά δεν ξαναμπαίνετε. Μπαίνετε δηλαδή πρωί, μεσημέρι, απόγευμα είστε έξω και μπαίνετε βράδυ μέχρι ξημερώματα. Ωραία. Mm-hmm. Άρα δηλαδή την υπόλοιπη ώρα από το πρωί μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ που ξαναμπαίνετε, δεν είστε μέσα. Άρα εμείς φαρμάρουμε και εσείς δεν είστε. Και όταν μπαίνετε, αυτό. Δεν πάμε για πάρουν, γι' αυτό λέμε. Το λύσαμε αυτό, το λύσαμε. Ωραία. Αυτό είπαμε. Θα αναλάβετε εσείς η Β. Για κάποιο άγγελος λόγο γίνατε Β. Άγγελος προς Α. Έλα, Άγγελε. Αυτό που θέλει να πει ο Pitbull είναι ότι όσο εσείς όταν εσείς δεν φαρμάρετε, δεν θα μπορέσετε να ανέβετε level. Δηλαδή όταν θα φαρμάρουμε εμείς κοκαίνη ή τα νότερα ναρκωτικά, δεν θα μπορέσετε. Εντάξει, θα έχουμε διαφορά στο level. Εντάξει, οκ, θα το δούμε εκείνη την ώρα, παιδιά. Ένα-ένα. Δεν πειράζει, εάν φτάσουμε εκεί, θα το δούμε εκείνη την ώρα. Nightmare προς Α. Έλα, Nightmare. Πρέπει να γίνει μια πρόταση στο Βασίλη. Ναι. Να παίρνει Criminal XP όλη η ομάδα και όχι κάθε παίκτη χωριστά. Γιατί εμείς άμα γίνεται αυτό, συμφωνώ. Δεν νομίζω πως γίνεται, γιατί είναι σε όλες τις πόλεις έτσι γίνεται. Η ομάδα όλη παίρνει XP. Γιατί εμείς που δουλεύουμε 12 ώρες, δεν θα ανέβουμε ποτέ. Ναι. Δηλαδή, στο stream συμφωνώ. Άγγελος, άμα γίνεται αυτό, συμφωνώ. Άγγελος προς Nightmare. Έλα, πες. Αυτό δεν είναι Criminal XP. Αυτό είναι Drug XP που το παίρνεις μόνο όταν μαζεύεις. Ωραία, τον Drag XP να τον παίρνει σαν ομάδα. Και όποιος έχει τον job αυτό να μπορεί να μαζεύει, εφόσον έχει ανέβει level η ομάδα. Ωραία. Θα το προτείνουμε στο Θεούλη, μου αρέσει αυτό. Θα το προτείνουμε στο Θεούλη. Εάν γίνεται, θα το κάνουμε. Εάν μας πει όχι ο Θεούλης. Είναι στο 15.000. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Εάν γίνεται λοιπόν, παιδιά, θα το κάνουμε έτσι. Εάν δεν γίνεται, θα βρούμε μια άλλη λύση. Θα βρούμε λύσεις σε όλα. Εντάξει, ομάδα. Σε όλα θα βρούμε λύσεις. Σε όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα κάνουμε. Σε όλα. Άγγελος προς Αλφα. Έλα, Άγγελε. Μιας και τα λύσαμε τώρα τα προβλήματα, πάμε να ξεσκάσουμε λίγο στο voice chat. Μισό λεπτάκι να δούμε αν έχει κάποιος άλλος ερωτήσεις. Θέλετε να ρωτήσετε και τίποτα άλλο, ομάδα? Μαρία προς Αλφα. Έλα, Μαρία. Την Κυριακή εγώ θα έρθω ντυμένη, εσείς πηγαίνετε ντυμένοι. Αυτό ελπίζουμε με σόβρακο, ρε Μαρία. Αυτό ελπίζουμε με σόβρακο κι εσύ. Λοιπόν, εσύ ντυμένη. Απλά εσύ Μαρία μπορείς να βάλεις ό,τι ρουχαλάκια θέλεις, δεν χρειάζεται να βάλεις ομάδα, φτιάξε μια ωραία εμφάνιση για την Κυριακή και έλα όπως γουστάρεις, εμείς σόβρακο. Η υπόλοιπη ομάδα, επιβάλλω σόβρακο στην υπόλοιπη ομάδα, σόβρακο. Άγγελος προς Αλφα. Μισό λεπτάκι, κάποιος μίλησε πριν από σένα, Άγγελε, ποιος ήτανε? Έλα, Pitbull. Να βάλει ένα μαγιό να έρθει, μπικίνι και... Μαγιό του Μπόρατ. Λοιπόν. Και λεμπία, έλα, Άγγελε. Άγγελος προς Αλφα. Έλα, Άγγελε. Εγώ θα έρθω με στολίβα τραχανθρώπου. Θα πω κάτι τίποτα. Ναι, γουστάρω. Μπουκάλες και σόβρακο. Μπουκάλες, αναπτυσσίδα και σόβρακο.
Κάτσε, μην πας τώρα. Έλα εδώ. Κυριακή, να μας κάνεις έκπληξη. Κυριακή, έλα εδώ. Την έχω ξαναβγάλει. Θα κάνω ακόμη πιο καιρό. Έλα εδώ. Με τα σόβρα καμίσως. Έλα εδώ. Κυριακή, είπαμε. Κυριακή. Εγώ όχι, στο Λίβα Τραχανθρώπου θα πάω να βάλω. Άσε στο Λίβα Τραχανθρώπου. Μετά, Κυριακή, θα βάλεις στο Λίβα Τραχανθρώπου και σόβρακο. Είπαμε, θα κάνουμε συνδυασμό. Λοιπόν, αλφα προς ομάδα, πάμε voice chat εκεί πέρα να χαλαρώσουμε και να μιλήσουμε άνετα. Ελάτε. Βοήθεια! Είμαι ελευθερή. Πάμε voice chat 1. Ωραία, να είμαι κι εγώ. Optimus, δες τι έγραψα ρε, στο μήμο. Λοιπόν, τώρα μιλάτε άνετα, παιδιά. Απλά προσέξτε, μην μιλάτε όνας πάω στον τι τρέχουν εδώ πέρα. Τι κάνετε. Μια ενημέρωση να κάνω, ρε, παιδιά. Μαρία, για λίγο εδώ. Μαρία. Τώρα θα δείτε πώς είναι. Ανά δύο λεπτά. τώρα θα φάτε καλά. τώρα θα φάτε καλά. Να δείτε πόσο είναι, πόσο χρήσιμο είναι και γιατί σας ζαλίζω και σας πιέζω για τον ασύρματο. Τώρα θα φάτε καλά. Όχι μόνο. Και είμαι ελεύθερη, αλφα. Τι κάνει ο άλλος ρε παιδιά, ρε ψάρια, είπαμε Κυριακή, κρατηθείτε Κυριακή, είπαμε μιλάμε σήμερα, μιλάμε άνετα. Βοήθεια. Αυτή είναι η προχειρή μου, έχω άλλη πιο καλή στολή. Βοήθεια. Τι έπαρες ρε Pitbull. Με κυνηγάει η ξανθιά. Η ξανθιά. τώρα και εσύ γιατί έχεις τόσο στρογγυλό τσουποντό κολαράκι ρε φίλε, δεν φταίει ο άνθρωπος. Μου ρίχνουνε μπουνιές. Ρίξε και εσύ ρε Μαρία, αφού ξέρεις. Λοιπόν, όποιος ρίχνει μπουνιές στη Μαρία, σε λίγο με τον Battle Pass παίρνω heavy, θα της το δώσω, κανονίστε. Ωχ, παιδιά, κρυφτείτε. Άκυρο. Όχι εγώ. Αλικάρια, εγώ μια ενημέρωση θέλω να κάνω, απλά για να το ξέρετε. Ανά μισή ώρα φεύγω από το πληκτρολόγιο, γιατί πρέπει να βάζω κολλήρωση στο σκύλο μου, απλά να το ξέρετε. Έγινε. Περαστικά στο μουσουδάκι. Περαστικά στο μουσουδάκι σου, ευχαριστώ. Προσπαθώ να το σώσω στο μάτι. Α, κατάλαβα. Περαστικά στην πληκτρολόγια, ρε φιλαράκι. Ευχαριστώ. Εγώ έχω 27 vest πάνω μου. Δικά μου από... Λοιπόν, εγώ να σας πω τι θα κάνω τώρα. Τώρα θα βγάλω τον ουίσκι, πάω να αλλάξω, και θα βάλω το κοινό, τα δαιμόνια μου, να με κοντρολάρουνε. Τον ουίσκι, ναι, τον άστεγο, ναι. Όχι, παιδιά, τρεχάτε. Ο Θάμνος, δικός μας. Όχι, δεν είναι δικός μας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Θάμνος. Βάρε τον! Πιάστε τον, βάρε τον! Όχι ρε, μην βάρατε ρε, άσε τον, δεν βάραμε κανένα. Μουνίδια είπαμε, όχι πιστολίδια. Ρε, δεν δέρνουμε κόσμο, για πάρτι μας κάνουμε μόνο, για πάρτι μας. Εγώ είμαι, έδωσα άδεια να με... Α, εντάξει, άμα... Φορά και γυλαίκο, δεν τρώω πολύ ντόμετ. Τι νούμερα είστε εσείς ρε, λοιπόν, κάτσε να φέρω κι εγώ το τέτοιο είναι τώρα. Για μου το πια! Φιλάκια ρουφιχτά. Ρουφιχτά, φιλάκια λέει. Ρούφα τον σαν σαλιγκάρι, ρούφα τον! Όχι ρε παιδιά! Το μεδούλι απ' τα αυτιά βγάλ του! Βοήθεια, μαλλιά, βοήθεια! Πιάστε τον! Ποιος είναι αυτός ο θάμνος εδώ? Ένας πρωινοϊκάς είναι. Μη βαράτε ρε, θα σας καθαρίσω. Λοιπόν, τώρα φέρω τον ουίσκι. Μπουνιές παίξτε, αλλά μην πεθάνετε, παιδιά. Και καβ μέσα. Πάμε όχι. Για ουίσκι τώρα. Πάμε για ουίσκι. Να πούμε στο staff να μας κρατήσει να πέσουμε. Όχι ρε, 10.000 πήγε τώρα το iMedic, δεν συμφέρει. Πόσο πήγε το iMedic? 10.000. Δεν το χρησιμοποιήσετε, δεν είναι. Μας έχουν πάρει χαμπάρι, παιδιά. Ανεβάσαν τις τιμές. Μας το είπε ο Γιάννη, ο Βασίλης, ότι θα το πάει κάτι τέτοιο. Ούτε αυτό υφέκτεται. Ό,τι κάνει το κάνει, δεν το αλλάζει συνέχεια. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, απλά μην πεθάνετε, μωρέ, παιδιά. Εντάξει. Τώρα την Κυριακή, παιδιά. Έχετε ένα 200.000 πάνω σας την Κυριακή. Ζήστε καμιά μηχανή, ρε, θα μείνετε από βενζίνη. Ρε Μαρία, βοήθεια. Ναι, βρήκες τώρα άνθρωπο να σε βοηθήσει. Τέλεια. Αυτό. Λοιπόν, αλφα προς ομάδα. Αλφα προς ομάδα.
Βγαίνω από ασύρματο για να έρθω με τον Ουίσκι και να σας ακούω in-game για να γελάσουμε. Μάλιστα. Για πείτε. Λοιπόν, chat μου, τώρα κάνετε εσείς κουμάντο. Κάτσε να βάλω και τις εντολές εδώ πέρα για να τις έχετε. Στο πάνω μέρος λοιπόν, τώρα, βγαίνουν οι εντολές. Αυτές είναι οι εντολές που χειρίζεστε τον Ουίσκι. Ο Ουίσκις είναι ένας άστεγος ημίτρελος, όπου το έχει χάσει, έχει δαιμόνια στο κεφάλι του και τα δαιμόνια είστε εσείς. Πάμε τώρα λοιπόν. Καλησπέρα. Εδώ πέρα βγαίνεστε ναι, της Ελλάδας. Πάμε! Γουστάρο, ποιος το έριξε, μποσάρα ο αστρέλανες! Είναι το πιο αντρικό, το πιο αντρικό ελιξίριο που υπάρχει στο τρόβο, ναι ή όχι. Είναι ή δεν είναι. Πείτε μου, τι πάρες μου, έλα ρε μποσάρα. Σας άρεσε? Σας άρεσε, παιδιά? Πω πω γουστάρω, μποσάρα μας τρελάνες. Όλε, λέει Μαρία. Τέλειο. Μποσάρα, λέγε. Λέγε, μποσάρα. Έγραψες πάλι. Γουστάρω, γουστάρω ρε φίλε, γουστάρω. Τρελάθηκα. Πω πω φίλε, μας ανατείναξες. Μας ανατείναξες, μποσάρα. Χορεύει και ο ουίσκι, χορεύει, παιδιά. Γουστάρω, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ, χαίρομαι που το χαίρεστε και εσείς. Εδώ πέρα τι έγινε, ανατινάχτηκε το παιχνίδι, παιδιά, ACDC βέβαια, Thunder. Λοιπόν, πάμε με τον Νουίσκι, respect, θα το σημειώσω, μποσάρα, εννοείται. Ωτσαν! Ωραία, πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήγα. Κάτσε να πάω κοντά στην ομάδα. Κοίτα πως τρέχει, παιδιά. Κάτσε, πάω εκεί. Thunderstruck. Ναι. Κοίτα πως πάει, παιδιά. Ο χεσμένος. Whisky. Καλησπέρα, είδατε ένα ουίσκι. Έχουνε κάτι τα παιδιά ουίσκι, πηγαίνετε στην παρέα που είναι με μηχανές. Είδατε ένα ουίσκι να περνάει από εδώ πέρα. Στις μηχανές. Ω, το Μπρους Λί, ο δαίμονας του Μπρους Λί, ο Λουμπάγκο. Ο δαίμονας του Λουμπάγκο. Εκεί που είναι μηχανές, έχει μπόλικο ουίσκι, φλαράγι. Ο δαίμονας του Μπρους Λί. Και του καράτε, ο δαίμονας του καράτε. Δαίμονα. Ουίσκι, πού είσαι? Να πάει κάτω εκεί πέρα. Το ουίσκι, πηγαίνετε. Το ουίσκι μου, το είδατε να περνάει από εδώ ένα ουίσκι. Κολαράκι. Κάνετε βάρη, κύριε, εσείς που κάνετε. Λα. Αγάπη μόνο. Μόνο αγάπη. Γεια σας, γεια σε όλους. Κάτι μυρίζει. Κάτι μυρίζει εδώ πέρα, κάποιος έχει χεστεί. Κάποιος χεστεί και βάλαμε εδώ πέρα τα δαιμόνια. Τρέχω να βάλω το ουίσκι. Ουίσκι, έρχομαι. Ουίσκι, μη φεύγεις. Τι είναι αυτοί όλοι εδώ πέρα, δαίμονες. Τι μήτρε, οι μη γυμνοί δαίμονες. Τι κάνατε όλοι εδώ. Όχι, να πάει εκεί πέρα. Οπ. Τι έγινε. Κεραυνό φάγαμε. Κάτι φάγαμε. Α, όχι, εντάξει. Ουίσκι, είδατε ένα ουίσκι να περνάει από εδώ, κύριε. Ο δαίμονας του καράτε είναι, ο δαίμονας, έχω δαίμονες μέσα στο κεφάλι μου, δαίμονες, κύριε. Δαίμονες, Παναγία. Τι κάνετε, καλά είστε? Να χαρέσει, κύριε μου. Ένα ουίσκι, πέρασε από εδώ, με έψαχνε κανένα ουίσκι, μήπως. Ένα ουίσκι. Ναι, ουίσκι, πέρασε από εδώ, ουίσκι. Δεν είδα ένα ουίσκι, συγγνώμη, κύριε μου. Δεν το δω, ουίσκι. Στο σούπερ μάρκετ και μετά ήρθε η κόρη μου και με φώναξε. Για το ουίσκι! Προστάτευσέ με! Ένα λουλούδι τρέχει! Ένα λουλούδι! Και δεν έχω πιει καθόλου. Παραπ!
πάνω. Καλά είσαι, φίλε. Λίγο, λίγο ισκάκι, λίγο ισκάκι. Έχεις και λίγο ισκάκι, ε. Ναι, ναι, ναι. Και εσείς στον πόλεμο ήσασταν, είσαστε στον πόλεμο. Όχι, όχι, δεν τον προλάβαμε, δυστυχώς. Το κύριο τον ποτίσατε εδώ πέρα που τρέχει, τον ποτίσε κάποιος το κύριο. Μισό λεπτό, έλα εδώ, μη φελάλαλαλαλαλαλα. Μη φεύγεις, έλα εδώ, θέλω να κατουρίσω, έλα εδώ, μη φεύγεις, περίμενε. Κάτσε βρε λουλούδι να σε κατουρίσω, πήρω, α! Παίρντε το λουλούδι, θέλω να κατουρίσω το λουλούδι, τρέχει το λουλούδι. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πού πάει, α! Δαίμονες, τα δαιμόνια μου. Δαιμόνια, ω, τι κάνει ο ένας εκεί. Ποιος είναι ο Τράβης Παστράνα είναι αυτός. Ω, αγάπη, αγάπη μόνο. Ο δαίμονας της αγάπης. Ναι, μόνο αγάπη. Και ουίσκι, να, και λίγο ουίσκι. Εσείς πολεμήσατε κύριε στο Βιετνάμ. Τώρα, α, έτσι παπούλη, καλύτερα. Τώρα παππούλη θα δώσει κόλλο. Θα κλάσω αγόρι μου τώρα. Γουστάρω. Θα λιποθυμήσεις. Άσε με. Άρα, εγώ τεχνικά με νόμιμο. Ωραία, πάμε βόλτα. Πάμε βόλτα. Ω, γιουπί, ο ίσκι πέταξε. Ο ίσκι πέταξε και τώρα κολυμπάει. Ο ίσκι, είσαι εδώ μήπως στο βυθό της θάλασσας. Το ίσκι μου κάνει το ψάρι. Ω, μωρέ, μπράβο, κοίτα πως κολυμπάω, εγώ το ξέρω αυτό. Μωρέ, λες να μου να ψάρι στην παλιά ζωή. Μην ψαρώσετε, ε! Ωραίο! Α, πάω εκεί στην παραλία που να έχει γυμνίστριες. Κάτι βλέπω εκεί πέρα. Γκομενάκια έρχομαι! Τσουρεκάκι μου είσαι εδώ! Τσουρέκι! Το τσουρεκάκι μου! Έλα! Δώσ' του, τελική ευθεία είναι, δώσ' του! Α, ωραία! Κατούρισα και λίγο στη θάλασσα, όποιος μπήκε είναι ζεστά. Να κάνει το γύρο, μην κολυμπήσετε από τα ζεστά. Ω, λοιπόν, για να δω εδώ πέρα, τώρα. Μήπως είναι εδώ το ουίσκι. Εδώ πέρα μήπως έχει πάει, όχι. Δεν έχει πάει εδώ. Τι, τα δαιμόνια μου δεν κάνουν τίποτα, τα δαιμόνια μου. Τα δαιμόνια. Ω, πάει πίσω. Ω, την κότα. Ω, η δαίμονας της κότας. Chicken demon. Chicken demon. Θα κλάσω. Ενημερώνω ότι θα κλάσω. Είστε έτοιμοι. Θα πέσει η προβλήτα. Θα σηκώσει η σκόνη πίσω. Χιονοθύελα. Καλησπέρα. Θα κλάσω. Αχα, πάω πάνω. Πάω πάνω. Αυτή δεν πρέπει να τη χάσει την κλανιά. Κανένας θα είναι εργοτέχνης. Τη μαζεύω από τη θάλασσα. Τη μαζεύω. Ωραία. Για να δούμε. Εδώ πού είμαι. Τι είναι εδώ? Ένας κύριος εκεί είναι σε χειρότερη κατάσταση από μένα. Τι λέει? Εγκεφαλικό λέει από πάνω. Α, ο Λούνα Πάρκ. Ωραία είναι εδώ. Εγώ κάνω γύρω γύρω χωρίς να... Χωρίς να μπω εκεί πέρα. Μια πάμε να δούμε. Μωρέ, τι ωραία που είναι εδώ πέρα. Ανοικιάσου ένα σπιτάκι. Ένα χαρτόκουτο να ανοικιάσου. Ωραίο είναι εδώ. Για να δω. Αυτό φαίνεται. Α. Παρκούρ. Ο ουίσκι κάνει παρκούρ. Ω, παρκούρ και κότα. Κατευθείαν. Η κότα του παρκούρ είναι ο ουίσκι. Γρήγορα. Γρήγορα θα χεστώ πάνω μου. Θα χεστώ πάνω μου γρήγορα. Α, τι είναι εδώ πέρα. Αυτό εδώ σαν χέστρα είναι με ρόδες. Εδώ θα χέσω. Τουαλέτα πρέπει να είναι. Ε, τουαλετίτσα. Ε, τουαλέτα που βγάζει καυσαέριο. Οι δαίμονες, εδώ οι δαίμονες. Ω, γρήγορα. Κεροουίσκι! Κεροουίσκι να σε πάω βόλτα. Ενημερώνω ότι θα κλάσω. Θα κλάσω τώρα. Ακούτε κύριε, θα κλάσω. Πάνω στη μηχανή να κάψει το λάδι. Τώρα θα είναι. Τώρα θα.
Ω, σκόλαψα. Ναι, ναι, θα κλάσω. Ανοίγει το Yellow Jack. Αναστήθηκε η αίτηση. Ω, τι συμβαίνει, ποιο είναι το Yellow Jack. Εγώ σας βλέπω κίτρινους. Yellow, όπα, Ιαπωνέζοι, πόλεμος. Βιετνάμ, πόλεμος. Θα πεθάνουμε όλοι, γρήγορα. Στα όπλα. Συναγερμό, στα όπλα. Είπε Yellow, οι κιτρινιάριδες θα έρθουν να μας την πέσουν. Γρήγορα, κάτω εκεί για τα όπλα. Στα όπλα. Θα κλάσω. Να πω. Ουίσκι, θα κλάσω στα όπλα, γρήγορα. Κρυφτείτε όλοι. Θα πεθάνουμε όλοι. Ολοστράδαμος, ολοστράδαμος είναι εδώ. Είπε ότι άνοιξε το Yellow. Ο διοικητής είναι Κινέζος, πρέπει να τον σκοτώσουμε, γρήγορα. Σκοτώστε τον διοικητή, είναι πράσινος, κίτρινος, είναι μπλε, γρήγορα. Τι φω... Αγάπη μόνο, τώρα παίξτε, τώρα παίξτε. Ανάποδα, μηχανάκι το δικό μου είναι αυτό. Το μηχανάκι μου είναι ανάποδα σαν κατσαρίδα. Θα σας πατήσω κάτω ρε. Λαλαλα. Αυτό είναι το μηχανάκι σας. Ωραίο είναι αυτό, σαν κατσαρίδα είναι, το ψέκασε κανένας. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το ακούσατε που σας είπα. Με τον πρέπει να έχω διοικητή. Πρέπει να έχω χεστεί λιγάκι να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Είδα ένα ομορφόπεδο από εκεί πέρα, πάνω του πω να έρθει, δεν ξέρω ποιος είναι. Πάνω εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ενημερωτικά σας λέω, θα κλάσω. Ενημερώνω ότι θα κλάσω. Κάτω, κάτω, παππού, ελεύθερα. Να τους την έριξα. Τρέχω να φύγω τώρα. Οπ. Πρέπει να έχει φτάσει στο δεξί πόδι η κάλτσα, το σκατό στην κάλτσα. Κλάσατε. Για να σε δω, για να σε δω. Όχι, άμα είσαι ακόμα όρθιος, δεν έκλασα ακόμα. Θα διάσει προβλήτα άμα κλάσω, φυγέτε. Το οστικό κύμα. Προσοχή. Θα βγει ο Βενζεβούλ άμα κλάσω, ο Βενζεβούλ θα βγει. Έλα ρε Κώσταντι, πάω. Αυτά τα χειροκροτήματα είναι για τον τέτοιο, είναι για τον άστεγο. Λοιπόν, αυτό ήταν με τον άστεγο. Ελπίζω να το χαρήκατε, να το ευχαριστηθήκατε. Για να δω. Ωραία. Πάμε να φέρουμε τώρα τον Brian πάλι. Να επιστρέψουμε στην παιχνιδάρα μας, γιατί άκουσα ευχάριστα νέα, τι λέει ο Βασίλαρος. Ο Ζάιτσεφ έδωσε αγώνα. Ο Ζάιτσεφ έδωσε αγώνα. Οκ. Πάμε να μάθουμε τι έγινε. Είμαι πολύ περίεργος, παιδιά. Σήμερα έχει γίνει... Ο κακός χαμός έχει γίνει. Ταινιάρα βλέπουμε σήμερα. Ταινιάρα. Ταινιάρα. Λοιπόν, βγάλει και την τζαντούλα σου, αγόρι μου. Ωραία. Και τι θέλω άλλο. Α, ναι. Στα γραφικά θέλω να δω κάτι, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Settings. Graphics. Advanced graphics. Full screen. Full screen σκέτο. Για να δω. Οκ. Και... Α, όχι. Δεν... Όχι, sorry παιδιά, δοκιμάζω κάτι με τα γραφικά. Μάλλον το full screen exclusive είναι. Graphics, advanced graphics, full screen. Exclusive. Εδώ. Οκ.
Πάμε, πάμε στην ομάδα λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Να μπω και στον ασύρματο. Ποιο είναι ασύρματο? Για να δούμε τι γίνεται στον ασύρματο. Voice chat. Έλα μαδάρα, μπήκα κι εγώ. Τι έγινε, τι έχασα? Τίποτα κυρίως, ενώ... Άνοιξε το γέλο. Άνοιξε το γέλο. Ναι, 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 μας το άνοιξαν άμα πατήσεις. Μου το είπε ένας γέροντας εκεί πέρα, μου είμαι σαν κλανίδι, παιδιά μου, φύγαν τα μαλλιά. Ροζ, ροζ μάτι θα πάθεις. Ποιο ροζ μάτι? Όταν σε κλάμε πολλές φορές το πρόσωπο παθαίνεις ένα μάτι. Δεν το χειρώσω αυτό, κύριε Αλφα. Θα πάθω όχι μάτι, θα πάθω, θα αόματο. Η μηχανή μου πώς έγινε σαν κατσαρίδα, ρε παιδιά? Άγνωστο. Αλφα. Ναι. Άγγελος προς Αλφα. Έλα, εδώ άγγελ. Πέρα παίζουμε κυνηγητό. Όποιος καταφέρει και πιάσει το θάμνο, έχει, κερνάει 10 μπύρες στο θάμνος. Ή τον πιάσει, τον σκοτώσει. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το χαλιαμπούσα που έχει εδώ πέρα. Δεν ξέρω ποιανού είναι, για να γυρίσω λίγο το μηχανάκι μου σωστά. Το κυρίο Pitbull είναι. Κάνε δουλειά, Αλφα. Pitbull, ναι, θα το φτιάξουμε μετά. Optimus. Παιδιά, δεν κουνάει η μηχανή μου. Για ξεκλειδώσω το πρώτο. Έλα εδώ, πού είναι η μηχανή σου? Α, λες. Όχι, είμαι μηχανικός, θα την κάνω εγώ, περίμενε. Optimus. Περίμενε. Μάλλον έχει μπακάρια. Άγγελος προς Optimus. Ακούει, ακούει. Πού είναι ο διαστημικός σταθμός? Δεν έχεις πει θα φέρεις ένα διαστημικό σταθμό, πού είδες? Διαστημικό σταθμό, πού να τον φέρω? Εδώ πέρα, κάτω. Τον παρκάρεις, στο νερό μέσα. Λες. Α, ωραία, yeah. Το φέρουμε, δεν είναι δύσκολο. Φέρ' τον, φέρ' τον. Κάτσε, καταφέρε. Δεν έφτιαξε μπα, ε. Κλείδωσε τη λίγο. Την κλείδωσε τη λίγο. Είναι ξεκλειδωτή τώρα. Θα δείξει. Για, μην τη φτιάνεις, μην τη φτιάνεις, μην τη φτιάνεις, φύγε. Κάτσε, τώρα το έχω βάλει, δεν μπορεί να φύγει. Optimus προς Αλφα. Για φύγε. Έλα, Optimus. Optimus προς Αλφα. Έχει ανοίξει το Yellow Jack, μπορούμε να πάμε? Ναι. Α, εντάξει. Ωραία, πάμε να μου εξηγήσει κάποιος τι έχει γίνει τώρα. Ανοίξε τη, ανοίξε τη. Τι έγασα, ρε παιδιά. Να την ανοίξω. Ανοίξε τη, Αλφα. Ναι, ανοίξε τη. Τι είναι να την ανοίξω? Εκλείδωσε τη. Ξεκλείδωτη δεν είναι ρε εσύ, τον έχω ξεκλειδώσει. Δεν είναι, ξεκλείδωσε τη. Α, έλα, εντάξει, σηκώνεται τώρα. Τέλεια. Ας την μπούσα ρε. Από κατσαρίδα έγινε πάλι μηχανάκι. Είδες, να είσαι καλά. Ναι ρε φίλε, εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα καράζ να βγάλουμε μηχανάκι. Στο πιο κοντινό καράζ να βγάλουμε μηχανή. Πάμε Yellow Jack. Πάμε να βγάλουμε μηχανή και Yellow Jack. Πάμε Yellow Jack. Θάμνε, βάλε τα ρούχα σου ρε. Τόσο ήτανε, τόσο λίγο το κράτησαν κλεισό. Κάποιος μίλησε που λέγεται Ζόφσεφ. Πάμε να ενημερωθούμε τι έγινε. Πάμε Yellow Jack να ενημερωθούμε τι έγινε. Άγγελος προς Αλφα, μήπως ήτανε εσωτερικό in-game 24 ώρες? Όχι, δηλαδή, όχι, αφού μας είπε ήτανε. Την επόμενη μέρα στις 12 η ώρα. Παιδιά, κάτι εσωτερικό ήταν, γιατί κάποια άτομα είχαν πιάσει όμηρο μπάτσο ή κάποιον όμηρο. Ναι, τώρα θα μας πούνε τώρα, θα μας πούνε, λοιπόν. Μαρία, ομάδα. Καταρχήν πάμε ασύρματο, έλα Μαρία. Ωραία. Εμένα η μηχανή μου είχε χαλάσει και με έχει πάρει τώρα Optimus και με πάει και Ρίτσα. Εγώ να ενημερώσω κάτι την ομάδα. Πού είναι η μηχανή σου? Εκεί πίσω. Ωραία, έλα να την πάρεις. Εμείς γιατί είμαστε μηχανικοί. Γιατί είμαστε μηχανικοί. Να μου τη φέρετε στάση, δεν θα σας βράξω παρακαλώ. Εγώ την πήρα γιατί να την πάψω, τι θες τώρα. Συγγνώμη. Θέλει, πάω πάνω ασύρματο και βέβαια στο ασύρματο δεν θα έχουμε αυτό το πανικό, έτσι. Να είμαστε πιο οργανωμένοι. Ναι, ναι, πατά ασύρματο να το πάμε πάνω. Λοιπόν, ομάδα πριν πάτε πάνω, να σας πω, μη με φωνάζετε in game μίδα, οκ. Πες τα κύριε μίδα. Ρε, μη θα έχουμε πρόβλημα. Μη θα έχουμε πρόβλημα. Πώς και εσύ μαλάκας, τα λέγω. Δεν βρίζουμε. Ωραία, αλφα προς ομάδα. Μπήκα ασύρματο, περιμένουμε και την υπόλοιπη ομάδα. Μαρία προς
Έλα, Μαρία. Τη μηχανή μου, πώς θα την πάρω, γιατί εμένα μου είπαν ότι είναι χαλασμένη. Να σε φτιάξουμε. Σπίτμπουλ προς άλλη, Μαρία. Γιατί έλεγα να πάρει τη μηχανή μου, αλλά μου είπαν ότι δεν... Σπίτμπουλ προς Μαρία, έχω φτιάξει τη μηχανή. Οκ. Πού είσαι, Μαρία. Έχω το πω να με φέρει. Επανερχόμαστε με τους κανόνες τώρα. Ναι, ναι, επανερχόμαστε στους κανόνες και πάμε Yellow Jack. Βγάλτε μηχανές τις σωστές. Έχει εδώ γκαράζ. Βγάλτε μηχανές και ελάτε πάλι με τις σωστές μηχανές να φύγουμε να πάμε Yellow Jack. Αλφα προς ομάδα, μπήκαμε όλοι ασύρματο. Θετικό. Ωραία. Πηγαίνετε, βγάλτε μηχανές σωστές και ελάτε εδώ πέρα για να ξεκινήσουμε όλοι μαζί. Έλος, περιμένω. Pitbull προς Άγγελος, όταν μιλάω δεν θα ξαναφύγεις, έτσι. Τι έγινε. Ναι, και εγώ μιλάω και φέρνει. Λοιπόν, είμαστε, δεν ήταν επισκευασμένοι, οκ. Okay. Είμαστε ασύρματο, δεν μιλάμε έτσι. Μαρία προς Αλφα. Λοιπόν, Αλφα προς ομάδα, πάρτε μηχανές σας, περιμένω στο Candy Shop. Έλα, Μαρία. Μπορώ να κάνω μια guest εμφάνιση με τα ροζ ρούχα μου για ένα δευτερόλεπτο. Όχι εδώ, πάμε στο Yellow Jack τώρα όλοι και θα μας κάνεις πασαρέλα εκεί πέρα λίγο πριν κλείσουμε μάτια. Έλα ρε Μάλι. Υπάρχει η αστυνομία στο Yellow Jack κοντά. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Ενημερωτικά. Η αστυνομία μας θαυμάζει. Pitbull προς Αλφα. Έλα Pitbull. Η Ελλάς λέει, αναστέλλεται η απόφαση ανάκτησης του Yellow Jack. Okay. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω τι έγινε. Μην το πως το είπαν στο live. Μπορείς να αλλάξεις, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν... Ωραία, θα πάμε να στα φτιάξω πάλι. Μην έρθεις αχόρτο τώρα, ποιος είναι ο Άγγελος, είναι. Ναι, εγώ ήμουν τώρα. Ο άνθρωπος μπαφλιάρης. Θα σε πάρουν για μαριχουάνα μέσα. Γιατί όχι. Σκάσουμε στα γέλια. Αφού είναι φυτό, όποιος έχει δει scary movie θα με ρολάρουνε σε μπάφο. Pitbull προς ομάδα. Έλα Pitbull. Όποιοι είναι εδώ μέσα και δεν έχουν έρθει, ας έρθουν από εδώ για να φεύγουμε σιγά σιγά. Όλοι, παρακαλώ πολύ, ελάτε Candy Shop και Αλφα προς ομάδα, τσεκάρουμε φαγητό και νερό. Και Battle Pass όσοι έχετε. Pitbull προς Άγγελος. Παρακαλώ. Βγάλε αυτή την καπότα από πάνω σου. Α, να σου λέω. Ταινιάρα είδαμε πάλι. Άγγελος προς Αλφα. Έλα Άγγελε. Όταν είπαν τον Γεροούσκι να ανέβει στην μπούσα, γιατί δεν ανέβηκε, γνωρίζεις? Γιατί ήθελε να κλάσει. Ας έκλαγε, δεν ήταν δικιά του η μηχανή, αλλού ήτανε. Ήταν το Pitbull. Τώρα το να σκοτώσει τον οδηγό πάνω στη μηχανή. Μίλτο, βάλε κρανάκι. Pitbull προς Αλφα. Μίλτος προς Pitbull, sorry προς Αλφα. Δεν μου φοράει κράνος. Φοράει κράνος. Άμα πατάς το κάπα, σου βγάζει μια ροδέλα και έχει ένα καπέλο. Το καπέλο πατά. Κάνες πον 5. Ναι. Pitbull προς Αλφα. Το έχεις βάλει στην αμφίεση στο κράνος. Ναι, το έχει βάλει. Συγγνώμη, για κράνος δεν είπαμε για κράνος κάτι. Είπαμε το 18. Γράφει κρανάκι, βάλτε τώρα. Άγγελος προς Αλφα. Δες ποιο είναι και βάλτο. Έλα, Άγγελε. Θα βασικά προς ομάδα είναι. Μια καλή τύχη για όσους γράφουν αύριο μαζί και εμένα. Καλή σου τύχη. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και... Καλή τύχη. Μην βάζεις την... Έβαλες την εμφάνιση την άλλη, ναι. Βγάλ την, ναι. Σωστή έχει, σωστή. Μην το... Α, η σωστή είναι. Α, είδα την τζαντούλια. Μίλτε προς Αλφα, ναι. Σωστή είναι. Απλά έχω κάνει spawn 5. Α, οκ, okay, οκ. Okay. Ήταν η τζαντούλα απλά. 18 και πατάς το Enter μέχρι να βρεις το χρώμα με την εκτοκεφαλή.
Πεπερώνεις προς Αλβα. Έλα πεπερώνει. Επιστρέφω, πάω να πάρω παγωτό. Μην αργήσεις όμως, γιατί θέλω να φύγουμε όλοι να πάμε Yellow Jack. Ή περίμενε λιγάκι να πάμε Yellow Jack και μετά φάει όσα παγωτά θέλεις. Εκεί είσαι. Τέλεια. Βγάλε και την τσαντούλα. Pitbull προς Αλφα. Η τσαντούλα μη το βγαίνει. Α, ξέρεις πως βγαίνει η τσαντούλα. Ναι, ναι. Ωραία. Έλα, Pitbull. Κάνω μία κοινή οθόνη στο Discord. Δες λίγο κάτι που σου δείχνω. Για μισό λεπτάκι. Μη φανεί το live όμως. Πού είναι η κοινή οθόνη? Α, να την. Περίμενε. Κόψε τον ήχο, κόψε τον ήχο. Τον κόβω εγώ τον ήχο, εντάξει. Μα όνομα, όνομα. Οκ. Και τι βλέπω τώρα εδώ? Πώς λέγεται? Πεπερώνεις προς Άλβα. Έλα πεπερώνη. Στρατσιατέλα ενδράση. Πήρες, οκ. Okay. Ωραία, ελάτε στις μηχανές όλοι για να φύγουμε κάποια στιγμή να πάμε εκεί πέρα. Πίτμπουλ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αλφα προς ομάδα. Τι, όχι, δεν κατάλαβα να σου πω την αλήθεια. Είδα, αλλά δεν κατάλαβα τι είναι. Ντούκης προς ομάδα. Έλα, Ντούκη. Είναι ο τέτοιος. Ο καινούριος. Άστο, μην μπούμε τώρα. Δεν ξέρω μήπως κάνουμε spoil τίποτα στα παιδιά. Άστο. Εμείς πάμε Yellow Jack. Η υπόλοιπη ομάδα πού είναι? Έχουμε έρθει ήδη. Αυτοί είμαστε. Κάτσε ρε παιδιά, πώς είμαστε στον ασύρματο? Για να μετρήσουμε. Είμαστε μισή από ό,τι είμαστε στον ασύρματο. Είμαστε 12 είμαστε στον ασύρματο. Είμαστε 6 μέσα. Οι άλλοι πού είναι? Μήπως έχουν πάει Yellow Jack και έχουν βάλει mute. Optimus προς Αλφα. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε, απλά φτιάχνω στη Μαρία τα ρούχα πάλι που έκανε λάθος και έκανε τον κλόνο της, στράβωσε και το φτιάχνουμε από την αρχή. Παιδιά, όχι, όχι, ούτε καν, παιδιά, ούτε καν. Όπως είναι, ανεβαίνει, δεν μπορεί να περιμένουμε τώρα, ούτε όχι, καν. Όχι, είμαστε στο Yellow Jack, είμαστε απλά πίσω στο γκαράζ. Ωραία, όσοι είστε Yellow Jack, μένετε Yellow Jack. Βασικά, οι υπόλοιποι, πόσοι είναι εκεί πέρα στο Yellow Jack? Καλά, έλα, ξεκινάμε αυτοί που είμαστε εδώ πέρα, παιδιά. Δεν θα περιμένουμε εδώ τώρα όλη νύχτα. Εντάξει, το λεπτάκι. Είμαι και εγώ in-game, έλα. Δώστε μου μισό λεπτό. Ωραία, έτοιμος. Αλφα προς ομάδα, κάτσε να βάλω και στο χάρτη. Γιατί... Αλφα προς ομάδα, ξεκινάμε. Τα ξέρετε, αποστάσεις. Άγγελος προς ομάδα. Έλα, Άγγελε. Ποιος είναι με το smart από πίσω μας? Δεν είναι δικός μας, είναι μια κοπέλα μας με μαλλιά. Μάλιστα. Τι σας πείσαν τα μαλλιά, θα την έκλασε ο whisky, παιδιά. Καημένη κοπέλα. Πόσα ουσία πρέπει να έβγει αυτός για να το βγει το όνομα? Θα ήθελα να βρούμε ένα βενζινάδικο. Δεν έχω βενζίνη, έχω 16%. Έλα θα σου δώσω από το κινητό. Για προχώρα ρε παιδί μου, άμα δεις, άμα δεν τη βγάζεις, θα φτάσει μέχρι το Yellow Jack. Θα φτάσει, πάμε. Θα φτάσει, πάμε. Γι' αυτό είπα, άμα βρούμε στον δρόμο μας, εκεί πάμε. Άμα δεν φτάσει, σταματάμε όλοι και... Λογικά κάποιος έχει μπετονάκι. Προχωράμε τώρα, δεν έχουμε σταματήσει. Όχι, πάμε. Ωραία. Εδώ μου δείχνει έξοδο. Στροφή αριστερά. Δεξιά είναι.
Αριστερά εδώ, πεστρίβουμε και μετά δεξιά. Α, στην έξοδο εννοούσα. Πω πω μια στροφάρα, έλα Γιώργη. Άγγελος προς αλφα. Τώρα είμαστε ασύρματο, τώρα είμαστε ασύρματο. Έλα Άγγελε. Η έξοδος στην προηγούμενη την... όταν ερχόμαστε από Κάντισοπ στην Εθνική, η έξοδος εκείνη ήταν δεξιά. Μετά πηγαίναμε αριστερά. Καλά, αυτό έχει γίνει στο μυαλό μου παρελθόν. Ναι, έτσι. Okay. Κομπλέ. Μίλητος προς αλφα. Έλα Μίλητο. Έχουμε κάποιο drive-by όπλο που είναι συγκεκριμένα για εμάς. Όχι. Όχι. Έχουμε τη Μαρία. Περνάς, την πετάς πάνω στους κακούς και φεύγεις. Τους κάνει... τους δέρνει και μετά δεν παίρνει μαζί. Τους καθάρισε τελείως. Τώρα την αναλαμβάνω, την έχω υπό προστασία μου. Όλα και όλα. Άγγελος προς ωραία. Ομάδα. Πα, έλα Άγγελε. Όπτιμος, πότε είναι ο γάμος? Λοιπόν, έλα μπούρδες, μπούρδες, έλα. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε. Pitbull είναι, έχει μείνει κανένας πίσω? Έλα, κομπλέ είμαστε. Ωραία. Pitbull έμεινε πίσω. Πόσο βενζίνη έχεις? Έχω 8, φτάνω. Εντάξει. Τώρα φτάνουμε, βγαίνουμε στην έξοδο, εδώ πέρα. Η βλακία είναι ότι καίει πολύ η μηχανή αυτή όταν την πατάω τέρμα και φτάνω τα 200 μαθή. Εμένα δεν καίει καθόλου. Τώρα πάμε ευτέρπη. Ναι, γιατί μου φτύνουν οι εξατμίσεις της φωτιάς. Θα συγκινηθούμε τώρα που θα δούμε την ευτέρπη πάλι. Α, με αναθυμιάσεις θα φτάσεις, Pitbull, με αναθυμιάσεις θα φτάσεις. Ναι. Λοιπόν, ήδη φτάσαμε ήδη στο σπιτάκι μας. Να κάνει πλώς πίσω. Ακούμα προς αλφα. Έλα, ακούμα. Έχω φάει ένα μικρό κεραυνό, τώρα ξαμπαίνω στο αεροπλάνο και έρχομαι στην πόλη. Εντάξει. Καλά, τώρα ομάδα που είμαστε στο σκορποχώρι, παρκάρετε εδώ πέρα, δεν κάνουμε το κόλπο με τα... Pitbull προς αλφα. Έλα, Pitbull. Έχει ήδη αρχίσει η μηχανή να πηγαίνει... Να. Πάμε, ευτέρπη. Κατευθείαν όπως είσαι, πας ευτέρπη. Προσπαθώ. Άγγελος προς αλφα. Έλα, Άγγελε. Να πάω να παραλάβω τα όπλα μου από το σπίτι μου. Να τα βάλω ξανά πίσω. Ντούκης προς αλφα. Τι είναι αυτή εδώ πέρα? Έσκασαν οι... Ο Θείος λέγεται. Αυτοί κάναν τη δουλειά. Οκ, okay, για να δούμε τι θέλει να πει. Μεταξύ ήρθε ο άλλος. Άγγελος προς αλφα. Έλα, Άγγελε. Να πάω να παραλάβω τα όπλα μου από το σπίτι, γιατί τα πήγα σπίτι πριν το κλειδώσω. Κάτσε εδώ τώρα, δεν πάει κανείς πουθενά. Κάτσε εδώ πέρα τώρα. Καλησπέρα. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα στα παιδιά. Αλφα, από ό,τι βλέπεις, ο Θείος ο Ζάτσου καθάρισε για σένα. Τι έγινε, εγώ είχα μείνει στην εντολή, κλείνουμε και μετά μας εντοπίουν ανοίξαμε. Τι έγινε, τι έχω χάσει? Εδώ μόνο τα παλικάρια, μας σωστά σκέρασμα μπίρας, έστειλαμε για πάρτι. Ό,τι πιούν τα παιδιά, κερασμένα από εμένα, ομάδα. Βγάλανε και όλα τις μάσκες, παιδιά, ωραία. Βοήθησαν. Τα κράνη βγάλτε, τα κράνη, ομάδα, τα κράνη βγάλτε. Για πάμε, Ζάιτσεφ, τι έγινε, γιατί αυτό είναι απρόσμενο τελείως. Τι να σου εξηγώ τώρα, εδώ είμαστε δύο οικογένειες, οι οποίοι βοηθιόμαστε και έπρεπε μετά από ό,τι έγινε να βρούμε μια λύση για να σας βγάλουμε από το... δύσκολο δρόμο που μπήκατε. Καταρχήν η αστυνομία πήρε χαμπάρι ότι ήσουν εσύ, έχουν καταλάβει. Πήραν το μάθημά του και το όντιο μας. Α, δηλαδή πώς έγινε η φάση, μιλήσατε μετά με τον ταξίαρχο? Κοιτάξτε να δεις, πήραμε δύο ομήρους, δύο ανθρώπους, ναι. Καλέσαμε την αστυνομία, διαπραγματευτήκαμε τρία αιτήματα, το οποίο το ένα αίτημα ήταν να γίνει άρση. Κάτσε να τα φτιάξουμε, άμα είναι. Λειτουργία του καταστήματος. Βγήκε και δημόσια, αν το είδατε. Το έγραψε ο ίδιος ο ταξιάρχος. Το είδαμε, αλλά αυτό δεν θα γυρίσει υποψίες πάνω μας τώρα. Υποψίες και να γυρίσει από τους άλλους. Για εκείνους είναι ύποπτα όλα εδώ πάνω. Μπορείς να δεις πως θα είναι ύποπτος. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη, Ζέζε, θα φάω τώρα μπροστά σας γιατί. Να φας. Δεν παλεύετε. Να τρίψω λίγο πίκλα στη μούρη. Το μωρό και το τσουμπολούδικο εκεί πίσω ποιο είναι? Το τσουρεκάκι! Το τσουρεκάκι! Είναι το τσουρέκι μας, είναι το τσουρεκάκι μας αυτό εδώ πέρα. Μασκότ του μαγαζιού. Εμφανίζεται από πού και πού. Εσύ αλφα προς ομάδα. Πώς μοιάζεται. Κοίτα. Ισχύει.
Σαν δύο σταγόνες. Απίστευτο. Σαν δύο σταγόνες νερού. Τι... Την κυρία Μαρίκα στην Αυστραλία. Τι την έχεις? Είναι η θεία του. Κάποια συγγένεια έχουμε εμείς. Μάλλον. Έχω πολύ μεγάλη. Το μαλλί είναι ίδιο, ε. Ναι, στον ίδιο κουρέα πάμε, στον ίδιο μπαρμπέρι. Όπα, το δες? Ναι, αυτό βλέπω, μόνο του. Μόνο του έγινε. Λοιπόν, όσα ρε μάγια είστε στο live του Παναγιώτη Μίλα, φύγετε από εκεί, κοιτάτε το δικό μου. Λοιπόν, όταν... Εγώ θα διαφωνήσω όσοι είναι στο Ζάιτσεφ να έρθουν στο... Όχι, κάτσε, κάτσε, να το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, αυτό που είπε, όπως το είπε ακριβώς ο Βασίλης, να γίνει παρακαλώ. Και μόλις φτάσετε στο Βασίλη, γράφετε. Πηγαίνετε δίπλα σε έναν στους συνδρομητές του και γράψτε Κάρι. Εντάξει. Και μετά τους φέρνετε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι γίνεται. Έχεις GoPro ανοιχτή? Ναι, ναι. Θα σου φέρω όλη την παρέα τώρα και θα κάτσουμε να δούμε τι έχει γίνει από άλλα μάτια. Εντάξει. Λοιπόν, ελάτε μέσα να σας ποτίσουμε τα φαρμάκια μας εδώ πέρα. Αυτά που έχουμε. Ελάτε, έχουμε και εμείς εδώ ένα κορίτσι να κουμπίσετε τα μάτια σας κάπου όμορφα. Ωραία, τέλεια. Έχουν δικά τους κορίτσια, γιατί να... Και τώρα νομίζω ότι η κοπέλα που έχουμε μέσα ξέρει πως νιώθει η στρουμφίτα στο στρουμφοχωριό που ήταν μόνη με 100 άντρες. Μαμά, σίγουρα. Ερώτηση, είναι το πιο ψηλό θηλυκό που έχω γνωρίσει στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Μετά την Μαρία. Και κοπέλες εδώ πέρα που βλέπω, μας δείχνουν από ένα κεφάλι κάθε μία. Αλφα, είμαστε οι Νάνοι. Δεν ισχύει τόσο. Αλφα, να ενημερώσω ότι η φίλη μας, η Μαρία, η συνάδελφός μας, είναι αυτή τη στιγμή εκτός πόλης, εκτός συστημάτων. Α, τέλεια. Και εμείς τη διαφημίζουμε. Δεν έχουμε παιδιά γυναίκα. Αντρίλα θα σας συμβεί με μουσια και τρίχες στη μασχάλη. Εμείς τα κοιτάμε τις γυναίκες. Γιατί έχουν και τα κούνια, γι' αυτό και μας περνάνε ένα κεφάλι. Κάτσε να βάλω τα κούνια. Να βάλουμε πάτους. Τα κούνια όλοι τότε. Λοιπόν, εγώ θα πάω να κλείσω μάτια, δεν ξέρω αν θα πιείτε τα ποτάκια σας και θα φέρω τα μάτια μου μετά να δω μέσα από τα δικά σας. Τέλεια. Ωραία. Ωραία. Σας αφήνω, πάω πάνω εγώ στα δικά μου τα δωμάτια, τα ιδιαίτερα. Και είμαι πολύ περίεργος να δω τι έχει γίνει, πάω να ενημερωθώ. Πάω να ανοίξω τηλεόραση. Η μπύρα είναι έτσι, πες εκεί στο αφεντικό να κεράσει γιατί αυτή έχει σφιχτεί. Κερασμένα, του τα είπα όλα κερασμένα. Ό,τι πιείτε κερασμένα. Άγγελο προ Α. Έλα, Άγγελε. Πάμε για μόνο τρόπο να πάρουμε μια μπύρα. Ο μόνο τρόπο που να πάρουμε μπύρα αυτή τη στιγμή είναι από το mini market που έχουμε μέσα. Γιατί δεν είναι κανεί από το bar. Θα πάρει από εμά κάποιο από το mini market για να του δίνει. Όλα κερασμένα, δεν πληρώνουν τίποτα. Απειδή τη εκκλησία. Έχω εγώ μια μπύρα που κέρδισε από μια. Ωραία, θα δώσω εγώ τα χρήματα σε όποιον τα κεράσει, θα τα δώσω εγώ. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια, καλό βράδυ. Πείτε μου, προς Ρεμάλι ακούει. Μάλλον δεν ακούει το Ρεμάλι. Μίλησε κάποιος σε μένα? Όχι. Optimus προς Pitbull. Αν είναι Ρεμάλι, πώς να σε ακούσει? Όχι, σε ακούει, αλλά επειδή είναι Ρεμάλι δεν σου απαντάει. Ο κατσαπλιάς. Ωραία. Κλείνω ματάκια από την πόλη. Λοιπόν, αλφα προς ομάδα. Ομαδάρα, έκλεισα μάτια από την πόλη. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σήμερα. Είδαμε ταινιάρα, ζήσαμε ταινιάρα και ήσασταν όλοι πάρα πολύ καλοί. Μπράβο Μαδάρα, μπράβο. Βγαίνω λοιπόν από εδώ και σας περιμένω αύριο 12 η ώρα, έχει αλλάξει το ωράριο, δεν μπαίνω στις 10, μπαίνω στις 12. Εντάξει παιδιά. Μόλις το. Πολύ γουστάρα σήμερα, να είστε καλά όλοι Μαδάρα μου, να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Χαιρετώ. Καλό βράδυ Αλφό. Χαιρετώ. Περιπετειάρα, παιδιά, συγγνώμη, έφυγα σφαίρα, πάω μία για
με καλή φύση και έρχομαι, γιατί δεν θα πάει καλά αυτό. Θα πάθω αυτό που έπαθε ο Ίσκι, θα κατουρίθω πάνω μου. Επιστρέφω αμέσως. Ήρθα κι εγώ, πρέπει να είμαι, παιδιά, 1,5 κιλό πιο ελαφρύς. Ποιος ήρθε, ήρθε. Κάτσε να δω, ήρθε και μερέντα. Ε, όχι. Όχι, όπα, να είμαστε. Λοιπόν, να βάλουμε πρώτα απ' όλα στον Μποσάρα την τεράστια συνεισφορά του. Μποσάρα, μπαίνεις μέσα και βάζεις φωτιά. Μποσάρα, βάζεις φωτιά. Boss GR έριξε τον Τζελάρα και μας τρέλανε όλους. Εγώ ανατριχιάζω κάθε φορά που πέφτει αυτό. Το θεωρώ, δεν ξέρω, ότι ταιριάζει πάρα πολύ στον Diesel. Ειδικά που γυρνάει ανάποδα και κυλιέται. Του ταιριάζει πάρα πολύ. Και Μποσάρα μου, να είσαι καλά από καρδιάς, από ψυχής. Πόσα ευχαριστώ να σου πω, ρε Τιπάρα. Δεν ξέρω. Πόσα ευχαριστώ να σου πω. Και ειλικρινά, δεν το λέω τυπικά, δεν είναι απλά λόγια. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Μου έχεις κάνει πάρα πολύ καλό και ανεβάζεις το κανάλι, με βοηθάς να πιάσω τους στόχους, γιατί βάζεις το τρόβο κάτι στόχους σε ελιξίρια και με βοηθάς πάρα πολύ σε αυτό και είναι εξτρά εισόδημα, εννοείται. Και έχουμε το στόχο μας εδώ πέρα, τον οποίο τον έχει προχωρήσει ο Μποσάρας χιλιόμετρα μακριά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, παιδιά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, Μποσάρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Μαρία ρίχνει εδώ μερεντάκι και σοκολατάκι. Μποσάρα, σου ετοιμάζω και εσένα προσωπικά. Oh. Έτσι. Αντρικά πράγματα. Αντρικά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Μικρό μου πόνι. Σε φιλώ. Το πιο ροζ live stream του Τρόβο είναι το δικό μου. Το πιο ροζ. Αυτό είναι. Ρε Μποσάρα, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω το πόσο έχεις βοηθήσει το κανάλι και σύριξες άλλα 500 ελιξίρια. Δεν υπάρχεις, ρε φίλε. Δεν υπάρχεις. Εντάξει. Πάμε. Και ο Μποσάρας είναι στα 2,5. Λοιπόν, νομίζω πως έχω καταλάβει πως λειτουργεί το τρόβο. Κάνεις live stream. Οι ώρες που θα μαζέψεις δεν μετράνε για αυτό το μήνα. Μετράνε για το ποιο πρόγραμμα θα σε βάλουν για τον επόμενο μήνα και τι στόχους θα σου θέσουν τον επόμενο μήνα. Μάζεψες πολλές ώρες. Μπήκες στο silver. Δεν θα πληρωθείς για silver αυτό το μήνα. Θα σου ανοίξουν οι στόχοι για το silver τον επόμενο μήνα. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσεις με την ίδιο ζήλο και τον επόμενο μήνα για να συγκεντρώσεις ώρες του Silver και να πληρωθείς για το Silver. Έτσι έχω καταλάβει. Λοιπόν, εδώ βλέπετε όλο και κάτι καινούριο φτιάχνω. Έφτιαξα και άλλο κυλιόμενο μήνυμα εδώ πέρα. Ροζουλί, να γουστάρετε.
Ένα ευχαριστώ και πάλι. Μποσάρα, έχω φτιάξει και κοπρόσκυλο Diamond. Έχω φτιάξει καινούριο τίτλο, οπότε δεν πάνε χαμένα οι συνεισφορές σου, γιατί εσύ έχεις περάσει τις 150.000. Οδεύεις για κοπρόσκυλο Diamond. Μετά θα έχει κοπρόσκυλο Master και μετά θα έχει κοπρόσκυλο God. Παιδιά, αυτές θα είναι οι βαθμίδες που θα βάλω, θα γίνει πανικός. Τι πάρα μου λοιπόν, αναβαθμίζεσαι, προχωράς, πας για κοπρόσκυλο Diamond. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, βέβαια, έτσι, για όλες τις συνεισφορές σας. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι. Θα κάνουμε εδώ μια λαϊβάρα που όμοιό του δεν θα έχετε δει πουθενά, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό. Λοιπόν, βάλε μας λίγο ρομποτάκια και ροζ καρδούλες. Τώρα θα το κλείσουμε, παιδιά. Θα το κλείσουμε, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε μια βόλτα από Βασίλη να δούμε τι έγινε. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Να δω πώς άνοιξε το Yellow Jack. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Πάμε να δούμε. Πάμε να του κάνουμε ρεϊντάκι του Βασίλη. Να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας. Ρε τι πάθαμε. Ρε τι έχουμε πάθει. Πόσο κόλλημα είναι αυτό το πράγμα. Έλα εδώ. Πάμε στα raid. Εισβολής. Αλφα σερβερ. Έτοιμος. Το ετοιμάσαμε. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ρεϊντάκι στο Βασίλη. Είμαστε έτοιμοι. Σήμερα με βάλατε και έκανα και push-ups, με γυμνάσατε, δεν έχω παράπονο. Νιώθω αρκετά πιο σφιχτός. 90 push-ups πήρα σήμερα. 90 push-ups λοιπόν μου βάλατε σήμερα. Είχαμε και συνεισφορές, 50 ευρώ μπήκανε μέσα από το PayPal. Να είστε καλά, προχώρησε ο στόχος. Κοντεύει ο στόχος, η αναβάθμιση. Ανυπομονώ. Ανυπομονώ να δω τι θα μπορώ να κάνω με το καινούργιο PC. Ανυπομονώ, παιδιά. Ο Μποσάρας, καλό βράδυ σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 12. Όλοι εδώ στον Παναγιώτη μας. Γεια σου, ρε Μποσάρα, την πάρα μου. Ετοιμάζω ένα πολύ δυνατό ελιξίριο για τα γενέθλια του Μερεντακίου. Τότε θα ανοίξει αυτό. Κυριακή θα έχουμε πάρτι, θα ειδοποιήσω και τον Βασίλη. Έτσι, για τον Τιζελάρα. Για να γιορτάσουμε τον Τιζελάρα μας. Γιατί το ότι είμαι εγώ εδώ αυτή τη στιγμή το οφείλουμε εκεί. Πάμε στο Βασίλαρο. Πάμε να δώσουμε χαρά, θετική ενέργεια. Ξέρετε εσείς τώρα. Και να δούμε και τη συνέχεια της ιστορίας. Να δούμε βασικά τι έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά. Αύριο, όπως είπε και ο Μποσάρας, ραντεβού 12 ώρα εδώ πέρα. Φιλάκια πολλά από εμένα και την όμορφη Αγγέλη μου. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι. Αλήθεια, να είστε ευλογημένοι όλοι. Πάμε, Βασίλη. Πάμε. Σας